Καλημέρα σε όλους σας. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τις εργασίες της σημερινής συνεδρίας και καλούμε τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Αλέξανδρο Μακρύ, ο οποίος μόλις έχει δημοσιεύσει ως συνεπιμελητής έναν τόμο που επιγράφεται «Έλληνες στρατιώτες και μικρασιατική εκστρατεία» και ο οποίος βέβαια να πω ότι πριν από ένα χρόνο ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παλιοί υποδείγματα» και ο οποίος τόμος θα βγει πολύ σύντομα από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Κύριε Μακρύ, ο κύριος Μακρύς θα μας μιλήσει. Το θέμα του είναι «Μεταξύ ήττας και νίκης, όψεις της μνήμης των παλαιών πολεμιστών για τη μικρασιατική εκστρατεία». Κύριε Μακρύ, σας ακούμε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Σκουφάς, το Δήμο Αρτέων και το Πανεπιστήμιο Ανίνων, τόσο για την όλη διοργάνωση, για την αποδοχή της πρότασής μου, όσο και για την θερμή φιλοξενία. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση της πρόσληψης της μικρασιατικής εκστρατείας μέσα από τη μνήμη των Ελλήνων στρατιωτών που συμμετείχαν σε αυτήν. Πώς δηλαδή θυμόντουσαν την εκστρατεία οι ίδιοι πρωταγωνιστές της. Επιγραμματικά να αναφέρω ότι από περίπου τους 450.000 άνδρες που επιστρατεύτηκαν συνολικά τη δεκαετία 12-22, 230.000 περίπου υπηρέτησαν στη Μικρά Ασία. Προφανώς δεν μπορεί να ανασυσταθεί η ατομική μνήμη όλου αυτού του συνόλου. Εν τούτης, μέσω κειμένων αυτοβιογραφικού περιεχομένου, μπορούμε να σχηματίσουμε μια αδρή εικόνα. Αρχικά, μερικά θεωρητικά στοιχεία για τις πηγές μου. Τα κείμενα αυτοβιογραφικού περιεχομένου, οι documents στη Διεθνή Βιβλιογραφία, είναι μια πύλη στη μικροϊστορία. Όπως σημειώνει η Δήμητρα Λαμπροπούλου στο σχετικό τόμο 1821 και από μνημονεύματα, οι μαρτυρίες αυτές αποτελούν απαραίτητους κρίκους ιστορικής γνώσης, οι οποίοι μας παρέχουν πληροφορίες που άλλες πηγές παραλείπουν ή εξαφανίστηκαν στη συνέχεια κάτω από το βάρος της τελικής έκβασης. Ενώ ταυτόχρονα μεγενθύνουν λεπτομέρειες του παρελθόντος και δίνουν υπόσταση στο τραύμα και στη σιωπή. Τα απομνημονεύματα, τα οποία εν αντιθέσει με τα ημερολόγια και την επιστολογραφία, δεν είναι άμεσες χρονικά καταγραφές και μαρτυρίες, βοηθούν στην κατανόηση όχι μόνο του πώς οι συγγραφείς βίωσαν τα γεγονότα, αλλά και πώς τα νοηματοδότησαν με το πολεμικά. Οι βετεράνοι αφηγούνται τα στρατιωτικά τους βιώματα για μια σειρά από λόγους. Για κάθαρση, για να ικανοποιήσουν προσδοκίες, να ξεκαθαρίσουν πώς έγιναν τα πράγματα ή να αποκρύψουν την αλήθεια, να σοκάρουν, να ψυχαγωγήσουν ή να κεντρήσουν τον ενδιαφέρον των άλλων. Τα κείμενά τους αποτελούν, μπορούμε να πούμε, τόπους όπου δημοσίως, μολονότι σε ατομικό επίπεδο, αποτυπώνεται η μνήμη του πολέμου. Οι δε δημιουργοί τους αποτελούν ηθικούς μάρτυρες του παρελθόντος, οι οποίοι βάσει της άμεσης εμπειρίας τους θεωρούν ότι έχουν υποχρέωση να μιλήσουν για το ιστορικό γεγονός για το οποίο βίωσαν. Η ανάγνωση αυτών των κειμένων, βεβαίως, πρέπει να γίνεται προσεκτικά, καθώς αυτά τα κείμενα σε αυτά αποτυπώνονται σε χρονική απόσταση από τα γεγονότα και μπορεί να περιέχουν διάφορες εθνοκεντρικές παραδοχές ή προσωπικά βιώματα. Ο τρόπος, μάλιστα, που ο καθένας επιλέγει τις αναμνήσεις που ανακαλεί, καθώς και πώς τις ερμηνεύει, δεν είναι κατά ανάγκη σταθερό στον χρόνο. Η εμπειρία, μάλιστα, της μετάβασης από την πολεμική στην πολιτική ζωή είναι μια διαδικασία που υπησέρχεται στην διατύπωση των απομνημονευμάτων. Τέλος, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν ακούμε τη φωνή όλων των παλεμάχων, καθώς υπάρχουν και εκείνοι που παραμένουν σιωπηλοί. Η σιωπή τους δεν πηγάζει μόνο από την αντικειμενική δυσκολία καταγραφής εκατοντάδων χιλιάδων μαρτυριών, αλλά και από το γεγονός ότι κάποιοι, άγνωστο πόσοι, σήγησαν συνειδητά, καθώς εξαιτίας της δυσκολίας ή και αδυναμίας τους να ερμηνεύσουν το πολεμικό παρελθόν και να τους δώσουν νόημα. Όσον αφορά την ελληνική περίπτωση, ένας σημαντικός αριθμός κειμένων αυτοβιογραφικού χαρακτήρα από τη μικρασιατική εκστρατεία είναι διαθέσιμο στο σημερινό ερευνητή. Ο υψηλός σχετικά αλφαβητισμός, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ακόμα και μεγάλο μέρος των αγροτικών στρωμάτων, αποτέλεσε μια βασική παράμετρο για τη συγγραφή τους. Πηγές, λοιπόν, για την παρούσα ανακοίνωση είναι τα απομνημονεύματα εφέδρων, όσο δηλαδή πολιτών επιστρατεύτηκαν κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο ανήλθαν. Ορισμένα από αυτά έχουν εκδοθεί, άλλα έχουν δημοσιευτεί σε συνέχεια στον τύπο.
ενώ έχουν μελετηθεί και μαρτυρίες μικρασιατών βετεράνων, οι οποίες υπάρχουν στο αρχείο χειρογράφων του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Τέλος, χρησιμοποιούνται ακόμα και μερικά δημοσίευτα χειρόγραφα, τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή μου τα τελευταία χρόνια με διάφορες έρευνες. Πριν προχωρήσουμε τώρα στην αποτακάτω μνήμη του πολέμου, εν συντομία θα αναφερθώ στη συγκρότηση της θεσμικής μνήμης του πολέμου, καθώς είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μας βοηθήσει μετέπειτα στην ανάλυσή μας. Η πορεία αυτή μπορεί να ερμηνευτεί μέσω του αναλυτικού σχήματος των κουλτουρών νίκης και ήττας. Η ήττα γενικά διαγράφεται βαθύτερα συλλογική μνήμη, καθώς εκμηδενίζει προσδοκίες, αμφισβητεί καθιερωμένες αξίες σε μεγαλύτερο βαθμό από τη νίκη. Η αδυναμία νοηματοδότηση του πολέμου στις ηττημένες χώρες μπορεί να ερμηνευτεί μέσω της κουλτούρας της ήττας. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε από τον ιστορικό Wolfgang Siebelbus αρχικά για να εξηγήσει την εκ των ύστερων θεώρηση της ήττας στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, μέσω της οποίας εκολάφθηκε η άνοδος του ναζισμού. Σε αντιδιαστολή αυτής, στις νικήτριες χώρες αναπτύχθηκε μια κουλτούρα νίκης, ένας όρος του John Horn, στον πυρήνα της οποίας βρισκόντουσαν τελετουργικά μνήμης, τελετές αναγέρσης μνημείων, παρελάσεις και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο, η θυσία αποκτούσε ένα ένδοξο νόημα για την κοινωνία. Η Ελλάδα αποτελεί, όπως υποστηρίζω, μια υβριδική περίπτωση. Καθώς παρότι η εμπόλεμη περίοδος ολοκληρώθηκε μια οριστική ήττα, δηλαδή η ήττα του 1922 καθόριζε τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων, δεν αναπτύχθηκε μια κουλτούρα ήττας. Τουναντίον, εξ αρχής συγκροτείται μια κουλτούρα νίκης στην ελληνική κοινωνία, η οποία ύστερα από ένα σημαντικό πισωγύρισμα, όχι απλώς δεν ανακόπηκε, αλλά συνέχισε να οικοδομείται. Η συγκρότηση μιας ελληνικής υβριδικής κουλτούρας νίκης άρχισε ήδη από την εμπόλεμη περίοδο, καθώς οι εορτασμοί και οι δοξολογίες για τις στρατιωτικές νίκες, όπως και τα μνημόσυνα για τους ηρωικούς πεσόντες, ήταν κάτι σύνηθες ήδη από το 1912. Επίσης, στο πέρας της εμπόλεμης περίοδου, αυτές οι νίκες οδήγησαν στην ενσωμάτωση περιοχών στον εθνικό κορμό, που ήταν εκτός αυτού προπολεμικά. Για αυτές τις περιοχές, η ήττα του 1922 δεν υποβάθμισε τη σημασία της πολεμικής μνήμης, δημιουργώντας τοπικές κουλτούρες νίκες στις νέες χώρες. Στην ιεροποίηση τώρα της εμπόλεμης δεκαετίας συνεισέφεραν και οι εορτές στρατιωτικών μονάδων, οι οποίες θεσπίστηκαν μεσοπολεμικά από τα πάνω, από το Υπουργείο Στρατιωτικών. Στρατιωτικά, παρά την ήττα του 1922, η δεκαετία 1912-1922 έχει θετικό πρόσημο. Σε αυτό το πλαίσιο δεν εμποδίθηκε η ανάπτυξη μιας κουλτούρας νίκης εντός των στρατώνων, εδραζόμενης επιτυχίας περίοδου 1912-1921 και δι' της μικρασιατικής εκστρατείας, η συμμετοχή στην οποία θεωρούταν ύψιστο κατόρθωμα και σημείο υπερηφάνειας για τις στρατιωτικές μονάδες. Η προοδευτική αυτή διαμόρφωση κουλτούρας νίκης αναχαιτίστηκε βέβαιως υπό το βάρος της μικρασιατικής καταστροφής. Εν τούτης, αυτή η κατάσταση δεν οδήγησε σε δυναμία νοηματοδότηση του πολέμου. Ταυτόχρονα, η παρέλευση της πολιτικής αστάθειας καθώς και η απόρριψη των εδαφικών βλέψεων από το ελληνικό κράτος έθεσαν αναχώματα στην ανάπτυξη μιας αναθεωρητικής κουλτούρας ήττας. Τέλος, τη δεκαετία του 1930 εμφανίστηκαν και ορισμένα ψήγματα προβολής νίκης της ελληνικής πολεμικής προσπάθειας στο πλαίσιο της ευρύτερης πολεμικής νίκης της Αντάντ. Ας περάσουμε τώρα μετά από αυτά στην μνήμη των ίδιων των πρωταγωνιστών της εκστρατείας. Μια κοινή συνισταμένη στις σωζόμενες αναμνήσεις ήταν η υπερηφάνεια για τα κοτορθώματα του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Ο οποίος, όπως έγραφε ένας παλέμαχος, έκαμε το παν για να φανεί αντάξιος των προγόνων του και ασφαλώς η ιστορία θα γράψει σελίδες πολλές για τον ηρωισμό και την αυτοθυσία αξιωματικών και στρατιωτικών. Εμείς δεν νικηθήκαμε. Με αυτά τα λόγια έκλεινε ο Χρήστος Πανομανώλης το χρονικό της αιχμαλωσίας του, μια φρικτή κατά τον ίδιο εμπειρία, η οποία ωστόσο δεν υποβάθμισε στη μνήμη του τα κατορθώματα των Ελληνών πολεμιστών. Την ίδια περηφάνεια εξέφραζε και ο έφεδρος ταγματάρχης Βασίλειος Γεννηματάς για το τάγμα του, το οποίο πάντοτε νίκησε και ποτέ δεν ιτήθη. Ενώ ο επιλοχίας Κωνσταντίνος Ντάμπος, με καμάρι, αναπολούσε την ανδρεία και την αυτοθυσία που πολέμησαν σαν λέοντες όλοι οι πλήτες του λόχου του. Ακόμα και άτομα προσκύμενα στην κομμουνιστική αριστερά, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν σε ενώσεις παλαιών πολεμιστών, οι οποίοι είχαν μια σαφώς επικριτική στάση προς την εκστρατεία, είχαν παρόμοια θεώρηση του πολεμικού παρελθόντος. Ο Πέτρος Αποστολίδης, κομμουνιστής και αμικός δήμαρχος Ιωαννίνων το 1944-1945, έγραφε ύστερα από 6 δεκαετίες ότι επέστρεψε από μια τρομερή περιπέτεια, τον πόλεμο και την αιχμαλωσία, με τη συνέστηση ότι έκανα το χρέος μου στο ακέραιο για την πατρίδα μου και τους συμπατριώτες μου. Και ήμουν περήφανος γι' αυτό. Αντίστοιχα, ο Γιάννης Μοναστηριώτης, μέλος αντιπολεμικού πυρήνα στη στρατιά Μικράς Ασίας, μετέπειτα σημαίνων στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος και αργότερα του Τροτσκιστικού Χώρου, σε συνέντευξή του 1978 δήλωνε ότι κουβέντες μπορεί να κάναμε, αλλά κανεί μα δεν πέταξε το όπλο στη μάχη. Όχι μόνο πολεμήσαμε, αλλά πήραμε και παράσημα. Για την τραγική κατάληξη της εκστρατείας, ωστόσο, δεν υπήρχε διαμοφωνία. Υπεύθυνοι θεωρούνταν οι απέσιοι σύμμαχοί μας, κατά το Δεμήρη, τον Λούμου και το Συμβόνι, οι οποίοι βοηθούσαν τον Κεμάλ για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, όπως σημείωνε ο Μανώλης Αξιώτης στην αυτοβιογραφία του.
για άλλους, όπως ο Χριστόφορος Νάλτσας, ο Κώστας Τσαπρασλής και ο Βασίλης Χαριτάκης, την κύρια ευθύνη έφεραν οι αντιβενζιλικές κυβερνήσεις. Ενώ ο Κωνσταντίνος Ντάμπος και ο Τάκης Κόντος στο κάδρο των υπετίων έβαζαν τον κομματικό διχασμό εν γέννη. Άλλοι, όπως ο Πέτρος Αποστολίδης και ο Βασίλειος Γεννηματάς, ήταν επικριτικοί προς τη δράση της στρατιωτικής ηγεσίας και αρκετών αξιωματικών που θεωρούσαν ότι αθέτησαν τον όρκο τους και δεν πολέμησαν όπως έπρεπε. Όπως χαρακτηριστικά συνόψεις μπορούμε να πούμε με όλες αυτές τις απόψεις, μια εφεδρική εφημερίδα του 1923, η δράση Ρεθύμνου, το όργανο των εφέδρων, Ένωση Εφέδρων Ρεθύμνου, υπέτει ήσαν άλλοι πλην του εφεδρικού στρατού, ώστε στην πρώτη γραμμή προέταξε τα στήθη του ως νικητής. Παρά τις διαφορετικές ερμηνείες, αυτές συνέκλυναν στο γεγονός ότι η κατάληξη εκστρατείας ήταν αποτέλεσμα παραγόντων ανεξαρτήτων των κατορθωμάτων του Έλληνα στρατιώτη. Η εμπειρία του πολέμου και η γκίτα με το θάνατο ήταν μια ακόμα επίμονη ανάμνηση. Περιμέναμε ο καθής στο θάνατο, διότι είτε η σωτηρία και τίποτε άλλο, έγραφε ο πλήτης ενθυμούμενος στις θερινές επιχειρήσεις του 1921, ο πλήτης Παύλος Σαΐτης. Ο Βασίλειος Χαριτάκης, από τη μεριά του, θυμόταν για τη μάχη του Αλιβεράν, 17 Αυγούστου 1922. Τα κανόνια ξερνούσαν φωτιά και σίδερο, τα πολυβόλα φαρμάκι, και σφαίρες με διαβολικό σφύριγμα καρφώναν κουρασμένα κορμιά. Όσοι σκοτώνονται γλιτώνουν και αυτοί που μένουν μακαρίζουν την τύχη τους. Οι βιαιότητες τώρα που διέπραξαν οι Έλληνες στρατιώτες ήταν επίσης μια από τις πιο συνηθισμένες αναφορές που υπάρχουν, στα απομνημονεύματα. Στις αναπολύσεις των στρατιωτών εντοπίζονται ξυλοδαρμοί Τούρκων, κάψιμο και λαιλασίες χωριών, πόλεων, βιασμοί γυναικών, ακόμα και παιδιών. Ορισμένοι δε ομολογούν ειλικρινώς τις πράξεις τους και δείχνουν μεταμελημένοι. Για παράδειγμα, ο Ιωάννης Μαργαριτόπουλος θυμόταν στο χωριό Κιμέρ, όπου πλησίον του Ουσάκη ήταν κατά την υποχώρηση, όπου όπως αναφέρει, ρημάξαμε τα καρπούζια και τις τουρκάλες, ορισμένοι συναδελφοί του βάλαν φωτιά στα τουρκικά σπίτια του χωριού, ενώ πολλοί άλλοι από την πρώτη στιγμή επεδόθηκαν σε πιάτσικο, αψηφούντες κάθε κίνδυνο. Στις αναμνήσεις τους, οι οποίες τις επιμελούμε αυτήν την περίοδο θα εκδοθούν προσεχώς, η διέλευση της μονάδας του από τη Φιλαδέλφια και η καταστροφή αυτής της πόλης παρουσιάζεται εκτενώς. Διαβάζω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Φωτιά από τη μια άκρη ως την άλλη. Σφάξιμο μακελιό απέσιο. Την ανήλατη μεγαλύτερη την είδαν οι χανούμισες και τα χανουμάνια. Με τα μάτια μου είδα τουρκοπούλα μόλις 14 χρονών, αλίγο θυμά. Να πεθαίνει, γιατί περάσαν από πάνω τις περισσότεροι από 25 Έλληνες φαντάροι. Σκεπτόμενος την ανήλα αυτή, ακόμα και τώρα, να τριχιάζω και ντρέπομαι συνάμα, να τα φέρω στο μυαλό μου. Και όχι να τα γράφω. Τα Φιλαδέλφια καπνίζουν τώρα. Δεν έμεινε τίποτα από αυτήν την τόσο όμορφη πόλη. Στο απόσπασμα αυτό φανερώνεται και η μεταμέλεια, ίσως και η κάθαρση που αναζητεί μέσω της εξιστόρησης αυτών των πράξεων ο εν λόγω στρατιώτης. Αντίστοιχα, ένας άλλος στρατιώτης, ο Μικρασιάτης Μιχάλης Βαλζαβάνης, έγραφε και τις βιαιότητες κατά την υποχώρηση. Και γιατί να το κρύψω, πολλοί ρίχτηκαν στην ακολασία και στο όργιο, ετοιμάζοντας αθώες νέες γυναίκες και ακανούμισες. Κάθε έννοια τιμής και αξιοπρέπειας είχε καταληθεί. Κάναμε πράγματα σε βάρος των συνανθρώπων μας που δεν λέγονται. Πονάει ο νους μου ακόμα και αν τα σκέφτεσαι σήμερα. Εκείνο το πρωί ξεπεράσαμε την αγριότητα τους πρωτόγονους ανθρώπους της ζούγκλας. Γίναμε επίρροκοι του Ευαγγελίου της Αγάπης και κλειδώσαμε τον ελληνικό πολιτισμό. Βεβαίως πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τέτοιες πράξεις δεν αποτελούσαν τον κανόνα, αλλά συμπεριφορές ορισμένων στρατιωτών, οι οποίοι με τη σειρά τους απομνημονεύματα άλλων στρατιωτών, χαρακτηρίζονταν ως υποκείμενα τελευταίας υποστάθμης κατά τον Μαργαριτόπουλο, κοινωνικά αποβράσματα κατά τον Αποστολίδη ή παλιωτόμαρα κατά τον Σταυρίδη. Η ύπαρξή τους βεβαίως είναι εύλογη, αν αναλογιστεί κανείς ότι η στρατιά Μικράς Ασίας αριθμούσε πέρα των 2.000 εφέδρων και εκ των πραγμάτων ένα ποσοστό αυτονών, μικρό βέβαια, μπορεί να περιέχει και βιαστές, ληστές και ούτω καθεξής. Επίσης, πρέπει να έχουμε υπόψεις ότι υπάρχουν μαρτυρίες, ειδικά για καμένα χωριά, που έγιναν και στο πλαίσιο της τακτικής καμένης γης, ώστε μην προλάβουν οι Τούρκοι να πάρουν τις προμήθειες του ελληνικού στρατού, καθώς δεν προλάβαιναν να αποχωρήσουν. Μια ανταγωνιστική τώρα πρόσληψη του παρελθόντος ήταν αυτή της κομμουνιστικής αριστεράς, με τις χειρότερες αιτιάσεις να προέρχονται από την Ομοσπονδία Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού, η οποία μολονότι βραχίβια, ουσιαστικά λειτουργήσε μεταξύ 1924 και 1925, αποτέλεσε τη μαζικότερη οργάνωση βετεράνων στην Ελλάδα μεσοπολεμικά. Η Ομοσπονδία, η ηγεσία της οποίας συμπορεύτηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα, θεωρούσε την εκστρατεία ως το μεγαλύτερο κακούργημα που διαπράχθηκε σε βάρος του λαού. Αυτή η αντιερωική και καταγγελτική ρητορική ήταν κυρίαρχη και σε αναμνήσεις παλεμάχων που δημοσιεύτηκαν μεσοπολεμικά στο ριζοσπάστη, αποτελώντας μια ανταγωνιστική μνήμη του πολέμου, η οποία όμως παρέμεινε παρά τη δυναμική του παλαιοπολεμιστικού κινήματος και τις αρκετές δημοσιεύσεις σε έντυπα της αριστεράς, γενικά παρέμεινε περιφρειακή.
Η εμπειρία τώρα της αιχμαλωσίας αποτελεί το οδυνηρότερο ίσως τραύμα για όσους τη βίωσαν. Όσον και να περιγράψω τα γεγονότα, είναι αδιανόητο να περιγράψω ποτέ όπως πρέπει το βαθμό της τουρκικής σκληρότητας, έγραφε το 1924 ο άρτη απελευθερωθής αιχμάλωτος Βασίλειος Ασημάκης. Ένας άλλος, ο Πέτρος Αργυρόπουλος, σημείωνε 73 χρόνια αργότερα ότι και τώρα που λέγω τα βασανιστήριά μου υποφέρω. Βασανίζομαι, στεναχωρούμαι και δεν θέλω πια να τα επαναλάβω. Για ορισμένους, η ανάμνηση αυτή παρέμενε δυσβάσταχτη. Όπως για τον Ιωάννη Βερνάρδο, ο οποίος έγραφε στα 1930 ότι το να καθίσω και να περιγράψω με λεπτομέρειες τους εξευτελισμούς και τα βασανιστήρια που υποφέραμε μου κοστίζει πολύ και τα αφήνω. Ο Σπανομανόλης με τη σειρά του έσπασε αυτή τη σιωπή, όπως αναφέρει, παραπονούμενος ότι όταν οι αιχμάλωτοι διηγούνται τα δεινά τους, πολλοί νομίζουν ότι υπερβάλλουμε. Ενώ αντιθέτως, τα βασανιστήρια ήσαν μεγαλύτερα πάσης περιγραφής. Στις μαρτυρίες των πολεμιστών εντοπίζονται βεβαίως και πιο ανάλαφρα θέματα, τα οποία ωστόσο συνήθως δεν κατέχουν κυρίαρχη θέση. Εύλογα ένα αναλογιστούμε την ιστορική σημασία των πολιτικοστρατιωτικών εξελίξεων που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Τέτοια θέματα ήταν οι περιγραφές πόλεων και χωριών της Μικράς Ασίας, η δραστηριότητα των φαντάρων κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους, τόσο εντός όσο και εκτός των στρατώνων, τα γλέντια, τις θρησκευτικές εορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα ή ακόμα και τα φλέρτ της Μικρασιάτισσας, τόσο με Ρωμιοπούλες, Αρμενοπούλες και Τουρκάλες. Για αυτά δε τα φλερτ, για παράδειγμα, ο Ιωάννης Μαργαριτόπουλος σημείωνε ότι οι φαντάροι δεν κοίταζαν πώς να περνούν την ώρα τους και τίποτα παραπάνω. Και κατέληγε στο συμπέρασμα, ενώ είχε αναλύσει όλη την διαδικασία, ότι έπρεπε να έχεις το προσόν να συζητάς αρλούμπες. Καθώς έτσι την έκαμες φιλενάδα σου και περνούσες όμορφα. Αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται βέβαια μαζί με ορισμένους συντρόφους, οι οποίοι είναι σταθερό χαρακτηριστικό επίσης των περιγραφών των αναμνήσεων των βετεράνων. Η παρέα αυτή είναι, σύμφωνα με τον κοινωνικό ανθρωπολόγο Παναγιώτη Γρηγορίου, μια πρωταρχική ομάδα συνομιλίκων μαχητών, η οποία γενικώς δεν διαφοροποιείται από εκείνη στην οποία οι ίδιοι οι νέοι θα συγκροτούσαν εν καιρό ειρήνης. Όπως σημειώνει ο ίδιος χαρακτηριστικά, αυτές οι αναρρύθμιτες μικρές ομάδες επιβίωσης ή αλλιώς πρωταρχικές ομάδες πυρήνες συνθέτουν κάθε εμπόλεμο στράτευμα στη βάση του. Αποτελούνται δε από 3-5 το πολύ συμπολεμιστές, τους οποίους συνδέει ένα σχεδόν συγγενικού τύπου κώδικα συμπεριφοράς. Δεσμοί αλληλεγγύης, κοινές απολαβές και υποχρεώσεις. Θα λέγαμε πως αυτές οι άτυπες ομάδες συγκρατούν, αν δεν συγκροτούν, τον πραγματικό ιστό του στρατεύματος. Δυστυχώς, για τους περισσότερους αυτοβιογραφούμενους, δεν έχουμε πληροφορίες για τα βιώματα της μεταπολεμικής του ζωής. Για να μπορούμε να κατανοήσουμε κατά πόσο επηρεάστηκαν από αυτά ή σε ποιο βαθμό η επίσημη θεσμική μνήμη του πολέμου τους επηρέασε. Όπως έκανε για παράδειγμα βιβλιογραφικά, θα αναφέρω τον Άλιστον Τόμψον. Με το βιβλίο «Αναμνήσεις Αντζακιστών», που έκανε αυτή την σύνδεση σε σχέση με τον θρύλο των Άντζακς, τη συγκρότηση της πολεμικής μνήμης στην Αυστραλία και τις συνεντεύξεις βετεράνων που πήρε τη δεκαετία του 80. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα για την πολυπρόσωπη μνήμη του Μικρασιατικού πολέμου. Όπως ήταν λογικό, η ατομική μνήμη επανέφερε τις αρνητικές πτυχές της μικρασιατικής εκστρατείας, όπως τη φρίκη του πολέμου, την εγκύτητα με το θάνατο, τις βιαιότητες που διέπληξαν ορισμένοι στρατιώτες. Εν τούτης, αυτοί οι παράγοντες, όπως και η πολιτική εναντίον της κομμουνιστικής αριστεράς, δεν αναιρούσαν το γεγονός ότι για τη μεγάλη μάζα των παλαιών πολεμιστών, για τους οποίους έχουμε απομνημονεύματα, η υπερηφάνεια υπερτερούσε ως προς τη μνήμη της μικρασιατικής εκστρατείας. Για αυτούς, θεωρείται αυτονόητο ότι ο ελληνικός στρατός δεν ιτήθηκε, αλλά συνέχισε τα δεκαετή κατορθώματά του. Με το τελικό αποτέλεσμα να ερμηνεύεται σε μεγάλο βαθμό σε συνάρτηση με εξωγενείς παράγοντες. Έτσι, η ατομική μνήμη συμβάδιζε εμπολής με την υβριδική κουλτούρα νίκης που αναπτύχθηκε και σε θεσμικό επίπεδο. Κλείνοντας, ένα γενικό σχόλιο πρόταση, ίσως και για μελλοντικές έρευνες. 100 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η φωνή των στρατιωτών δεν έχει ακουστεί επαρκώς. Οι μελέτες με βάση τα ημερολόγια, την επιστολογραφία και τα απομνημονεύματα των στρατιωτών του Μικρασιατικού πολέμου είναι δυστυχώς περιορισμένες στην ελληνική βιβλιογραφία. Ενδεικτικά να αναφέρω τις δουλειές του Παναγιώτη Γρηγορίου, της Ρήτας Δαλεζίου, καθώς και του Τάσου του Κωστόπουλου που έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε απομνημονεύματα και ημερολόγια. Βεβαίως και το βιβλίο που αναφέρατε νωρίτερα, το συλλογικό τόμο που κυκλοφόρησε πρώτο λίγο. Η μελέτη των κειμένων αυτοβιογραφικού περιεχομένου μπορεί να μας παρουσιάσει ποικίλες ψυχές του Μικρασιατικού πολέμου και όχι μόνο, και άλλων πολεμικών αναμετρήσεων της πατρίδας μας. Διευρύνοντας τη μελέτη τους στους κλάδους κοινωνικής, πολιτισμικής και ακόμα και περιβαλλοντικής ιστορίας, συντονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ελληνική βιβλιογραφία με τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις. Θα κλείσω με την τελευταία ράδα του Αναμνήσεων του Αθανάσιου Λούμου, η μαρτυρία του οποίου, γραμμένη το 1933, σώζεται στο αρχείο χειρογράφων του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Αυτά τα ολίγα έχω να γράψω περί της οπισθοχωρήσεως εκ της Μικράς Ασίας.
ήμουν παρόν, ίσως σας κάνω γνωστά, ως στρατιώτης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μακρύ για όλα όσα μας είπε, για τις μνήμες, τις ενθυμίσεις και τα γραπτά αυτών των πρωταγωνιστών, των γεγονότων εκείνης της εποχής. Θα ήθελα μόνο να πω ότι ο ιστορικός που μελετά αυτές τις καταγραφές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για το πώς ερμηνεύει αυτά που οι πρωταγωνιστές βίωσαν. Ακούσαμε πολλά για τις βιαιότητες του ελληνικού στρατού. Είναι μία όψη. Η αντικειμενικότητα και η μεγάλη εικόνα είναι η αποστολή του ιστορικού και το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα φτάσουμε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Καλούμε στο βήμα τον κύριο Λευτέρη Παπακώστα, ο οποίος είναι ιστορικός συγγραφέας και θα μας μιλήσει στην εισαγωγή του για τα παρχάρια του Πόντου στην ξεχασμένη Ήπειρο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Είναι για μένα μεγάλη τιμή. Πρώτον, ότι βρίσκομαι εδώ, καλεσμένος, σε ένα τέτοιο συνέδριο, το οποίο έγινε με εξαιρετική επιμέλεια και μας τίμησε με κάθε τρόπο. Αυτό είναι υπόδειγμα για όλους ανεξαιρέτως εκείνους οι οποίοι σχεδιάζουν να κάνουν ένα ανάλογο συνέδριο και να αναζητήσουν την επιστημονική αλήθεια. Ο Άγγλος ιστορικός Wells αναφέρει ότι τότε μόνο ο ιστορικός έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τα γεγονότα και να τα περιγράψει με ακρίβεια, όταν έχει τη δυνατότητα ή όταν αποκτήσει μέσα από την έρευνα τη δυνατότητα να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο δρούν τα πρόσωπα της ιστορίας. Δηλαδή, πώς ακριβώς ή τι ακριβώς είναι εκείνο το οποίο τους οδήγησε στη λήψη της μιας ή της άλλης απόφασης. Και όχι να προσπαθήσουμε, δηλαδή, χρόνια ολόκληρα μετά, να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε, παραδείγματος χάρη, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ή ενήργησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά τη διάρκεια των δύο μεγάλων εκδηλώσεων που αφορούν τον ελληνισμό συνθήκων, δηλαδή τη Συνθήκη των Σευρών και τη Συνθήκη της Λοζάνης. Ωστόσο, εκείνο το οποίο θα με απασχολήσει σήμερα δεν αφορά τη βασική έρευνα την οποία έχω κάνει τα τελευταία χρόνια και η οποία ουσιαστικά θα παρουσιαστεί αύριο, ημέρα Δευτέρα, στο Μακρυγιάννη και αφορά τη μικρασιατική καταστροφή και το τέλος της μεγάλης ιδέας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάζω επισήμως και θα έχω τη χαρά να σας δω αύριο. Δεν είναι λοιπόν στόχος μου να κάνω μια τέτοιου είδους παρουσίαση. Στόχος μου είναι να δώσω σε ένα άλλο μέρος του ελληνισμού το οποίο πραγματικά με τίμησε αλλά και με βοήθησε χρόνια πριν, πολλά χρόνια, να μπορέσω να ολοκληρώσω αυτό το όνειρο που είχα να σπουδάσω. Αναφέρομαι στην Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης και στο ποντιακό στοιχείο το οποίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις το βρήκα αρρωγό στις προσπάθειές μου. Ακόμη και το πρώτο μου βιβλίο, «Αναρχικός Πολιτευόμενη», η Εύξηνος Λέσχη είναι εκείνη η οποία μου άνοιξε την πόρτα και με βοήθησε να το παρουσιάσω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μέχρι σήμερα είναι δίπλα, κατανοεί, συμπαρίσταται και βοηθά. Μη φανταστείτε υλική βοήθεια. Δεν έχουμε πλέον ανάγκη τέτοια βοήθεια. Το ηθικό μέρος είναι αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα αναζητήσω σήμερα και έκανα μάλιστα μια ειδική προσπάθεια για να δώσω στο κοινό να κατανοήσει ακριβώς την έκταση,
των προβλημάτων που αντιμετώπισε ο μικρασιατικός ελληνισμός και κυρίως ο ποντιακός ελληνισμός από τη στιγμή κατά την οποία υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τις πατρίδες του και να φτάσει στην Ελλάδα όπως. Θα παρακαλούσα να έχω το μικρόφωνο αυτό. Αναζητώντας λοιπόν την παρουσία εδώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας δώσω σε όλη την έκθεση το πρόβλημα, ξεκινώντας από την αφετηρία του, δηλαδή από την περιοχή του Πόντου, η οποία όπως βλέπετε γεωγραφικά είναι μια κλειστή αίθουσα, μια κλειστή γεωγραφική περιοχή, η οποία και σήμερα ακόμη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Μην ξεχνάτε τα γεγονότα τα οποία γίνονται σήμερα στη Ρωσία ή τα γεγονότα τα οποία έγιναν γρηγορότερα στην Αρμενία, στο Αζερμπαϊτζάν, στη Γεωργία, σε άλλες περιοχές. Εκείνο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι κυρίως η περιοχή του Πόντου αποτέλεσε το κέντρο βάρος και το κέντρο ενδιαφέροντος των μεγάλων δυνάμεων και κυρίως της Αγγλίας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Το βασικότερο, αυτή είναι η περιοχή του Πόντου και όλα αυτά τα οποία βλέπετε είναι εκατοντάδες χωριά και πόλεις οι οποίες αναπτύχθηκαν από πολύ παλιά μέχρι το 1923 όταν ο μεγαλύτερος όγκος υποχρεώθηκε να μετακινηθεί εκτός της περιοχής του. Εγκαταστάθηκε στην Ήπειρο ένα μεγάλο μέρος από αυτό. Όπως θα δείτε, είναι περίπου 29.500 άτομα τα οποία έρχονται εδώ. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τι σημαίνει αυτή η μετακίνηση, έκανα δύο συγκριτικούς πίνακες, οι οποίοι αναφέρονται στον Πόντο και στην Ήπειρο. Δηλαδή, αν θελήσετε να δείτε αυτό το οποίο προηγήθηκε, δηλαδή εδώ, στην περιοχή του Πόντου, η περιοχή αυτή βρίσκεται εδώ. Ας αυτό ακριβώς το σημείο είναι η μεγάλη οδός, η οδός του μεταξιού, η οποία ξεκινά από την Κίνα και καταλήγει στην περιοχή της Τραπεζούντας. Ταυτόχρονα από την περιοχή αυτή ξεκινούν δρόμοι οι οποίοι κατευθύνονται στη Βαγδάτη, στη Μοσούλη και στο Κιρκούκ, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ήταν το κέντρο παραγωγής πετρελαίου και ανεφοδιασμού και βέβαια εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται με κάθε τρόπο για την εκμετάλλευση, ως επιτοπλίστων είναι οι μεγάλες δυνάμεις και κυρίως η Αγγλία. Ο Πόντος λοιπόν από τη μια μεριά έχει ευχή, λόγω του γεγονότος του σημείου που βρίσκεται, αλλά και κατάρα για το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή συγκρούονταν τα συμφέροντα πολλαπλών δυνάμεων. Είναι η Ρωσία, είναι η Τουρκία, είναι η Αγγλία, είναι η Γαλλία και άλλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά όμως, καμία από τις δυνάμεις δεν ανέκοψε την πορεία του Πόντου, η οποία είναι αξιοθαύμαστη. Διαθέτει τεράστια εμπορική κίνηση. Παρουσίασε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Διαθέτει, ακούστε, ανεπτυγμένη γεωργία. Είναι περίφημα τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα τα οποία παράγονται από τις ορεινές περιοχές, από τα παρχάρια του Πόντου, όπως είπα προηγουμένως. Η βιομηχανία ξύλου, μεταλλεία, αργυροχοΐα, τράπεζες, δηλαδή παρουσιάζει ό,τι καλύτερο δίνει υψηλό επίπεδο οικονομικό στους κατοίκους της περιοχής. Ταυτόχρονα παρουσιάζει πολύ μεγάλη πνευματική ανάπτυξη. Αν θελήσουμε να δούμε την Ήπειρο, στην οποία κατέληξε ένα μεγάλο μέρος από το ποντιακό αυτό στοιχείο, θα διαπιστώσουμε ότι είναι η πιο καθυστερημένη περιοχή της Ελλάδος. Μόλις έχει απελευθερωθεί από τους Τούρκους. Διαθέτει εκτάσεις εδώ που μπορούν να διατεθούν στους προσφυγικούς πληθυσμούς, αλλά δεν διαθέτει κανενός είδους υποδομή. Δηλαδή σημαίνει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν λιμάνια, δεν υπάρχουν δημόσια κτίρια, δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής
ασφάλειας στους κατοίκους, τίποτε απολύτως. Το έδαφος από την άλλη μεριά είναι ορεινό, άγωνο, τραχή ή ελώδες, επομένως ακατάλληλο για εγκατάσταση. Αυτή ακριβώς είναι η εκτίμηση η οποία έγινε. Αν θελήσουμε να δούμε για λίγο την περιοχή του Πόντου, θα διαπιστώσουμε ότι δεν ήταν απλά μία περιοχή στην οποία κατέληγε ένας μεγάλος δρόμος, ούτε περιοχή από όπου θα μπορούσαν να αντλήσουν τεράστια κέρδη λόγω του πετρελαίου ή μεγάλες δυνάμεις. Αλλά είναι μία περιοχή η οποία μετά από την απόφαση να μη συμπεριληφθεί στο ελληνικό κράτος, θυμίζω το 1918 ο Ελευθέριος Βενιζέλος έκανε υπόμνημα στις μεγάλες δυνάμεις με τις ελληνικές διεκδικήσεις. Παρελπίδα, την περιοχή του Πόντου την εξαίρεσε από αυτό. Για διάφορους λόγους. Γεωπολιτικούς ή λόγους σκοπιμότητας. Ή για να μην έρθει σε αντίθεση με την Αγγλία, η οποία την περιοχή αυτή σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα επέτρεπε να την προσθέσουν στα ελληνικά εδάφη, τα οποία ενδεχομένως θα παραχωρούσαν στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αναγκάστηκαν να σκεφτούν το ενδεχόμενο δημιουργίας ποντοαρμενικού κράτους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αμέσως μετά από τις αποτυχημένες προσπάθειες να ενσωματωθεί και ο Πόντος στο ελληνικό κράτος, αρχίζουν συζητήσεις μεταξύ του Μητροπολίτη Χρύσανθου Φιλιππίδη και του Αλεξινιάν Χατισιάν, Προέδρου της Αρμενικής Δημοκρατίας, για δημιουργία ενός κοινού κράτους, το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν από κοινού τον μεγάλο κίνδυνο που ήταν η Τουρκία. Και εδώ ήταν ακριβώς το σημείο, ότι η συνθήκη εγκρίνεται, η συνθήκη των Σευρών εγκρίνει τη δημιουργία ποντοαρμενικού κράτους, αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση δεν της επιτρέπει να εξοπλιστεί. Αυτό αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Ο Κεμάλ με τη δύναμη την οποία διαθέτει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα επιτίθεται, θα νικήσει τους Ποντίους και Αρμενίους και λίγο αργότερα υπογράφει τη συνθήκη του Αλεξανδροπόλ 3 Δεκεμβρίου του 1920, με την οποία η μεν Τουρκία θα κερδίσει την περιοχή του Κάρς και του Αρδαχάν, ενώ η Ρωσία θα κερδίσει την περιοχή του Βατούμ, η οποία ήταν γνωστή και είναι γνωστή μέχρι σήμερα για τον τεράστιο αριθμό πετρελαιοπηγών που διαθέτει. Αυτή ακριβώς ήταν η πρώτη διανομή η οποία έγινε στα εδάφη. Εδώ βλέπετε μία πολύ χαρούμενη στιγμή ανάμεσα στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στον Ισμέτη Νονού. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την υπογραφή Συνθήκης Ειρήνης Τελικής στη Λοζάνη, γίνεται διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο μεγάλες ομάδες διπλωματών Ελλάδας και Τουρκίας. Στην Ελλάδα επικεφαλής είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην τουρκική είναι ο Ισμέτ Ινονού. Μετά από πάρα πολλές διαπραγματεύσεις καταλήγουν στην υπογραφή σύμβασης 31 του 23, με την οποία αποφασίζουν την ανταλλαγή των πληθυσμών. Εδώ, με μία εξαίρεση, απαλλάσσονται οι κάτοικοι Ήμβρου και Τενέδου, των δύο αυτών νησιών για τον ελληνικό πληθυσμό, και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, ενώ οι Τούρκοι, είναι λάθος, και πάνω σε αυτό θα στήριζα κάτι, οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Και αυτό ακριβώς είναι η εξαιρετική επιτυχία την οποία έκανε ο Βενιζέλος και τα αποτελέσματα τα αντιλαμβανόμαστε ακόμη και μέχρι σήμερα. Διότι δεν υφίσταται θέμα τουρκικής μειονότητας, εφόσον η συνθήκη της Λοζάνης ορθώς ρυθμίζει την ύπαρξη μουσουλμανικού και όχι τουρκικού στοιχείου. Αυτό ακριβώς είναι ένα στοιχείο το οποίο επηρεάζει τις εξελίξεις και θα τις επηρεάζει πολλά χρόνια αργότερα, διότι δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να αναθεωρηθεί η συνθήκη. Ανεξάρτητα από εκείνα που λένε ότι η συνθήκη αυτή έχει διάρκεια 100 ετών. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να δούμε δύο πράγματα τα οποία αφορούν πλέον πληθυσμιακά στοιχεία. Ο Πόντος
Είπαμε ότι είναι μια εξαιρετικά αναπτυγμένη περιοχή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει πολλές και μεγάλες πόλεις. Αναφέρω Τραπεζούντα, Σαμσούντα, Κερασούντα, Κωτίωρα, Μπάφρα, Αργυρούπολη, Αμισός, Σαφράμπολη, Κρόμνη, Ινώη, Σούρμενα, Σινόπη. Και Πόντο Ηράκλεια που ξέχασα. Ο πληθυσμός συνολικά, ο ελληνικός στην περιοχή του Πόντου, ανέρχεται περίπου στις 650.000. Ενώ μόνο το βιλαέτι της Τραπεζούντας διαθέτει 353.000 Έλληνες, έναντι βέβαια ενός εκατομμυρίου 300.000 Τούρκων. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ο τεράστιος ελληνικός πληθυσμός που υπάρχει στην περιοχή. Ένα αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο που έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία είναι, αναφέρθηκε από κάποιον κύριο σε μια εισήγηση που έκανε, ότι ο ελληνικός πληθυσμός διαθέτει το 60% των επιχειρηματικών κεφαλαίων, το 70% της έγκυας ιδιοκτησίας, ενώ το σύνολο των επιχειρηματιών στις μεγάλες πόλεις βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων, των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό βέβαια άλλωστε θα πει κάποιος ότι έδωσε και στην πολιτική του Κεμάλ μία νομιμοφάνεια, δηλαδή ότι κηρύσσει η Εθνική Επανάσταση. Ποια είναι η κατάσταση στην Ήπειρο? Είναι εδώ. Η Ήπειρος είναι μια ξεχασμένη περιοχή. Ο πληθυσμός συνολικά είναι για τον ομό Ιωαννίνων 167.000 άτομα, για τον ομό Πρεβέζης 46.000 και 53.051 είναι για τον ομό Άρτης. Ενώ στις πόλεις τα Ιωάννινα με την απογραφή που γίνεται το 1920 έχει 20.500 άτομα, η Άρτα έχει 7.500 κατοίκους, δηλαδή ουσιαστικά στις πηγές αναφέρεται ως τουρκοχώρη, και η Πρέβεζα 5.200 άτομα. Βέβαια, εδώ θα υπάρξει μία διαφορά. Σε χθεσινή εισήγηση αναφέρει ότι στην απογραφή του 1928 η Πρέβεζα έχει περίπου 8.000 άτομα. Αυτό δεν θα πρέπει να μας φαίνεται παράξενο, δεδομένου ότι έχει μεσολαβήσει άφιξη πληθυσμιακού στοιχείου από τον Πόντο, που ανέρχεται τουλάχιστον σε 3.000 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι και απεγράφησαν. Αν δούμε όμως τώρα την ίδια περίοδο τι συμβαίνει στον Πόντο, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό, είναι τα στοιχεία τα οποία προέρχονται από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Εύκολα μπορείτε να βρείτε την ακρίβεια των δεδομένων. Παραδείγματος χάρη, η μαρτυρία του Λαμψίδη είναι που μας δίνει. Αυτή την περίοδο που αναφερόμαστε, δηλαδή που γίνεται η μεγάλη μετακίνηση, η αναγκαστική μετακίνηση του ποντιακού πληθυσμού, ο Πόντος διαθέτει 1.890 εκκλησίες, απόλυτα καταγεγραμμένες και αναφερόμενες στο Πατριαρχείο. 22 μοναστήρια, 1.447 παρεκκλήσια. Προσέχτε αυτό που έχει μεγάλη σημασία εδώ, 1.401 σχολεία με 85.890 μαθητές όλων των βαθμίδων. Σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός. Ωστόσο, το μεγάλο κέντρο του ελληνισμού είναι το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, το οποίο είχε δημιουργήσει ο μεγάλος δάσκαλος του γένους, Σεβαστός Κιμηνίτης, και παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι το 1922. Εδώ όμως γεννιέται ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μετακινείται ο πληθυσμός, αλλά τελικά επιλέγεται η Ελλάδα, η Ήπειρος. Και γεννιέται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μα καλά δεν έφταναν όλες αυτές οι παιδινές εκτάσεις στην Ελλάδα και έπρεπε οπωσδήποτε να επεκταθούν στην Ήπειρο? Γιατί? Όσο κι αν λέμε και ακούστηκαν ότι οι κυβερνήσεις δεν έκαναν απολύτως τίποτε την περίοδο εκείνη για τον πληθυσμό, σας λέω ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μετεπαναστατική περίοδος, και επαναστατική είναι η κυβέρνηση η οποία κυβερνά γονατά, τα μέτρα τα οποία έλαβε εντυπωσιάζουν. Και τούτο γιατί? Είναι αλήθεια ότι η Ήπειρος μόλις έχει προσαρτηθεί στο ελληνικό κράτος. Το 1913 έχει γίνει η οριστική προσθήκη στην Ελλάδα.
Γεωγραφικά παρουσίαζε μεν ομοιότητες με την περιοχή από όπου προέρχονται οι πόντιοι, διότι είναι μια περιοχή αποκλεισμένη εντελώς από ορεινούς όγκους. Η Ήπειρος όμως δεν ήταν αποκλεισμένη, ξεχασμένη εντελώς ήταν. Κανένας δεν είχε ενδιαφερθεί μέχρι τότε, άλλωστε, κοιτάξτε, 1913 μιλάμε 10 χρόνια αργότερα και βρισκόμαστε σε πόλεμο. Ήταν εντελώς αδύνατο λοιπόν να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο το οποίο να αφορά προστασία των πληθυσμών της Ηπείρου. Κάτι ακόμα, ήταν η μόνη ευκαιρία να εξελιχθεί με την παρουσία ενός λαού, και σας το τονίζω αυτό, με διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία. Έτσι ήταν ακριβώς η Πόντη. Και κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι διέθετε ελεύθερες αγροτικές εκτάσεις, γιατί υπάρχουν μεν πολύ μεγάλες εκτάσεις και λιβάδια, αλλά εδώ και υπάρχουν και βλάχοι και σαρακατσανέοι στην περιοχή, οι οποίοι νέμονται τις περιοχές αυτές. Πού όμως στηρίζεται το ελληνικό κράτος για να μπορέσει να κάνει αυτές τις αλλαγές? Σε ένα και μόνο στοιχείο. Ότι ναι μεν τις εκμεταλλεύονται, αλλά δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Επομένως, λογικά, μετά την ενσωμάτωση, όλες αυτές οι περιοχές περιέρχονται στην κυριότητα του ελληνικού έθνους και είναι φύση αδύνατο να υπάρχει εμπόδιο στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί την εκμετάλλευσή τους. Και κάτι ακόμα, το οποίο είναι βέβαια συναισθηματικό. Οι Ήπειρώτες βέβαια είναι γνωστό ότι είναι φιλόξενοι. Είναι λαός που προσφέρει τη φιλοξενία του πάρα πολύ εύκολα από πανάρχαιους χρόνους μέχρι και σήμερα. Έτσι είναι. Και ταυτόχρονα, κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι αν υπήρχε λαός ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει αυτόν τον τόπο να πάει μπροστά, είναι οι Πόντιοι. Και για λόγους σκοπιμότητας. Να λοιπόν τι γίνεται όταν αποφασίζεται η μετακίνηση των πληθυσμών προς την Ελλάδα. Μην φανταστείτε ότι έγινε κάτι οργανωμένο. Έγινε κάτι υπό την πίεση των διώξεων που έχει εξαπολύσει ο επαναστατικός στρατός του Κεμάλ και μάλιστα κάτω από την πίεση της ΙΤΑΣ. Ο ελληνικός στρατός ήδη έχει περάσει στην Ερυθρέα και βρίσκεται στο έλεος του Θεού όλο ανεξαιρέτως το πληθυσμιακό στοιχείο του Πόντου, το οποίο δεν ξέρει πού βρίσκεται. Ωστόσο όμως έχουμε τέσσερα μεγάλα ρεύματα μετακίνησης. Το ένα ρεύμα ξεκινάει από την περιοχή Τραπεζούντας και Ρασούντας, διασχίζει την περιοχή Κηλικίας, φτάνει μέχρι το Εικόνιο και από εδώ, από τη Μερσίνα, περνά απέναντι στην Κύπρο και από την Κύπρο έρχεται στον Πειραιά, από τον Πειραιά έρχεται στην περιοχή της Πρέβεζας, που είναι ο βασικός τόπος συγκέντρωσης. Σκεφτείτε ότι το πρώτο αυτό μεταναστευτικό ρεύμα δεν πέρασε παρά μονάχα από το λιμάνι του Πειραιά για δήλωση του πλοίου και ακολούθως έφυγε απευθείας για την Πρέβεζα, που σημαίνει ότι ήταν προσχεδιασμένη η παρουσία εκεί. Το δεύτερο από τα ρεύματα μετακινείται από την περιοχή του Δυτικού Πόντου προς την περιοχή εδώ της Αφράμπολης και ακολούθως Κωνσταντινούπολη, Πειραιάς και από τον Πειραιά πάλι δυτικά προς την στην περιοχή του Αμβρακικού και στην Κέρκυρα, στην οποία ακούσατε και χθες και είναι αλήθεια, ότι δεν μπόρεσαν να εγκατασταθούν, διότι δεν τους δέχτηκαν σε καμία απολύτως περίπτωση. Υπάρχουν και δύο άλλα μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία κινήθηκαν, ένα από την περιοχή εδώ της Τραπεζούντας προς την Γεωργία και τον Κάφκασο και ακολούθως απέναντι προς το Σοχούμι και ένα τέταρτο προς την περιοχή του Νοβοροσίσκ, από το οποίο ξεκίνησαν και έφτασαν στον Πειραιά και από τον Πειραιά στην Ήπειρο. Και να δείτε κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Τα στοιχεία που σας δίνω είναι απολύτως ακριβή. Προέρχονται από τα αρχεία μετακίνησης των προσφύγων. Αυτά είναι τα βασικά πλοία τα οποία μετακίνησαν τον πληθυσμό. Ο πρώτος, εδώ ο Γρανικός, ένα πλοίο το οποίο είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει περίπου 300 άτομα, μεταφέρει 3.000. Η Καλωτά μεταφέρει 2.000 πρόσφυγες. Το Θέτης μεταφέρει 4.000. Ο Ματθαίος 4.000. Ο Ιγκλέσης 2.500.
ο Μέανδρος 3.500, ενώ σε μικρότερα καράβια έφτασαν περίπου 10.000 άτομα, συνολικά καταγεγραμμένα από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, 29.500 άτομα. Ποια είναι τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά? Γιατί αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο. Και εδώ οφείλω να κάνω μία υπόμνηση. Ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων αυτών το οφείλω στον εκλεκτό καθηγητή και λέκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Δημήτρη Ράπτη, ο οποίος με βοήθησε στην περισυλλογή των στοιχείων αυτών όταν έκανα τη μελέτη για τη μετακίνηση του ποντιακού στοιχείου. Τον ευχαριστώ και ας μην είναι παρόν. Έχουμε λοιπόν στοιχείο. Ακούστε. Τα παιδιά και οι νέοι μέχρι 20 ετών από τον πληθυσμό, γιατί, διότι καταγράφηκαν 2.860 πρόσφυγες στο πρώτο δεκάμηνο. Από αυτούς το 50% είναι παιδιά μέχρι 20 ετών. Οι γυναίκες κάθε ηλικίας 35. Ενώ οι άντρες άνω των 20 ετών συνολικά μόνο το 15%. Και τούτο βέβαια γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός απολειών λόγω των στοιχείων ή λόγω των εγκληματικών ενεργειών και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν από το κεμαλικό καθεστώς. Δηλαδή τα αμελέτα μπουρού ήταν η βασικότερη αιτία για να χαθεί ο ανθός του ελληνικού και του ποντιακού στοιχείου. Και δείτε ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα. Τα προβλήματα έχουν ένα διπλό χαρακτήρα. Συναισθηματικό, αλλά και πρακτικό καθημερινό. Το πρώτο και βασικό πράγμα είναι η απομάκρυνση από την πατρίδα. Η απώλεια των δικών τους ανθρώπων. Το αβέβαιο μέλλον. Η εγκατάσταση σε μακρινό και αφιλόξενο χώρο. Οι ελώδεις περιοχές και οι διαρκείς επιδημίες. Τι έχουμε λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι οποίες έχουν καταγραφεί από τις υγειονομικές επιτροπές της Υπήρου την περίοδο εκείνη? Εξανθηματικός τυφοειδής πυρετός, ευλογιά, φυματίωση, ελονοσία. Και κάτι ακόμα ως βασικό στοιχείο προβληματισμού. Έχουμε έλλειψη χώρων στέγασης, έλλειψη αντρικού πληθυσμού. Δεν υπάρχει, έχει χαθεί ο αντρικός πληθυσμός. Όπως σας είπα, το 50% είναι παιδιά μέχρι 20 ετών. Πολλές φορές ακόμη και περισσότερο, διότι ο Κεμάλ αντιμετωπίζει ένα παιδί από 16 ετών ως άντρα και επομένως έχει την αντιμετώπιση του στρατευμένου πληθυσμού. Δεν υπάρχουν λοιπόν οδοί επικοινωνίας, δηλαδή αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τους ντόπιους. Η γλώσσα δεν είναι κατανοητή στον ντόπιο πληθυσμό και έχουν δυσκολία στην κατανόηση. Και κάτι ακόμα, δεν υπάρχουν οδοί επικοινωνίας με άλλες περιοχές. Μην ξεχνάτε ότι το στοιχείο της εγκατάλειψης της Υπήρου είναι ακριβώς αυτό. Δεν έγιναν ποτέ ή δεν είχαν προλάβει να δημιουργηθούν δρόμοι. Δεν είχαν δημιουργηθεί δυνατότητες επικοινωνίας με άλλες περιοχές. Κατά συνέπεια, αυτό ήταν και ένα από τα τεράστια προβλήματα. Ήξεραν μεν ότι ήρθαν πρόσφυγες από τον Πόντο στην Ελλάδα, ήξεραν που έχουν πάει, αλλά δεν ήταν δυνατόν να τους φτάσουν. Και αυτό ακριβώς είναι ένα στοιχείο. Και επειδή ακριβώς πρέπει να δούμε κάποια στοιχεία, γιατί η επιστημονική έρευνα τα έχει προχωρήσει πραγματικά σε πολύ μεγάλο στοιχείο, δεν οφείλεται σε μένα. Εγώ τα βρήκα τα στοιχεία αυτά και πραγματικά οφείλω ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς οι οποίοι είχαν την ευγένεια να μου δώσουν τα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, ακούστε, στον πληθυσμό ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα, η Γεωργή είναι μόνο 50, ένας βοσκός και 9 μιλονάδες. Δείτε τα υπόλοιπα επαγγέλματα των κατοίκων που καταγράφηκαν από αυτές τις 2.860 άτομα, τα οποία ήρθαν από τον Νοέμβριο του 1922 μέχρι τον Οκτώβριο του 1923. Δηλαδή βλέπετε ποια είναι: ράπτες, κτίστες, γανοτίδες, μαραγκοί, παντοπόλες, υποδηματοποιοί, καφεπόλες, αρτοποιοί και από την άλλη μεριά ξενοδόχοι, ζαχαροπλάστες,
Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ήταν αστικά κατά κύριο λόγο τα επαγγέλματα των κατοίκων αυτών και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ήταν δυνατόν να βρουν χώρο κατάλληλο για τη ζωή τους και τη δράση τους στην Ήπειρο, η οποία ήταν μία εξαιρετικά καθυστερημένη περιοχή. Κάτι ακόμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι έρχεται όλος αυτός ο πληθυσμός. 29.500 άτομα. Οι τρεις πόλεις μαζί, Άρτα, Πρέβεζα και Γιάννενα, συνολικά είναι 32.000. Αυτοί οι οποίοι ήρθαν είναι 30.000. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δημιουργείται ένας πραγματικός πανικός για δύο πράγματα. Το πρώτο, πού θα εγκατασταθεί ο πληθυσμός αυτός, πού θα στεγαστεί. Διότι μην ξεχνάμε ότι έρχεται μετά το καλοκαίρι του 22, που σημαίνει ότι είναι κοντά ο χειμώνας και δεν είναι σε καμία απολύτως περίπτωση δυνατό να καλυφθούν ούτε σε σκηνές, ούτε σε άλλα παραπήγματα. Στα Γιάννενα κάνει εξαιρετικό κρύο και τότε έκανε πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν εδώ δημιουργήθηκε, και συγχωρήστε με, δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί είναι πρώτη φορά που γίνεται η έρευνα αυτή σε κοινό. Και θέλω να έχω την ευκαιρία, μερικά στοιχεία, να τα παρουσιάσω όπως πραγματικά είναι. Η διοίκηση Ήπειρου, λοιπόν, και ο Δημήτριος Πετυχάκης, ο οποίος είναι ο Γενικός Διοικητής Ήπειρου, έκαναν εξαιρετική δουλειά, όχι στηριζόμενοι στο ελληνικό στοιχείο, αλλά στο τουρκικό. Διότι, κοιτάξτε, η επιτροπή που δημιουργήθηκε αποτελείται από το Μουφτή Ιωαννίνων, από τον Σαδίκ Πασά, από τον Ενίχη Ρεζί, τον Αχμέτ Σαδίκ Σουφλικά, τον Αβδούλ Κερίμ Μπούρση, δηλαδή πασάδες και αγάδες των Ιωαννίνων, οι οποίοι συμφώνησαν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού, ο οποίος έρχονταν πρόσφυγας από τη θεωρούμενη πατρίδα τους. Διότι και εκείνον πατρίδα είναι η Ήπειρος. Είναι εγκατεστημένη περισσότεροι από 200 χρόνια εδώ. Ωστόσο θεωρούν ότι είναι ανάγκη να προστατέψουν τον πληθυσμό που έρχεται. Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο δίνουν? Τούρκικα σπίτια εγκαταλελειμμένα. Το ανάκτορο του Χαρεϊντίν Πασά παραχωρείται στο σύνολο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των μετακινούμενων. Το ανάκτορο του Ριζέ Εφέντη, η κλινική Λέκα, όλα τα τζαμιά τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, η στρατιωτική φούρνη Καραμπά, το γυμνάσιο Θηλαίων, το οικοτροφείο Θηλαίων Ζωοδόχος Πηγή και άλλα, γιατί αυτά ακριβώς θεωρήθηκαν απόλυτα αναγκαία, είναι πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να προστατέψουν τον προσφυγικό πληθυσμό παρά να κάνουν τα κοριτσάκια μάθημα που θα μπορούσαν κάλλιστα μετά από 2 μήνες, 3 μήνες και εφόσον αντιμετωπίσονταν το πρόβλημα αυτό για πρώτη φορά, τότε να επανέλθουν στα μαθήματα. Έπρεπε ο κόσμος να καλυφθεί από τις ανάγκες. Εδώ λοιπόν έχουμε, δεν θα παραμείνω σε άλλο, θα επανέλθω εδώ για να σας πω κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι είναι αυτό το οποίο λείπει, εκτός από τη στέγαση? Έλλειψη νερού, έλλειψη γιατρών, έλλειψη σαπουνιού, έλλειψη καυσόξυλων, έλλειψη υποδημάτων. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που γίνεται, διότι η πρώτη ανάγκη που υπάρχει για τον πληθυσμό μετά τη διατροφή είναι να βρουν παπούτσια και κυρίως για τα παιδιά. Δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Το κρύο του 1923 ήταν αφόρητο και πάρα πολλά παιδιά πέθαιναν από το κρύο και από τις στερήσεις. Και όχι μόνο αυτό, υπήρχε φοβερός συνωστισμός, κακές συνθήκες υγιεινής και εξάπλωση επιδημιών. Τότε για πρώτη φορά έχουμε πανούκλα, ευλογιά, εξανθηματικό τυφοειδή πυρετό, φυματίωση και η θάνατη είναι διαρκής. Ήδη ακούσατε εδώ ότι κατά τη μετακίνηση, τελειώνω, 2 λεπτά μου δίνει ο κύριος, σε 2 λεπτά τελειώνω. Πάρα πολλά άτομα δεν έφτασαν καν στην Πρέβεζα. Διότι το Καλωτά, παραδείγματος χάρη, που μεταφέρει 22.000 άτομα, είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει συνολικά 300. Τα καράβια τα προηγούμενα, που σας ανέφερα εδώ, που μετέφεραν
29.000 πληθυσμό, δεν είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν συνολικά πάνω από 5.000 άτομα. Μετέφεραν 30. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες. Και τέλος, να, ένα στοιχείο που θέλω να σας δείξω εδώ. Στο νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη, Αγάπη, νοσηλεύτηκαν 82 άτομα, πέθαναν 12. Στο Χατζη Κωνσταντή, τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα από το νοσοκομείο. Υπάρχουν ακόμη. Νοσηλεύτηκαν 207, πέθαναν 119. Και στο ευλογιοκομείο νοσηλεύτηκαν 36 και πέθαναν 7. Θα είχα τη δυνατότητα να σας απασχολήσω όλη την ημέρα. Δυστυχώς, έχω λίγο χρόνο, αλλά πρέπει σε αυτό το λίγο χρόνο να σας πω ένα πράγμα. Το ποντιακό στοιχείο το οποίο ήρθε εδώ στην Ήπειρο έμεινε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Διότι κατά τις απογραφές που έγιναν φάνηκε ότι ήταν περίπου 3.000 άτομα. Και εδώ γελιέται το πρόβλημα. Αυτές οι 30.000 που πήγαν. Οι 30.000 φύγανε γιατί. Διότι είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν μόνοι τους, να ασκήσουν επαγγέλματα. Ήταν αστικός πληθυσμός. Άρα δεν μπορούσαν να παραμείνουν στην Ήπεθρο, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε αγρότες να γίνουν, ούτε κτηνοτρόφοι. Κατόρθωσαν όμως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ενσωματωθούν στον πληθυσμό, να δώσουν την ποιότητα, να δώσουν τη σκέψη, να δώσουν τον πολιτισμό. Και μέχρι σήμερα ο πληθυσμός αυτός ο ποντιακός να είναι αραγής και να κάνει εντονότατη την παρουσία του. Λυπάμαι που σταματάω, πρέπει όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπακώστα για τα όσα εξαιρετικά μας ανέφερε. Ναι, δίνοντάς μας μια πλήρη εικόνα για τη μετακίνηση των ποντίων προσφύγων στην Ήπειρο και την εγκατάστασή τους. Εξαιρετική, εμπεριστατωμένη και εξαιρετικός ο τρόπος που ο κύριος Παπακώστας μας παρουσίασε την ανακοίνωσή του. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά για τυχόν ερωτήσεις που μπορείτε να απευθύνετε είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο ομιλητή. Αρχίζουμε με τον πρώτο ομιλητή, αν υπάρχει. Υπάρχει μία διαφοροποίηση ως προς τη φωνή των παλέμαχων, των παλέμαχων πολεμιστών, ανάμεσα στις αυτοτελείς εκδόσεις, που ήταν αυτοεκδόσεις περισσότερες, αυτοτελείς εκδόσεις, που βγήκαν ως βιβλία, στο πούμε έτσι, και στις χειρόγραφες και πολλές θα ήταν και προφορικές μαρτύρες που καταγράφτηκαν από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Στη μεν πρώτη περίπτωση έχουμε μια πολύ θετική αποτίμηση του πολέμου, μια ενθουσιώδη, υπερπατριωτική και υμνητική εικόνα του πολέμου, ενώ αντίθετα στις αδημοσίευτες χειρόγραφες καταθέσεις τους προς τους συνεντευκτές τους του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, και είμαστε από τη δεκαετία του, στη δεκαετία του 30 πλέον, έτσι. Τότε το 1930 ιδρύεται το Κούμουσου. Εκεί πέρα έχουμε μια πιο επικριτική στάση, αρνητικά σχόλια, θλιβερά γεγονότα, βιοπραγίες κτλ. Νομίζω ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια σιωπή, μια ωρεοποίηση. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε ένα ψυχικό, θα λέγαμε, τράνταγμα και μια ψυχική αντίδραση. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας πει κάτι περισσότερο ο Αλέξανδρος ο Μακρής. Ευχαριστώ. Συντομία, μου λέει και το Προεδρείο. Σίγουρα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει από μνημονεύματα είναι, μπορούμε να πούμε, πιο light εκδοχές, δηλαδή δεν έχουν τόσο. Αναφέρουν. Δηλαδή, okay, οι βιαιότητες που έγιναν υπάρχουν παντού. Και σε αυτά που είναι και στην ευρεία κυκλοφορία και του Βασιλικού, του Πρινιωτάκη που είναι εκδόσεις εστίας και πολλά άλλα. Σίγουρα στα δημοσίευτα είναι παραπάνω και εκεί μπαίνει και ένας ακόμα παράγοντας. Ας πούμε, επειδή τώρα δουλεύω σε ένα δημοσίευτο χειρόγραφο. Ότι και η ίδια οικογένεια που το κληρονόμιζε αυτό από τον παππού ή τον πατέρα κτλ.,
δεν ήθελε να δημοσιευτεί. Γιατί εκ των πραγμάτων, αν ξέρεις ότι. Okay, και εμένα ο προπάπους μου πολέμησε στη Μικρά Ασία. Αν βρεις αύριο μεθαύριο μια απόδειξη ότι συμμετείχε σε κάτι που είναι ταμπού ουσιαστικά, είτε είναι, μπορεί να έκλεψε κάτι, μπορεί να βίασε, οτιδήποτε, προφανώς ο κοινωνικός περίγυρος, ειδικά και πιο παλιά, ήταν κάτι που το απέτρεπτε από τη δημοσίευση. Μπορεί εμείς σαν ιστορικοί να το βρίσκουμε σαν εξαιρετικό έβριμα για μια αποτύπωση της από τα κάτω της ιστορίας, αλλά δεν είναι το ίδιο. Πάντως, όσο προχωράει ο καιρός και δημοσιεύονται παραπάνω απομνημονεύματα, που τα απομνημονεύματα είναι πολύ λιγότερα και από τα ημερολόγια που έχουμε και από την επιστηλογραφία, υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Και όχι και μεγάλες, δηλαδή και μια σειρά μπορεί να υπονοεί κάτι. Επειδή το Πρόεδριο πιέζει. Ευχαριστούμε, κύριε Μακρύ. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση προς τον κύριο Μακρύ, να πάμε προς τον κύριο για τον κύριο Μακρύ. Ωραία, η κυρία. Ευχαριστούμε και τους δύο μιλητές. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον Αλέξανδρο για τι αριθμό μιλάμε. Πόσα είναι τα απομνημονεύματα που έχουν δημοσιευτεί στο Μεσοπόλεμο, έτσι, και κάνοντας μια σύγκριση με αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτή την πληθώρα, την υπερπληθώρα εκδόσεων, σε τι φάση βρισκόμαστε, δηλαδή στην Ελλάδα τι γίνεται. Αν ήθελες να μας κάνεις έτσι λίγο μια περιοδολόγηση. Υπάρχουν πολλά, γιατί εγώ είδα πολλές ημερομηνίες, πολλές χρονολογίες. Και επίσης είδα και ένα που έχει επανεκδοθεί του Βερνάρδου. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή πόσα έχουν επανεκδοθεί την πρόσφατη, ας πούμε, δεκαετία, εικοσαετία κτλ. Συνολικό αριθμό τώρα, στο Μεσοπόλεμο είναι ελάχιστα. Πρώτα απ' όλα αυτό και πολύ σπάνια, δηλαδή είναι και μερικά και εκτός Ελλάδας και στην Αλεξάνδρεια και μέχρι και στη Νέα Υόρκη είχαν βγει από μετανάστες μετά, αλλά είναι πολύ λίγα. Τα περισσότερα είναι τελευταία, από το 80 και μετά χοντρικά που έχουν εκδοθεί. Πόσα περίπου. Τώρα εγώ μπορώ να πω ότι 40 με 50 μαρτυρίες τις έχω, που δεν λέω μόνο για αυτά που έχουν εκδοθεί. Στον τύπο έχει πολλά. Δηλαδή στο μεσοπολεμικό τύπο, σε συνέχειες που έβγαιναν σε εφημερίδες, νομίζω γύρω στο 30, εφημερίδα Μακεδονία, τέλειωνε τον ένα, ξεκινούσε τον άλλο. Δηλαδή υπάρχουν αναμνήσεις τέτοιες. Από το Κούμουσου δεν είναι πολλά. Έχει πολλά προσφύγων, αλλά αυτοί που πολέμησαν είναι 7-8, αν θυμάμαι, και είναι δύο οι μεσοπολεμικοί. Οι άλλοι είναι μεταγενέστεροι στο αρχείο χειρογράφων. Τώρα πάντως τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται, ας πούμε, μπορούμε να πούμε αυτός ο κλάδος. Και εντάξει, ενώ στις εκατοτετηρίδες φέτος έχουν βγει και κάποια. Δηλαδή έχω υπόψη μου και 4-5 ακόμα που θα βγουν από γνωστούς που γίνονται επιμέλειες αυτή τη στιγμή. Αλλά και πάλι αυτό που είπα, ότι υστερεί σε σχέση με τα ημερολόγια. Δηλαδή, οι ημερολόγια έχουν πολύ παραπάνω. Και επανεκδόσεις ελάχιστες. Δηλαδή, εντάξει, είναι και εμπορικό το θέμα εκεί. Του Βασιλικού μου ήρθε τώρα, ας πούμε, που είναι ημερολόγιο, που ξαναβγήκε τώρα από τον Πατάκη, που είχε βγει από τη γνώση παλιά. Αλλά πέρα από του Βερνάρδου, δεν νομίζω να είχαμε άλλο. Που και ο Βερνάρδος, συγγνώμη, το είχε βάλει και στη συνέχεια αρχικά, το είχε εκδώσει στη Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Κυκλοπαιδεία. Και το βγάλε βιβλίο και. Ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση. Επειδή έχει φτάσει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, μία τελευταία ερώτηση, εάν υπάρχει, για τον κύριο Παπακώστα. Ο κύριος εδώ που το ζήτησε από πριν. Τρεις ερωτήσεις όλες μαζί για τον κύριο Παπακώστα. Συγχαρητήρια καταρχάς. Η πρώτη ερώτηση είναι, υπήρχαν μουσουλμάνοι οι οποίοι ανταλλάχθηκαν. Υπήρχαν περιουσίες, αγροτικές και αστικές. Αυτές οι περιουσίες αποδόθηκαν στους πρόσφυγες ή υπήρχε, όπως και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, η μεγάλη διασπάθηση της ανταλλάξιμης περιουσίας, το πρώτο. Το δεύτερο... εντάξει, όπως θέλετε. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Σύμβασης του Λονδίνου, της Λοζάνης, συγγνώμη, στις 30 Ιανουαρίου του 1923, ανάμεσα στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στον Ισμέτη Νονού, ετέθη το θέμα της ανταλλαγής των περιουσιών. Όπως χθες αναφέρθηκε ή προχθές από κάποιους εισηγητές, ο αριθμός των περιουσιών, η αξία των ελληνικών περιουσιών ήταν πολλαπλάσιες. Ετέθη όμως ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυσχέραινε εξαιρετικά τη λήψη απόφασης.
είναι η απέτηση των Τούρκων να πληρωθούν πολεμικές αποζημιώσεις από την ηττημένη Ελλάδα για τις συμφορές ή, συγγνώμη για τη λέξη, διαγράφτεται για τις καταστροφές που είχε φέρει στην Τουρκία ο πόλεμος και για τις ηθελημένες καταστροφές της υποχώρησης. Σε καμία απολύτως περίπτωση όμως, ούτε οι αντιπροσωπείες των μεγάλων δυνάμεων δέχονταν κάτι τέτοιο, ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισαν να το μεταθέσουν, αφού προηγουμένως υπογραφεί η οριστική σύμβαση ειρήνης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Με μία εξαίρεση. Η Τουρκία έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να ικανοποιηθεί και για το λόγο τούτο στράφηκαν στην Ανατολική Θράκη με βασική απέτηση την περιοχή της Αδριανούπολης. Έτσι, στην Ήπειρο δεν δόθηκε σε καμία απολύτως περίπτωση λύση ξεχωριστή από αυτή που θα δίνονταν μαζικά στο πρόβλημα των περιουσιών στην Ελλάδα. Άλλωστε, οι περιουσίες στην Ήπειρο ήταν πολύ περιορισμένες σε σχέση με αυτές οι οποίες υπήρχαν των Τούρκων στις υπόλοιπες περιοχές. Ευχαριστώ, δεν έχουμε πολύ, στοιχεία. Πείτε μου το δεύτερο. Δεν μπορώ να σας το πω με ακρίβεια αυτό το πράγμα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τέτοια. Έχουμε άτομα τα οποία προσβλήθηκαν από επιδημικές ασθένειες, αλλά δεν μπορώ με ακρίβεια να σας πω αν υπάρχει και πού ακριβώς βρίσκεται. Ξέρω όμως ότι σε όλες ανεξαρτήτως τις περιοχές της Ελλάδος υπάρχει. Η Ήπειρος όμως μην ξεχνάτε ότι έχει μόλις 7 χρόνια απελευθερωθεί, δεν έχει υποδομές και ακριβώς σε αυτό το πράγμα θα μπορούσα να εντάξω και την απάντηση της ερώτησης. Ευχαριστούμε πολύ. Μία τελευταία ερώτηση από τον κύριο Κολιό προς τον κύριο Παπακώστα και κλείνουμε την συνεδρία. Ορίστε. Ευχαριστούμε για όλα αυτά. Είδα τον πίνακα με τα επαγγέλματα. Πιθανώς να το έχασα, αλλά δεν άκουσα στοιχεία από πού προέρχονταν, από ποιες περιοχές ερχόνταν αυτή της Μικράς Ασίας. Γιατί αμέσως τίθεται ένα άλλο ερώτημα στο μυαλό μου. Έτυχαν αυτές οι 3.000 ή 30.000 να είναι από μια πόλη, οπότε είναι αστικός ιστός, ή γενικότερα το ελληνικό στοιχείο κατά κύριο λόγο αποτελούσε αστική κοινωνία της Οθωμανικής. Από ποιες περιοχές. Ανατολίας, Κιλικίας και απέναντι στην Κύπρο. Και ήρθε Πειραιά και από τον Πειραιά στην Πρέβεζα. Το δεύτερο κινήθηκε προς τη Σαφράμπολη και από τη Σαφράμπολη στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί μετακινήθηκε Πειραιά, Πρέβεζα, Κέρκυρα. Και τα δύο τελευταία μετακινήθηκαν προς το Σοχούμι και στο Νοβοροσίσκ. Από εκεί μετακινήθηκαν τα δύο άλλα ρεύματα που ήρθαν στην Ελλάδα. Άρα δεν είναι από μία περιοχή, είναι μαζικά από όπου ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν για να μετακινηθούν προς τις περιοχές αυτές και κατά κανόνα υπήρχε και αστικός πληθυσμός, δηλαδή μιλάμε σε συντριπτική πλειοψηφία αστικός πληθυσμός, γιατί όπως είδατε εδώ, στο σύνολο αυτό, υπάρχουν μόνο 50 κτηνοτρόφοι. Δεν υπάρχουν δηλαδή περισσότερα αστικά πολύ. Επαγγέλματα. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μακρύ και τον κύριο Παπακώστα για τις εξαιρετικές ομιλίες και κλείνουμε λοιπόν τη συνεδρία. Θα έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα 10 λεπτών και θα ήθελα να πω ότι στην είσοδο του επιμελητηρίου διατίθεται και το νέο τεύχος του περιοδικού του Συλλόγου του Σκουφά που έχει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα και όποιος θέλει μπορεί να το προμηθευτεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα σύντομο διάλειμμα 10 λεπτών.
Καλημέρα. Θα συνεχίσουμε τη συνεδρία μας με την τελευταία ουσιαστικά συνεδρία που θα κλείσει το συνέδριό μας. Αρχικά θα καλέσουμε τον κύριο Κωνσταβασίλη για να κάνει κάποιους σχετικούς χαιρετισμούς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Άρτας, κυρία Όλγας Γεροβασίλη, διαβάζω το χαιρετισμό που έστειλε για το συνεδριό μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι πολύ που οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο της παρουσίας του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι μαζί σας για τις εργασίες του συνεδρίου, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ένα συνέδριο που με το θέμα του Μικρασιατική Καταστροφή, 100 χρόνια από την καταστροφή στην αναγέννηση, δεν συνεισφέρει μόνο στην κατανόηση των ιστορικών δεδομένων, αλλά προσφέρει πολύτιμη γνώση σε μια κρίσιμη περίοδο για τον γεωπολιτικό μας χώρο και τον ελληνισμό. Ακόμη περισσότερο, λυπάμαι που δεν θα παρακολουθήσω την εισήγηση του καθηγητού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτής Άρτας, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Άρτας, η οποία με πολλή προθυμία και θέρμη ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για παραχώρηση της αίθουσας, λάβαμε και σας διαβάζω τον ακόλουθο χαιρετισμό. Εξοχότατε κύριε Παυλόπουλε, σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας ο Σκουφάς, κυρίες και κύριοι μέλη των Επιτροπών και της Γραμματείας του Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, Γιάννης Γκολομάζος, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χαιρετίζουν τις εργασίες του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνεται στην πόλη μας από το Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο ο Σκουφάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου και του Δήμου Αρταίων, με θέμα τη Μικρασιατική Καταστροφή και την πορεία 100 χρόνων από την καταστροφή στην αναγέννηση. Δυστυχώς, οι ανηλυμένες υποχρεώσεις μας στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν επιτρέπουν τόσο στον Πρόεδρο όσο και στα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παραβρίσκονται στις εργασίες του Συνεδρίου. Ωστόσο, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και χαρά γιατί έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε στο συνεδριακό μας κέντρο και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Άρτα με την παρουσία εκλεκτών επιστημόνων και προσκεκλημένων. Θέλουμε καταρχάς να συγχαρούμε τον πρόεδρο του Σκουφά, κύριο Νικόλο Μπανταλούκα, και όλα τα μέλη του συλλόγου που εδώ και μήνες εργάστηκαν άοκνα για να υλοποιήσουν την ιδέα του συνεδρίου και να εξασφαλίσουν την άψογη διοργάνωσή του. Ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτας ο Σκουφάς για 126 χρόνια διανύει μια διαδρομή αξιοζήλευτη, κρατώντας ψηλά τη σημαία του πολιτισμού στην πόλη μας, συνάμα όμως και μια διαδρομή στην οποία αντανακλάται ολόκληρη η πορεία του ελληνισμού από την καταστροφή στην αναγέννηση. Συνεχίστε λοιπόν με την ίδια θέρμη τις προσπάθειές σας για την πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας και εμείς, οι άνθρωποι του επιχειρήν, σας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σας, αρρωγή σε κάθε όμορφη πρωτοβουλία σας. Κυρίες και κύριοι, ο ελληνισμός της Μικρασίας, του πόντου της πόλης, στέλνει ισχυρά και διαχρονικά το μήνυμά του στη σύγχρονη Ελλάδα. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να στερήσει από τους ανθρώπους το όνειρο για ζωή και προκοπή. Ακόμα και μέσα στις μεγαλύτερες προσωπικές και εθνικές τραγωδίες, οι άνθρωποι μπορούν να βρουν τη δύναμη να αναγεννηθούν, μετατρέποντας τον πόνο σε πνοή δημιουργίας. Καλή επιτυχία στις εργασίες σας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, Γιάννης Γκολομάζος. Να ευχαριστήσουμε πολύ ξανά το Επιμελητήριο, το οποίο εκπροσωπεί εδώ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κώστας Βούλγαρης, και πούμε για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μας στον εξοχότατο κύριο Παυλόπουλο και σε όλους εσάς που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σκουφάς θα χαιρετήσει τον πρώτο μας καλεσμένο προσκεκλημένο για σήμερα. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τον λόγο. Θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Παυλόπουλο, τέως Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Υπουργό των Κυβερνήσεων Καραμαλή, νομικός, πανεπιστημιακός, καθηγητής δημοσίου δικαίου,
πολυγραφότατος, με θέσεις που αποπνέουν ελληνικότητα, υποστηρικτής των δικαίων της χώρας μας διεθνώς. Κύριε Παυλόπουλε, έχετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμώς το Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Σκουφά, όχι μόνο για την πρόσκληση, για την τεράστια προσφορά του στον τόπο. Γιατί ο Σύλλογος αυτός, ιστορικός καταγωγής, δεν αφορά μόνο την Άρτα και την ευρύτερη περιοχή. Όταν δει κανείς την πολυσχηδή δράση του, καταλαβαίνει ότι τιμά το όνομα το οποίο φέρει. Το όνομα του Νικολάου Σκουφά. Τιμά τους αγώνες των αγωνιστών της Εθνεγερσίας, κρατάει άσβεστη τη φλόγα της εθνικής αλήθειας σχετικά με το τι συνέβη την εποχή εκείνη και ποιο είναι το χρέος μας σήμερα για τούτη την πατρίδα που πρέπει να θυμόμαστε πάντα. Για να πάρω το στίχο του Ιωάννη Πολέμη που παραμένει πάντοτε επίκαιρος από το κρυφό σχολείο. Να αναλογιζόμαστε για τούτη την πατρίδα, τι έχασε, τι έχει, τι της πρέπει. Σε ευχαριστώ λοιπόν και για την πρόσκληση. Θέλω δε κύριε Πρόεδρε να πω, φύρμε στον κύριο Μπανταλούκα, με συγχωρείτε πολύ, αλλά η επικοινωνία γινόταν με τον κύριο Μπανταλούκα, όταν θα ήταν Ιούνιος, αρχές. Με πήρατε στο τηλέφωνο και είπαμε να έρθω. Μη είπα τη θεματική για τα 100 χρόνια από την καταστροφή στη Μικρά Ασία, τη γενοκτονία της Μικράς Ασίας, έτσι, για να συνολογιόμαστε όπως έχουν τα πράγματα. Σας πρότεινα, για να είμαι χρήσιμος και όχι μόνο να είναι μια επαιτειακή ομιλία, να σας πω δύο λόγια για τη συνθήκη της Λοζάνης και ιδίως για το ζήτημα των μειονοτήτων. Κύριε Πρόεδρε, το έλεγα τότε, ήξερα ως Πρόεδρος τις βλέψεις της Τουρκίας, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο επίκαιρα τα πράγματα για αυτή την ομιλία όσο είναι σήμερα. Ειλικρινά σας μιλώ, δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε πιο επίκαιρο θέμα, αν λογιστεί κανείς ξανά το τι κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε όλοι και δεν πρέπει να υποτιμάμε, ξέρετε, τη στάση αυτή της Τουρκίας και να λέμε ότι ο Ερντοάν το κάνει μόνο για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Είναι λάθος. Πρέπει να είμαστε σε πλήρη και διαρκή εγρήγορση. Δεν φοβόμαστε κανένα. Εδώ είμαστε να απαντήσουμε. Η Ελλάδα είναι έτοιμη. Να θυμάστε, η Τουρκία θα συντριβεί αν τολμήσει να κάνει κάτι. Αυτό είναι δεδομένο. Και το έχουμε αποδείξει ιστορικά. Έχουμε αποδείξει ιστορικά ότι όταν οι Τούρκοι αντιμετωπίστηκαν από την Ελλάδα ένας προς ένα και όχι δυστυχώς με δρόμους που άνοιξαν άλλοι και δυστυχώς και σύμμαχοι, πήραν την απάντηση. Κάθε φορά που κέρδισαν απέναντι στην Ελλάδα ήταν γιατί κάποιοι άλλοι της έσωσαν τον δρόμο και πρέπει να απολογούνται γι' αυτό ιστορικά. Όπως πρέπει να απολογούνται για την καταστροφή στη Μικρά Ασία. Δεν την έκαναν, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να το θυμόμαστε, μόνοι τους οι Τούρκοι. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε για να ξέρουμε. Σε κρίσιμες στιγμές ιστορίας έχουμε μείνει μόνοι μας. Αλλά πρέπει να χαλιβδώσουμε τις ψυχές μας και να ξέρουμε ότι και μόνοι μας θα υπερασπιστούμε τον τόπο μας. Ας όψονται όμως... Ας όψονται όμως εκείνοι, είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι οποίοι ανέχονται αυτή την Τουρκία. Ανέχονται μια Τουρκία η οποία συμπεριφέρεται με τη γνωστή της βαρβαρότητα. Δεν έχει διδαχθεί τίποτα από το παρελθόν της. Μα τίποτε. Βαρύνεται με τόσες γενοκτονίες και σε ό,τι αφορά τον ελληνισμό, βαρύνεται με τις δύο γενοκτονίες του ελληνισμού του Πόντου
και του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Δεν ζητάει ένα συγγνώμη. Αντιθέτως, γίνεται ολοένα και περισσότερο προκλητική. Δυστυχώς αυτή είναι η Τουρκία. Αλλά δυστυχώς, σας είπα, ασόψονται εκείνοι οι οποίοι την ανέχονται. Την ανέχονται την Τουρκία να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, να παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και να θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παίζει τόσα παιχνίδια διεθνώς αυτή τη στιγμή, να περιφρονεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά, παραδείγματος χάρη, τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και από εκεί και πέρα να δυσπλέκουν και το εγκόμιο. Διάφοροι κύριοι τύπου Στόλτεμπεργκ. Το έχω πει και το επαναλαμβάνω. Είναι ντροπή για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να συμπεριφέρεται ως γραφείο τύπου του Ταΐπ Ερντοάν. Ντροπή για τον ΝΑΤΟ. Δεν θα έλεγα ντροπή για τον ίδιο, γιατί μας έχει συνηθίσει. Αλλά για τον ΝΑΤΟ, ναι, είναι ντροπή. Δεν στα από αυτό, δήθεν παραπονούμενος. Και όταν βρισκόμουν στην Προεδρία της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της θητείας μου, κυρίες και κύριοι, αισθάνθηκα πολλές φορές αυτή τη μοναξιά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή η μοναξιά μου δίνει δύναμη. Γιατί μου δείχνει τον δρόμο που ακολούθησαν και οι πρόγονοί μας. Εκείνοι που κήρυξαν την Επανάσταση το 1821 απέναντι σε όλους. Μην ξεχνάτε ότι όταν κήρυξαν την Επανάσταση, στην πραγματικότητα, ακόμα και δικοί μας άνθρωποι, δεν το έκαναν με κακή πρόθεση, αμφέβαλαν για την έκβασή της. Αλλά αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Οι Έλληνες που στις κρίσιμες στιγμές ερώμεθα στο ύψος των περιστάσεων. Ήθελα αυτή την κατάθεση ψυχής να σας κάνω πριν ξεκινήσω για να σας πω ότι και σήμερα η Τουρκία κάνει το ίδιο σε ό,τι αφορά τη Θράκη μας, την ελληνική Θράκη. Παίρνοντας αφορμή από το ζήτημα των μειονοτήτων, διαστρεβλώνει πλήρως την πραγματικότητα και όχι μόνο τη διαστρεβλώνει, αλλά στην κυριολεξία παραπέμπει με όσα κάνει στο βάρβαρο παρελθόν της. Γιατί το παρελθόν της Τουρκίας είναι βάρβαρο στην κυριολεξία. Μια χώρα με τόσες γενοκτονίες, σε έναν αιώνα. Αρμένοι, Ασσύριοι, Πόντιοι, Μικρασιάτες. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Και τόσοι άλλοι που δεν φαίνονται. Και τόσα άλλα τα οποία κάνει αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή. Θα κλείσω άλλωστε με αυτό. Γιατί έχω αρκετά να πω και γι' αυτό, ιδίως του τη συγκυρία. Θα λοιπόν να πω ότι τούτη την ώρα από εδώ λέμε κάτι που είναι η βασική εθνική μας θέση. Προς κάθε κατεύθυνση, όχι μόνο προς την Τουρκία. Αυτή δεν άκουγε ούτως ή άλλως. Αλλού απευθύνεται αυτό που θα πω. Και ας τολμήσουν να το αμφισβητήσουν. Πρώτον, η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναθεωρείται από τη φύση της. Μην νομίζω το λέω εδώ, θυμηθείτε. Νοέμβριος του 2017, τα είπε Ερντοάν στο Προεδρικό Μέγαρο. Θυμάστε την πρώτη κουβέντα που του είπα. On camera. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναθεωρείται. Τελείως. Δεν το είχε επαναλάβει έκτοτε. Επανέρχεται τώρα, σκεφτείτε, από το 2017, μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο, το επαναφέρουν διάφοροι δικοί του και τώρα. Άρα λοιπόν, ισχύει η συνθήκη της Λοζάνης και θα ισχύει στο διηνεκές. Χωρίς αναθεωρήσεις, γιατί δεν αναθεωρείται από τη φύση της. Δεύτερον, από τη συνθήκη της Λοζάνης κρατάω το κείμενο εκείνο και τα παραρτήματα της, τα οποία αφορούν το καθεστώς των μειονοτήτων. Διότι είναι σαφέστατη η διάταξη της συνθήκης της Λοζάνης. Κατά τη συνθήκη της Λοζάνης έχουμε δύο μειονότητες. Την μουσουλμανική μειονότητα στην ελληνική Θράκη μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η μειονότητα αυτή είναι αμιγώς θρησκευτική. Ρητός το λέει. Είναι θρησκευτική που σημαίνει ότι οι μουσουλμάνοι στη Θράκη είναι συμπολίτες μας. Έλληνες πολίτες και Ευρωπαίοι πολίτες. Είναι μουσουλμάνοι το θρήσκευμα. Και στο πλαίσιο όχι μόνο των υποχρεώσεών μας από τη της Λοζάνης, αλλά του ιδίου του συντάγματος μας. Εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να τιμούμε την αξία του ανθρώπου. Ξέρουμε να τιμούμε την ελευθερία,
της θρησκευτικής έκφρασης. Ξέρουμε να τιμούμε και τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Αντιθέτως, η μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, των Περκυπωνήσεων και των Περιχώρων, είναι εθνική μειονότητα. Είναι ελληνική μειονότητα, κατά τη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι Έλληνες που έμειναν στην Τουρκία και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, τα Περίχωρα και στα Πριγκυπώνησα, εκείνοι που κατοικούσαν εκεί από τις 30 Οκτωβρίου του 1918 και επέκεινα. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι αποτελούν μέρος της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Άρα έχουμε μουσουλμάνους στο θρήσκευμα που αποτελούν θρησκευτική μειονότητα, που είναι Έλληνες πολίτες, και Έλληνες οι οποίοι παραμένουν Έλληνες και τη ζουν στην Κωνσταντινούπολη ακόμα και βεβαίως ασχέτως αν παραλλήλως φέρουν και την Ιθαγένεια, την τουρκική. Είναι Έλληνες όμως. Όχι επειδή το αισθάνονται μόνο, αλλά επειδή αυτό επιβάλλει στην Λοζάνη. Κάτι που δεν το λέει και έχει σημασία για αυτό που θα σας πω στη συνέχεια, η συνθήκη της Λοζάνης. Έρχομαι λοιπόν να δούμε πώς εμείς και πώς οι Τούρκοι αντιμετωπίσαμε αυτές τις υποχρεώσεις μας. Γιατί από τη συνθήκη της Λοζάνης απορρέουν συγκεκριμένες πια υποχρεώσεις. Για την θρησκευτική μειονότητα της ελληνικής Τράκης, τη μουσουλμανική μειονότητα ως προς υποχρεώσεις της Ελλάδας και για την εθνική μειονότητα η οποία δημιουργεί υποχρεώσεις για την Τουρκία. Ας ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Παίρνω για να καταλάβετε ένα ιστορικό γεγονός. Πόσοι ήταν οι μουσουλμάνοι της Θράκης πριν από την ανταλλαγή των πληθυσμών? Πώς ήταν, μόλις ξεκίνησε η παραμονή της Αγίας Λοζάνης? 110.000. Πώς είναι σήμερα? Πάνω από 130.000. Αυξάνονται και πληθύνονται. Και μπράβο τους. Και εμείς στηρίζουμε με την πολιτική μας αυτή την εξέλιξη, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Αλλά σεβαστήκαμε απόλυτα όλες τις ελευθερίες τους και τη θρησκευτική τους ελευθερία και όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, όπως είναι και αυτοί. Γι' αυτό δεν έχουν να μας προσάψουν τίποτα και δεν μας προσάπτει τίποτα κανείς. Τι βρήκε η Τουρκία και διάφορα φερέφωνά της, δυστυχώς, όργανα του προξενείου στην Κομωτινή? Αυτού του προξενείου που μόνο προξενείο δεν είναι. Πρακτορείο είναι. Πρακτορείο της Τουρκίας μέσα στην καρδιά του Ελληνισμού. Είναι ντροπή τους να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά έτσι συνήθισαν. Και δυστυχώς αυτή είναι και η ανοχή, σας είπα και πάλι, ορισμένων δίθεν φίλων και συμμάχων μας. Ανακάλυψα λοιπόν τα δύο ζητήματα. Α, ο Μουφτής λέει. Θέλουμε ο Μουφτής να εκλέγεται. Και δεύτερον, θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα να τους συνεταιρίζεστε, να δημιουργούμε ενώσεις, για να μπορούν κάποιοι να θεωρούν στο όνομα του αυτοπροσδιορισμού, του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού, ότι δεν είναι Έλληνες. Είναι Τούρκοι στην καταγωγή. Ας δούμε τα δύο πράγματα λοιπόν. Τι είναι ο Μουφτής πρώτα απ' όλα? Να ξεκαθαρίσω, και γι' αυτό έχει σημασία η σημερινή ομιλία, ότι το καθεστώς του Μουφτή προσδιορίστηκε επακριβώς πολύ πρόσφατα, τέλος Ιουλίου, με αυτόν τον νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή και μεταξύ άλλων είχε τις διατάξεις περί Μουφτή. Είναι ο νόμος 4964 του 2022. Και οι διατάξεις του είναι συγκεκριμένες. Ο Μουφτής δεν εκλέγεται, διορίζεται. Διορίζεται με διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και μετά από γνώμη, απλή γνώμη, μια συμβουλευτικής επιτροπής, στην οποία μετέχουν πολλοί εκπρόσωποι της Θράκης και της μουσουλμανικής μειονότητας. Εκφράζει τις απόψεις της, φτιάχνει τη λίστα των υποψηφίων οι οποίοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα, γιατί ο νόμος προσδιορίζει συγκεκριμένα προσόντα, γιατί έχει διευθυντική θέση ο Μουφτής στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά κατά το Σύνταγμα με βάση την αρχή της ισότητας. Και έτσι έρχεται ο Υπουργός Παιδείας και επιλέγει κατά διακριτική ευχέρεια, αλλά μεταξύ εκείνων φυσικά που έχουν τα προσόντα. Έτσι εκλέγεται
ο μουφτής, και διορίζεται βεβαίως, ο μουφτής στην Ελλάδα. Τι μας λέει η Τουρκία? Θα πρέπει να εκλέγεται, λέει, από τη βάση, δηλαδή από τη μειονότητα. Γιατί είναι θρησκευτικός ηγέτης. Μα ξεχνάει η Τουρκία κάτι που διακαώς το επιθυμούσε και εμείς το έχουμε σεβαστεί κατά τη συνθήκη της Λουζάνης. Κυρίες και κύριοι, ο μουφτής στην Ελλάδα δεν είναι μόνο θρησκευτικός λειτουργός. Είναι και ιεροδίκης. Είναι δικαστής. Διότι όπως το επιτρέπει η συνθήκη της Λουζάνης και η Τουρκία το επιδίωκε διακαώς, οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας μπορούν, εφόσον το θέλουν, διαφορές που σχετίζονται με το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο, να τις υπαγάγουν στο μουφτή, ο οποίος λειτουργεί ως δικαστής, μονομελού σύνθεσης, ως ιεροδίκης, όπως είπα, είναι και δικαστής. Αν το θέλουν. Αν το θέλουν, πάνε στα πολιτικά δικαστήρια στα ελληνικά. Αλλά αν το θέλουν, πηγαίνουν εκεί. Άρα βγάζει αποφάσεις που θα έβγαζε το μονομελές πρωτοδικείο σε θέματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Κληρονομιές, εποπτείες, οικογενειακές και όλα τα συμπαραμαρτούντα. Θυμάται κάτι. Και ρωτώ παντού. Και σε αυτούς έξω, ιδιαίτερα τους συμμάχους μας που κάνουν ότι δεν ξέρουμε, και φορές που μας λένε, βρείτε τα λιγάκι, να βρούμε τι. Να εκλέγεται δικαστικό όργανο στην Ελλάδα, ξέρετε κανένα? Δικαστές δεν μπορεί να εκλέγονται κατά το ίδιο το Σύνταγμα. Διορίζονται. Ύστερα από διαγωνισμό και μια διαδικασία, το γνωστό. Πώς θα εκλέγεται ο μουφτής? Δηλαδή θα είναι το μόνο δικαστικό όργανο που, επειδή το θέλει ο Ερντοάν και η Τουρκία, θα εκλέγεται. Όπως πάνε και εκλέγουν τους ψευδομουφτίδες. Και διαπράττουν και αντιποίηση αρχής επιπλέον με αυτά που κάνουν. Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα. Δεν μπορείς να έχεις όργανο που είναι και δικαστικό όργανο, το οποίο εκλέγεται. Αυτό θα διορίζεται. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο? Ούτε στην Τουρκία εκλέγεται ο μουφτής. Και εκεί διορίζεται. Η Τουρκία μας ζητάει πράγματα που δεν κάνει ίδια, δηλαδή, από πάνω. Για να καταλάβετε το μέγεθος του παραλογισμού. Ακούτε και ακούν διάφοροι και λέει, ο μουφτής ο οποίος πρέπει να εκλέγεται. Και πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, και ιδίως οι εξημών νομικοί, ποια είναι η πραγματικότητα, αυτή που σας εξέθεσα. Άρα λοιπόν, και να θέλαμε, που δεν θέλουμε φυσικά, γιατί άλλα λύση συνθήκη της Λοζάνης, δεν μπορεί να εκλέγεται ο μουφτής. Ορθότατα ακολουθούμε τη διαδικασία που ίσχυε εν μέρει και πριν, εξυγχρονίστηκε περισσότερο με το νόμο 4964 του 2022. Έρχομαι στο δεύτερο ζήτημα. Το ζήτημα που αφορά το δικαίωμα του συνεταιρίζεις, που σας είπα, που διάφοροι έρχονται και λέει, στο όνομα του αυτοπροσδιορισμού, εμείς θέλουμε να λεγόμαστε Τούρκοι. Πήγαν μάλιστα και στο δικαστήριο του Στρασβούργου, στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κέρδισαν για συγκεκριμένους λόγους τις υποθέσεις και η Ελλάδα, έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων της και στο σημείο αυτό, άλλαξε το καθεστώς το 2017 στο συγκεκριμένο σημείο, και θα σας πω πώς και γιατί το άλλαξε, και τους έδωσε το δικαίωμα, για να καταλάβετε πόσο σεβόμαστε τα δικαιώματά τους. Με βάση το νέο καθεστώς, το νόμο 4491 του 2017, ταυτοχρόνως τους έδωσε το δικαίωμα να προσφύγουν ξανά στα δικαστήρια, κάνοντας ένα είδος αναθεώρηση των προηγούμενων αποφάσεων, για να αποφαθούν τα δικαστήρια αν έχουν δίκιο ή όχι με βάση το νέο καθεστώς. Και ήρθε ο Αρειοσπάγος και αποφάσισε ότι ορθώς η Ελλάδα αρνείται, όπως το υποβάλλουν το αίτημα αυτό, να τους επιτρέψει ενώσεις, γιατί αυτοί τι ζητούν? Αντίθετα από τη συνθήκη της Λοζάνης που λέει ότι η μουσουλμανική μειονότητα είναι η θρησκευτική μειονότητα, αυτοί να αναβιώσουν δια της πλαγίας το καθεστώς μιας εθνικής μειονότητας, Τούρκων δηλαδή. Αυτό που εξηγήθηκε στο δικαστήριο και θα εξηγηθεί άμα χρειαστεί περισσότερο. Λέμε λοιπόν προς τους Τούρκους, οι οποίοι κάνουν πως δεν ξέρουν, ότι το δικαίωμα τους συνεταιρίζεται για όλους στην Ελλάδα, άρα και για τους μουσουλμάνους Έλληνες, καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Συντάγματος και από τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, και του ευρωπαϊκού βεβαίως, αλλά και του διεθνούς δικαίου, και παίρνουν εδώ τις διατάξεις Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως το άρθρο 11 της σύμβασης αυτής, που λέει πώς ασκούνται τα δικαιώματα τα οποία η ίδια η Ευρωπαϊκή Σύμβαση προστατεύει.
Πρώτα απ' όλα το άρθρο 12 λέει ότι το δικαίωμα του συνεταιρίζεται ασκείται όπως ορίζει ο νόμος. Δεύτερον, το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου λέει ότι όλα τα δικαιώματα ασκούνται με τρόπο όμως που ορίζει κάθε χώρα η οποία μπορεί και οφείλει να προστατεύει με βάση την νομοθεσία της και τα δικαιώματα των άλλων βεβαίως, αλλά και τα δικά της ζητήματα εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Και επιπλέον, τον τρόπο με τον οποίο ασκούνται τα δικαιώματα σε μια δημοκρατική κοινωνία, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τι λέει το διεθνές δίκαιο. Και εγώ ρωτώ. Ποιος άλλος στην Ελλάδα, μπορείτε να μου πείτε, Έλληνας πολίτης, σε ποιον επιτράπει να έρχεται να ισχυρίζεται ότι συνιστά ένωση Έλληνας πολίτης και να λέει ότι ξέρετε, εγώ είμαι Κινέζος. Εγώ ξέρετε, είμαι Ιάπων. Εγώ ξέρετε, είμαι Σέρβος. Το σκέφτηκε κανείς? Κανένας δεν το κάνει. Μόνο κάποιοι και όχι πολλοί. Μη σκεφτείτε, ελάχιστοι. Σας είπα, ασύγκαλα το προξενείο της Κομωτινής, το οποίο τους καθοδηγεί. Σας απαντάμε λοιπόν, δεν θα περάσουν. Διότι αν περνούσαν, θα είχαν μια παραβίαση του συντάγματος και του διεθνούς δικαίου σε ό,τι αφορά το δικαίωμα τους συνεταιρίζεστε. Αν το επιτρέπαμε αυτό, τότε θα μπορούσαν να παραβιάσουν τη συνθήκη της Λοζάνης, να μεταμορφώσουν εξελικτικά την κατανάγκη και καθ' υποχρέωση του διεθνούς δικαίου θρησκευτική μειονότητα σε τουρκική εθνική μειονότητα. Δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό κάτι τέτοιο. Η νομολογία επίσης του Αριουπάγου πλέον είναι σαφής και το έχουμε τελειώσει. Άρα η Ελλάδα σέβεται τα πάντα. Η Ελλάδα σέβεται στο ακέραιο τα δικαιώματα, όπως σας τα εξήγησα προηγουμένως, άσχετα τι λένε κάποιοι. Και σας είπα και πάλι, η Ελλάδα μέσα από αυτού του είδους τη δημοκρατική συμπεριφορά, ανθρώπων που είναι πλέον και Ευρωπαίοι πολίτες, επέτρεψε και ορθότατα χρέος της, θα δώστε, να φτάσει αυτή η μειονότητα πλέον στα 130.000 μέλη από τα 110. Ας γυρίσουμε τη σελίδα. Τι έχει κάνει η Τουρκία? Πώς ήταν, κυρίες και κύριοι, οι Έλληνες της μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, των Πριγκιπονήσων και των Περιχώρων? Ήταν 125.000 το 1923. Μάλιστα. Πώς είναι σήμερα? Κάτω από 2.000. Αυτό τα λέει όλα. Τι πρόκληση αυτή από την πλευρά της Τουρκίας? Να μιλάει σε εμάς για μειονότητα. Αυτή που αφάνισε, εκτός από την μικρασιατική καταστροφή και τη γενοκτονία, έχει αφανίσει και τη μειονότητα που απέμεινε και ζητάει τα ρέστα. Σκεφτείτε το μέγεθος του θράσους. Και πώς φτάσαμε εκεί? Αμέσως μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, πέρασε λίγος καιρός, όσο υπήρχε ο Κεμάλ, η Νονού, Ελευθέριος Βενιζέλος, κάπως τα πράγματα πήγαιναν προς την εφαρμογή και ήταν κρατεά, για να το πω έτσι, και ανθούσα η μειονότητα η ελληνική εκεί, στην Κωνσταντινούπολη. Και φτάνουμε στις αποφράδες ημέρες του 55 και του 63-64. Το 55, 5η προς 6η Σεπτεμβρίου, αυτό το απίστευτο πογκρόμ, σε μια νύχτα, στην Κωνσταντινούπολη, έκαψαν και αφάνισαν 4.000 μαγαζιά, 3.000 κατοικίες, 82 ναούς. Δεν έμεινε τίποτα. Και ξέρετε, με την ανοχή πολλών έξω, και δεν θα ξεχάσω ποτέ μέσα, πόση εντύπωση μου κάνει ότι αυτό επιτράπει στην Τουρκία να γίνει, με την ανοχή, το τονίζω, της διεθνούς κοινότητας και ορισμένων δίθεν συμμάχων μας, πότε, κυρίες και κύριοι? Για σκεφτείτε τη συγκυρία όταν οι Κύπριοι αγωνιστές είχαν αρχίσει τον αγώνα τον ένοπλο Τσιόκα για να αποτινάξουν την αγγλική απεικιοκρατία. Τότε ξεκίνησαν όλα. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε δηλαδή. Ποιοι τους συγκαλύπτουν? Οι ίδιοι οι οποίοι μας δημιούργησαν τον Κυπριακό, γιατί μην ξεχνάμε, Κυπριακό δεν θα υπήρχε αν δεν το είχε δημιουργήσει η Αγγλία. Να ξέρετε κάτι, και πρέπει αυτά να γίνουν γνωστά στον ελληνικό λαό.
η Τουρκία είχε παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα στην Κύπρο. Κάθε δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα. Ξέρετε τι έγινε εκεί περίπου την ίδια ημερομηνία που συνέβη το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη. Όταν έτεθε από την αγγλική κυβέρνηση το ζήτημα τι θα κάνουμε με την Κύπρο, γιατί είχε ξεκινήσει ο ένοπλος αγώνας, οι Άγγλοι ποτέ δεν ανέχονταν την επιτυχία αυτού του αγώνα, από την πίσω πόρτα, δυστυχώς, ο τότε υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, της κυβέρνησης Παπάγου που είχε πάει εκεί, το αποδέχτηκε, ίσως να μην κατάλαβε την παγίδα, αλλά δυστυχώς το έπραξε. Κάλεσε ο τότε πρωθυπουργός ο Άγγλος από την πίσω πόρτα να μετάξει συνομιλίες που ήταν καθαρά διμερείς, τριμερείς, δηλαδή Κύπρος, Ελλάδα και η Αγγλία, τον Ζορλού, υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας. Είπαν, δεν τον φωνάζουμε και αυτόν επειδή έχει μερικούς Τουρκοκύπριους. Και από τότε ξεκινάει το Κυπριακό ολόκληρο. Σας είπα πως το δημιούργησε. Ήδη που ανέχονταν μετά το πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης. Σας είπα και πάλι, δεν τα λέω για λόγους αντεκδίκησης. Δεν τα λέω γιατί έχω τίποτα και το απέδειξα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας με όλους αυτούς τους φίλους και συμμάχους μας. Αλλά δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε και κυρίως δεν ανεχόμαστε. Θα βρουν μπροστά τους την ιστορική αλήθεια. Θα τη λέμε, θα τη φωνάζουμε, θα τους θέτουμε προ των ευθυνών τους. 63-64 μετά, το δεύτερο πογκρόμ. 12.000 από όσοι είχαν απομείνει, σηκώθηκαν και έφυγαν μέσα από το πογκρόμ εκείνο που αφορούσε τη στέρηση των οικογενειακών και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Δεν είναι τίποτα, ξέρετε, από τις κληρονομίες τους. Έφυγαν στον Καναδά, στην Αμερική, στην Ελλάδα, όπου βρήκαν. Δεν έμεινε τίποτα, είναι 2.000. Όταν είχα πάει, θυμάμαι τη συνάντηση μέσα στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης, το ελληνικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης, με τους ανθρώπους του ελληνισμού μέσα. Και είσαι, κύριοι, έχω περάσει δύσκολες ώρες στη ζωή μου. Και έχω αντέξει και έχω σταθεί πραγματικά στα πόδια μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πώς παρακάλεσε εκείνη την ημέρα την κάμερα της ΕΡΤ που με ακολουθούσε μέσα στο προξενείο να μην δείξει τις σκηνές, γιατί είχα συντριβεί στην κυριολεξία. Δεν το έχω πάει στη ζωή μου ποτέ. Και νομίζω ότι διακρίνομαι για την ψυχραιμία μου. Όταν είδα αυτό μπροστά μου, που δεν είναι μόνο η μνήμη του ποιοι είμαστε, ποιο ήταν το Βυζάντιο. Δεν έχουμε τίποτα διεκδικήσει αυτού του είδους. Ούτε κανένα μεγάλο ιδεατισμό. Αλλά εννοούμε να υπερασπιζόμαστε τις ψυχές εκείνων οι οποίοι χάθηκαν από τη φωτιά και το λεπίδι με παραβίαση στιγνή του διεθνούς δικαίου. Αρνούμαστε να αποδεχθούμε την τυρκική βαρβαρότητα. Η οποία, κυρίες και κύριοι, μην νομίζετε δεν συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Ερντοάν και όσο ήμουν πρόεδρος, είδατε τι έγινε πρόσφατα. Άλλο όνειδος, και εκεί πάλι, καθεύει υπό μανδραγόραν, για να το πω έτσι, η διεθνής κοινότητα και δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ο Ερντοάν και έτσι. Ο ίδιος που παρακαλούσε, ο ίδιος, να είναι η Αγία Σοφιά και η Μονή της χώρας μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, παρακαλούσαν και η συνθήκη της UNESCO κατ' εφαρμογή της ενέταξε αυτά τα δύο μνημεία. Έρχεται και λέει όχι, τις ξανακάνω τζαμί. Παραβιάζοντας το δίκαιο της UNESCO. Έτσι. Ξύπνησε ένα πρωί, για σκεφτείτε μας, να πάρουμε ένα τζαμί και να πει τι είναι αυτό τζαμί, τι λέτε τώρα. Ορθόδοξος ναός είναι. Για σκεφτείτε. Τι θα έλεγαν οι σύμμαχοι μας. Πώς αντιδρούν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ντροπή, όχι απέναντι στην Ορθοδοξία, όχι απέναντι στον Χριστιανισμό. Δεν είναι ντροπή απέναντι στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ήταν μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίες και κύριοι. Και το ανεχόμαστε, το ανέχει τη διεθνής κοινότητα. Δεν καταλαβαίνει τι κερκόπορτες ανοίγει. Νέες κερκόπορτες. Δεν αναλογίζεται την ευθύνη της αυτή η Δύση για το τι συνέβη με την Κωνσταντινούπολη. Και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Τα ξεχνάνε. Εκεί βέβαια φέρνουμε και εμείς ευθύνη. Η στενή νοοτροπία διάφορων δικών μας που εξακολουθούν μερικοί ακόμα να σκέφτονται υπ' αυτούς τους όρους ό,τι αφορά το ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα της Δύσης και της Ευρώπης. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς θα τα υπερασπιστούμε τα ιερά και τα όσια. Δεν θα ανεχτούμε τίποτα.
Ό,τι και να λέει ο Ερντοάν, θα του θυμίζουμε ότι είναι απόγονος, δεν μιλώ για τον τουρκικό λαό, οι λαοί είναι θύματα των ηγεσιών τους. Μιλώ για τις ηγεσίες της Τουρκίας. Είναι ηγεσίες οι οποίες έχουν ασπαστεί τη βαρβαρότητα. Και ο Ερντοάν, δυστυχώς, που ήσουν νιώτη, που δείχνες πως θα γινώσουν άλλος, όσο περνά ο καιρός και φθήρεται και χάνει την εξουσία, μετατρέπεται σε ένα στιγνό δικτάτορα, όπου όσα λέει ιδίως για το διεθνές δίκαιο είναι ένα εκρεμές, το οποίο κινείται μεταξύ προκλητικότητας και ανοησίας. Όταν τον ακούτε, είναι εκρεμές πραγματικά. Προκλητικότητα και ανοησία. Και σας είπα, έχει σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ σαν τον κύριο Στόλτεμπεργκ και να λένε, μα ξέρετε, ό,τι και να γίνει, η Τουρκία μας είναι πολύτιμη. Σου είναι πολύτιμη από πού? Επειδή παίζει το δεύτερο παιχνίδι με τον Πούτιν στη Ρωσία αυτή τη στιγμή? Επειδή σου βάζει φυτίλι στην κυριολεξία στα θεμέλια του ΝΑΤΟ? Πώς να τον πει κανείς αυτόν τον κύριο? Αδαεί? Φτάνει? Δεν νομίζω. Γι' αυτό είμαι αυστηρός με αυτή την κριτική. Γιατί όσο σταθήκαμε, ξέρετε, στο σημείο αυτό κάπως ευαίσθητοι, δεν πάει έτσι. Θα σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο, αλλά θα επιβάλλουμε την εφαρμογή του. Και κυρίες και κύριοι, αυτό θα το κάνουμε και τώρα με τη Θράκη, γιατί οι στόχοι της Τουρκίας είναι ευρύτεροι. Θέλουν τη Θράκη να την αμφισβητήσουν μια μέρα και να εγείρουν θέματα αυτονομίας της. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα είδος Καταλωνίας στο πλαίσιο της Ελλάδος. Αυτός είναι ο στόχος, μην το ψάχνετε. Δεν θα το επιτρέψουμε. Ούτε στην Τουρκία, ούτε σε κάποιους συμμάχους που κάνουν, πώς δεν καταλαβαίνουν. Και σε αυτό, ξέρετε, το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι είμαστε διαχρονικά ενωμένοι όλοι. Έτσι, μπορεί να έχουμε διαφορές, θέλετε, σε άλλα. Εδώ δεν έχουμε καμία διαφορά. Γι' αυτό και τα κόμματα δεν πρέπει να ανέχονται ορισμένους βουλευτές, λέω ορισμένους, δεν είναι όλοι, οι οποίοι κάποιες στιγμές συμπεριφέρονται περισσότερο ως εκπρόσωποι της δίθεν τουρκικής μειονότητας και ξεχνάνε ότι είναι Έλληνες πολίτες και Έλληνες βουλευτές. Αυτά δεν μπορεί να τα συγχωρήσουμε. Και επειδή ο βίος και η πολιτεία των ανθρώπων είναι γνωστή, αυτά τα σκεφτόμαστε όταν επιλέγουμε τους εκπροσώπους μας. Όχι όταν τους έχουμε εκλέξει. Ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Και πρέπει να έχουμε το θάρρος, κυρίες και κύριοι. Δεν τους ζητάμε να στηρίξουν τον τόπο μας. Τους ζητάμε να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο. Το τονίζω για πολλωστή φορά. Δεν ανεχόμαστε ανθρώπους που συμπεριφέρονται πραγματικά ως δούροι ήπιοι σε ό,τι αφορά τις τουρκικές διεκδικήσεις. Τελειώνω λέγοντάς σας το εξής. Στην ίδια ακριβώς πορεία, προς την ίδια κατεύθυνση, πρέπει να δούμε και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα σήμερα. Την απάθεια, γιατί βλέπετε τι κάνει η Τουρκία. Βλέπετε τι κάνει στην Κύπρο που την κατέχει 48 ολόκληρα χρόνια. 48 και μετά την εισβολή. Δεν μπορεί να μην τις επιβληθούν και οι Ρώσοι. Δεν μπορεί η Ευρώπη να παρακολουθεί την Τουρκία, να κάνει αυτά που κάνει στη Θράκη απέναντι σε πολίτες Ευρωπαίους. Αυτά που κάνει στην Κύπρο που 48 χρόνια την κατέχει και από τότε που η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαίοι πολίτες. Αν έχετε αυτή τη στιγμή η Ευρώπη να κατέχετε έδαφος της από την Τουρκία. Δεν μπορεί να έχει συνεχιστεί αυτό. Πρέπει να επιβληθούν αμέσως κυρώσεις και διαυστηρές. Και διαμηνύουμε από εδώ το εξής. Εμείς σεβαστήκαμε πάντα το διεθνές δίκαιο. Είδα όταν ξέσπασε ο πόλεμος, αυτός ο φρικτός πόλεμος, ο βάρβαρος πόλεμος της εισβολής της Ρωσίας και του Βλαδίμιρου Πούτιν, εις βάρος του λαού της Ουκρανίας. Σταθήκαμε πρώτοι στο πλευρό τους. Πρώτοι και από πολλούς συμμάχους μας. Και όχι μόνο ιδεολογικά, αλλά και στην πράξη. Κάναμε πολλά, καθ' υπερβολή μάλιστα πολλές φορές, και καλά κάναμε. Αλλά λέμε απέναντι. Όπως εμείς και εσείς σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων υπερασπιζόμενοι το μαρτυρικό λαό της Ουκρανίας απέναντι στην ρωσική βαρβαρότητα αυτή τη φορά, απαιτούμε το ίδιο να πράξετε κι εσείς απέναντι στην τουρκική βαρβαρότητα. Το δρόμο στο Βλαδίμιρο Πούτιν για να θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τα πάντα χωρίς να έχει κυρώσει, ποιος τον άνοιξε? Εκείνοι που άφησαν την Τουρκία 48 χρόνια να μην έχει κυρώσει. Αυτά λέει ο Πούτιν, ο οποίος σας παρακαλώ τώρα τα έχει βρει με τον Ερντοάν.
Μια χαρά. Και ρωτώ, δεν είναι δικαίωμά μας, αλλά και υποχρέωσή μας να πούμε στους συμμάχους μας. Κυρώσει τη Ρωσία. Όταν κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος και θα θεθεί το ζήτημα των κυρώσεων στη Ρωσία, γιατί κρατάει παρανόμως τα εδάφη αυτά. Εγώ δεν είπα να γίνει αύριο το πρωί. Δεν είναι εύκολο να θέσουμε τέτοιους όρους σε έναν πόλεμο που είναι εν εξελίξη και τραβάει αυτά που τραβάει ο ουκρανικός λαός. Όταν όμως υπάρξει ειρηνευτική διαδικασία και η Ρωσία, μην το αμφισβητείτε αυτό, έτσι θα είναι. Θα λέει εγώ, θα κρατήσω αυτά τα εδάφη που κατέλαβα. Και θα αρχίσουν οι κυρώσεις. Σας είπα, δεν είναι μόνο δικαίωμά μας, είναι και υποχρέωσή μας. Να πούμε στους εταίρους μας κυρώσεις στη Ρωσία, βεβαίως. Κυρώσεις και στην Τουρκία. Αν δεν επιβάλλεται κυρώσεις στην Τουρκία, τότε εφαρμόζεται επιλεκτικά το διεθνές δίκαιο. Τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών. Αυτό δεν θα το ανεχτούμε. Κυρώσεις και στις δύο περιπτώσεις. Και αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το βέτο, θα το χρησιμοποιήσουμε. Και μην νομίζει κανείς ότι είναι εχθρικό βέτο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τον Ουκρανικό λαό. Είναι βέτο υπέρ του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς δικαιοσύνης. Οι λαοί δεν είναι δύο κατηγοριών. Δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι. Οι λαοί της Ευρώπης έχουν το ίδιο ύψος προστασίας. Πρέπει να έχουν το ίδιο ύψος προστασίας. Και εμείς οι Έλληνες θα το διασφαλίσουμε. Και για τους Κύπριους αδελφούς μας και μέρος του Ελληνισμού και για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς που θα αντιμετωπίσουν. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό, αλλά αν συμβεί τα ίδια πράγματα στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι σας κούρασα. Είναι κρίσιμες όμως στιγμές. Ήθελα να σας κάνουμε απλήρη ανάλυση και αποτύπωση αυτών των καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα με την Τουρκία. Θέλω να σας δώσω μια πλήρη εικόνα του ποια είναι η εθνική μας θέση, ποιες πρέπει να είναι. Και ότι σε αυτό δεν χωρούν διαφορές. Όλοι οι δημοκράτες Έλληνες, γιατί μιλάω φυσικά για τους δημοκράτες, δεν μιλάω για άλλους οι οποίοι απεργάζονται ακόμα και την πτώση της δημοκρατίας, όσο λίγοι και να είναι, να έχουμε το νου μας. Αλλά σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι. Υπό όρους αραγούς ενότητας. Δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Και σας είπα, θα τα καταφέρουμε. Μην αφιβάλλετε γι' αυτό. Και μόνοι και μετά πολλών. Ευπρόσδεκτοι είναι οι σύμμαχοι μαζί τους να χτίσουμε το τείχος υπεράσπισης της διεθνούς δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου. Αν χρειαστεί και μόνοι μας, ξέρουμε να φυλάμε θερμοπύλες και ξέρουμε τις θερμοπύλες να τις κερδίζουμε. Γιατί ευτυχώς δεν υπάρχουν εφιάλτες σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο τέλος, αν μας επιτρέπετε. Όχι, δεν θα έχουμε πολλούς ομιλητές. Θα το προχωρήσουμε. Εντάξει, εξοχότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πάντοτε έτσι επίκαιρο, μεστό, αληθινό, επεξηγηματικό και γενναίο σας λόγο. Έναν λόγο που προβάλλει πάντοτε τις ελληνικές θέσεις και τα εθνικά μας δίκαια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε τώρα με τον επόμενο ομιλητής μας. Βέβαια, να επισημάνω εδώ ότι ο κύριος Ριζάς μας έστειλε χθες ένα μήνυμα και είπε ότι για προσωπικούς λόγους δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Οπότε θα προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή μας, ο οποίος είναι ο κύριος Αξίδης, διδάκτορ ιστορίας και εκδότης πολλών μελετών, οι οποίες αφορούν τη μικρασιατική καταστροφή και τους Έλληνες του Πόντου. Ο κύριος Αξίδης αρθρογραφεί σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά και έχει αγωνιστεί πολύ για τα δίκαια του απόδημου ελληνισμού. Πολλοί το γνωρίζουν βέβαια, γιατί έχει αναπτύξει και πολιτική δραστηριότητα, έτσι και δράση. Κύριε Αξίδη, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Έχετε κάποιο PowerPoint? Όχι. Είστε πολύ σπάρτα. Λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστώ το Σκουφά για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ σημαντικό επιστημονικό συνέδριο. Η δική μου εισήγηση έχει ως τίτλο, όπως αναγράφεται, «Εθνικός διχασμός και μικρασιατική καταστροφή». Γιατί μπορεί να μας χωρίζουν 100 χρόνια από εκείνα τα δραματικά γεγονότα του τέλους μιας μεγάλης περιόδου, που θα, έτσι, όχι συμβολικά και φυσικά, θα εκφραστεί με την καταστροφή και τη σφαγή της Σμύρνης και όλης της Ιωνικής παραλίας, αλλά είναι ακόμα, θα λέγαμε, σε μεγάλο βαθμό άγνωστα πολλές παράμετροι.
Δεν είναι τυχαίο ότι 100 χρόνια μετά δεν έχουμε ακόμα ένα ενιαίο ιστοριογραφικό αφήγημα. Θα μου πείτε, μπορούμε να έχουμε ιστοριογραφικό αφήγημα ενιαίο? Η ιστορία είναι ερμηνείες των γεγονότων. Δεν είναι καταγραφή των γεγονότων, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πώς ερμηνεύεις τα γεγονότα? Και ο ιστορικός, ο κάθε ιστορικός, με βάση την δική του κοσμοαντίληψη, πολιτική, ιδεολογική, συναισθηματική, αναδεικνύει κάποιες παραμέτρους ή θα λέγαμε υποβαθμίζει, όχι πάντα συνειδητά, κάποιες άλλες παραμέτρους. Έτσι λοιπόν, ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους, 100 χρόνια μετά δεν έχουμε μια ενιαία αντίληψη και οι διαφωνίες είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ μεγάλες. Ας πούμε, όσοι παρακολουθήσατε τις συζητήσεις αυτής της τελευταίας περίοδου, πιθανόν να διαπιστώσατε ότι είμαστε αντιμέτωποι με δύο πολύ μεγάλες και ενδιαφέρουσες βεβαίως αναθεωρητικές σχολές. Η πρώτη σχολή αναδεικνύει το γεγονός της δίκης των έξι. Μήπως δεν έπρεπε να εκτελεστούν? Μήπως ήταν τα άδικα θύματα μιας μεγάλης καταστροφής? Μήπως άλλοι φταίγαν και αυτοί οι καημένοι πλήρωσαν τελικά την ύφη? Αυτό ήταν το θέμα. Φυσικά, αυτή η σχολή δεν θα μιλήσει καθόλου για το γεγονός ότι ως άμεσο αποτέλεσμα των συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων εκείνης της πολιτικής ηγεσίας, που η έξι ήταν η κορυφή, τις μέρες της καταστροφής της Μύρνης, μετά την ήττα του ελληνικού στρατού τον Αύγουστο, 100 με 150.000 νέοι από 15 έως 50 ετών συνελήφθησαν από τους Τούρκους, 100 έως 150.000, και ξέρουμε πόσοι διασώθηκαν, 15.000 μετά την υπογραφή της Συνθήκης Ανταλλαγής των Πληθυσμών. Όλα αυτά τα άτυχα θύματα της πολύ συγκεκριμένης πολιτικής των έξι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Γιατί? Γιατί βεβαίως ο εθνικός διχασμός, οι πολιτικές μας εντάξεις έρχονται να επικρατήσουν επί των αντικειμενικών ερμηνεών. Και βεβαίως και από την άλλη πλευρά έχουμε την άλλη μεγάλη αναθεωρητική σχολή, η οποία έως σήμερα υποστηρίζει την άποψη ότι η υπεριαλιστική εκστρατεία ήταν μια απλή υπεριαλιστική εκστρατεία. Η υπεριαλιστική εκστρατεία ήταν μια υπεριαλιστική εκστρατεία. Βγήκε και πρόσφατα και ένα βιβλίο από την Επιτροπή Ιστορίας του ΚΚ. Μεταφέροντας 100 χρόνια μετά στις μέρες μας εκείνη την εντολή της Κομιντέρν που αναγκάζει το ΣΕΚΕ να αλλάξει άποψη. Και από μια άποψη, όπως έχει στο πρώτο του συνέδριο, εξαιρετικά θετική, που ουσιαστικά τονίζει τα δικαιώματα των λαών για την αυτονομία και για την αυτοδιοίκηση, θα περάσει στη θέση της υπεράσπισης της κεμαλικής, θα λέγαμε, επίθεσης κατά των μειονοτήτων. Και αυτό έως σήμερα υποστηρίζεται. Βεβαίως, είναι υποκριτές, γιατί δεν λένε με τον ίδιο τρόπο ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στους Βαλκανικούς πολέμους ήταν μια συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους, ότι τα Γιάννενα, η Θεσσαλονίκη, το Κιλκής, ουσιαστικά στα πλαίσια ενός ελληνικού ιμπεριαλισμού ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα. Αυτό όμως σήμερα το λένε χωρίς καμιά ντροπή για την περιοχή της Σμύρνης ή και της Ανατολικής Θράκης, γιατί η Σμύρνη με την Ανατολική Θράκη ήταν μια ενιαία κατάκτηση. Τέλος πάντων, πολλά είναι τα ζητήματα αυτά. Και το μεγαλύτερο, ίσως θα λέγαμε, ζητήματα από όλα αυτά που σας ανάφερα, είναι το πώς η μικρασιατική μνήμη, η ιστορική μνήμη, η μικρασιατική ποντιακή, ενσωματώθηκε στην ευρύτερη εθνική μνήμη. Ενσωματώθηκε? Είναι δεδομένο ότι στη δεκαετία του 90 οι πολιτικές εκκρεμότητες που είχε το ελλαδικό πολιτικό σύστημα με τους πρόσφυγες έκλεισαν με την αναγνώριση των δύο ημερών μνήμης για τις γενοκτονίες. Ενία ήταν η γενοκτονία, αλλά εμείς τις σπάσαμε σε δύο. Των ποντίων το 94 και των υπόλοιπων μικρασιατών το 98. Κλείνουν έτσι οι πολιτικές ευθύνες. Αλλά το να κλείσεις τις πολιτικές ευθύνες επειδή η κοινωνία διεκδικεί και πελετειακά το κατακτά, σημαίνει το ενσωματώνει στην εθνική μνήμη? Φοβάμαι πως όχι, αγαπητοί φίλοι. Αν δείτε τα μεγάλα τοπόσημα της Αθήνας ή ακόμα και της Θεσσαλονίκης, θα δείτε ότι αυτό απουσιάζει πλήρως. Με τα μεγάλα εθνικά τοπόσημα, καταλαβαίνεις ποια είναι η εθνική αντίληψη, η εθνική ιδεολογία. Ποια είναι τα μεγάλα εθνικά τοπόσημα στην Αθήνα? Το άγαλμα του βασιλέως Κωνσταντίνου του Πρώτου στο πεδίο του Άρεως, η οδός βασιλής της Σοφίας, της αδελφής του Κάιζερ, και βεβαίως το άγαλμα του Βενιζέλου, που είναι πλάι επίσης στην Αθήνα. Το ίδιο συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ούτε ένα μνημείο κρατικής επιχορήγησης, ούτε ένα μουσείο κρατικής επιχορήγησης για τον ελληνισμό που χάθηκε στο χώρο της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Τράκης. Υπάρχουν άπειρα μνημεία φυσικά στις προσφυγικές γειτονιές, πόλεις και χωριά της Ελλάδας, αλλά όλα αυτά τα αίσθησε η ίδια η κοινωνία από τα κάτω. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο της μνημιακής αποτύπωσης της ιστορικής μνήμης των προσφύγων. Όμως το κράτος, η Ελλάδα, το κοινό εθνικό κράτος απουσιάζει από όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί συμβαίνει όμως όλο αυτό?
Δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί αυτό πραγματικά από μόνο του ως ανάπτυξη είναι ένα τεράστιο θέμα που έρχεται ακριβώς στην πηγή αυτών που θέλουμε να ξεχάσουμε ή που θέλουμε να αποσιωπήσουμε. Και ποια είναι αυτά που θέλουμε να αποσιωπήσουμε? Τις μεγάλες μας εσωτερικές ευθύνες. Μας βολεύει πάρα πολύ καλά ένα μανιχαϊστικό σχήμα, Έλληνες καλοί από εδώ, Τούρκοι κακοί από εκεί. Βεβαίως, στην ιστορία ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Έλληνες ήταν ένας διχασμένος λαός, ένα διχασμένο έθνος, σε εμφύλιο πόλεμο την κρίσιμη εποχή. Το ίδιο ακριβώς και συνέβαινε και με τους Τούρκους. Με τους Οθωμανούς από τη μια, τους Παλαιότουρκους, και τους Εθνικιστές και Μαλιστές από την άλλη. Σε εμφύλιο πόλεμο βρίσκονταν. Μαζί και με πολλές άλλες μουσουλμανικές εθνότητες που ήταν αντιτουρκικές, όπως ήταν οι Κυρκάσοι. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα εκείνης της περίοδου είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτή που εμείς απλοϊκά έχουμε διαμορφώσει μέσα στο μυαλό μας. Ας πάμε όμως να δούμε τα δικά μας. Γιατί οι Έλληνες τελικά ιτήθηκαν στο χώρο της Μικράς Ασίας, γιατί πολλά λέμε. Γιατί ιτήθηκαν? Ο Ντάκλας Ντέικ είναι ένας από τους σημαντικότερους ελληνιστές ιστορικούς Βρετανούς, που έχει γράψει ένα δίτομο που έχει εκδοθεί από το ΜΙΕΤ. Τελειώνει το συγκεκριμένο κεφάλαιο με το εξής ερώτημα. Ακόμα έως σήμερα δεν είναι κατανοητό πώς τον Αύγουστο του 22 ιτήθηκαν οι Έλληνες, εδώ ενώ ο στρατός τους δεν ήταν ολιγαριθμότερος, ούτε χειρότερο εξοπλισμένος του Κεμάλ. Γιατί ιτήθηκαν οι Έλληνες? Φυσικά οι δύο αναθεωρητικές σχολές λένε ότι ιτήθηκαν γιατί θα ετόμασταν έτσι κι αλλιώς. Ήμασταν είτε επεκτατιστές, είτε υπεριαλιστές όπως έλεγε το Κουκουέ, είτε ήμασταν, θα λέγαμε, αποικιοκράτες όπως έλεγε και ο Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος επίσης ήταν αντίθετο στη Μικρασιατική Εκστρατεία, άρα θα ιτόμασταν. Ακόμα και να κρατούσαμε τη Σμύρνη, σε λίγα χρόνια θα τη χάναμε κι αυτή. Τελείως απλοϊκή προσέγγιση μιας πολύ μεγάλης ιστορικής διαδικασίας. Ποια είναι η ιστορική διαδικασία? Είναι μια, αγαπητοί φίλοι, διαδικασία ιστορική που ξεκινάει από το 1908, το κίνημα των Νεοτούρκων, και κορυφώνεται και λύνεται το 1923 με τη Συνθήκη της Λοζάνης. Ουσιαστικά είναι μια δεκαετία, 12-22, που εκεί θα κριθεί το μέλλον του μεταοθωμανικού κόσμου. Είναι μια κρίσιμη, ένα κρίσιμο ιστορικό μετέχνιο, πολύ σημαντικό, που ο παλιός κόσμος αποχωρεί στα πλαίσια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και διαμορφώνεται ένας νέος κόσμος στη βάση της νέας μορφής του έθνους κράτους. Εκεί η Ελλάδα έπρεπε να σταθεί. Με ποιον τρόπο θα σταθεί η Ελλάδα? Και εδώ ερχόμαστε στο μεγάλο ζήτημα του εσωτερικού ελληνικού εμφύλιου πόλεμου, γιατί ο εθνικός διχασμός, βασιλική, βενιζελική, ουσιαστικά είναι ένας εμφύλιος πόλεμος που διασχίζει κάθετα όλο το ελληνικό σώμα, δεν είναι μια πολιτική αντιπαράθεση κορυφής. Και εκεί λοιπόν ερχόμαστε να δούμε γιατί εμφανίστηκε όλη αυτή η μεγάλη ρήξη. Γιατί οι Έλληνες ιτήθηκαν στη Σμύρνη, γιατί οι Έλληνες δεν είχαν το παραμικρό σχέδιο σωτηρίας των άμαχων πληθυσμών, γιατί αυτό που έχουμε επίσης αποσιωπήσει είναι ότι αυτά τα τεράστια μεγέθη των αγνοουμένων μας σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην δικιά μας αβελτηρία, στην αβελτηρία των κεντρικών κυβερνήσεων που τα διαχειρίστηκαν. Και βεβαίως δεν ξέρουμε τα πληθυσμιακά μεγέθη. Αγνοούμε, προσεγγίζοντας τα μικρασιατικά, τα πληθυσμιακά μεγέθη. Τι συνέβαινε, ποιοι ήταν εκεί το 1914? Λοιπόν, πολύ σύντομα, το 1914, τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στο χώρο της που καταλαμβάνει σήμερα η Τουρκία, ο συνολικός οθωμανικός πληθυσμός, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, ήταν 10 με 12 εκατομμύρια. Από αυτούς οι Έλληνες ήταν, υπολογίζουμε, τα 2,2 εκατομμύρια. Σε επίπεδο ποσοστών, η χαμηλότερη αναλογία που δίνεται κυρίως από οθωμανικές πηγές, από γραφικές, είναι ότι οι Έλληνες, οι Οθωμανοί Έλληνες, οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν το 13% του συνολικού πληθυσμού. Εμείς, με βάση τις πατριαρχικές απογραφές, υπολογίζουμε ότι ήταν το 20% του συνολικού Οθωμανικού πληθυσμού. Και βεβαίως υπήρχαν και οι Αρμένοι και οι Συροχαλδαίοι κλπ. Και άλλες χριστιανικές εθνικές ομάδες. Πώς ήταν οι Έλληνες στην κυρίως Ελλάδα, στην ελεύθερη Ελλάδα? 4,5 με 5 εκατομμύρια. Για να δείτε τις πληθυσμιακές ισορροπίες εκείνης της εποχής και πόσο βεβαίως έχουν ανατραπεί 100 χρόνια μετά σήμερα. Και πόσο δηλαδή όλο αυτό το εγχείρημα της συμβολής της Ελλάδας στη διαμόρφωση του μεταοθωμανικού κόσμου, γιατί ήταν δεδομένο ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποχωρεί από την ιστορία, ήταν απολύτως εφικτό και ρεαλιστικό. Και όχι μόνο ρεαλιστικό, και υπαρξιακά απαραίτητο. Όμως εδώ ερχόμαστε στις απαρχές της διαμόρφωσης του εθνικού διχασμού. Γιατί σήμερα είναι πολύ γνωστό σε όλους ότι τα πολύ συγκεκριμένα λάθη που γίναν στο μικρασιατικό μέτωπο από την ελληνική πλευρά είναι αυτά που ευνόησαν ένα περιθωριακό
συμπορητικό το αντιμετώπιζαν οι σύμμαχοι ως ένα σημείο κίνημα, το κεμαλικό κίνημα, να ανδρωθεί, να εδραιωθεί και τελικά να συντρίψει τους Έλληνες σε όλα τα επίπεδα. Είτε τους Αρμέν, είτε τους Πόντιους που είχαν ένα πολύ σημαντικό ποντιακό αντάρτικο, το οποίο δεν βοηθήθηκε ποτέ από την Ελλάδα, είτε το αρμενικό κίνημα, είτε βεβαίως τον ελληνικό στρατό τον Αύγουστο του 1922. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στον Εθνικό Διχασμό. Ποιες ήταν οι δύο μεγάλες δυνάμεις που συγκρούστηκαν? Ήταν Βενιζελική και Βασιλική. Τι εκπροσωπούσαν αυτές οι δυνάμεις? Αυτές οι δυνάμεις πρωτίστως εκπροσωπούσαν κοινωνικά συμφέροντα διαφορετικά. Ο βασιλικός χώρος εκπροσωπούσε αυτό που λέμε παλαιοκομματισμός. Αυτό δηλαδή όλο το πολιτικό μοντέλο που διαμορφώνεται στην ελεύθερη Ελλάδα, εδραιώνεται, αποκτά την έννοια των τοπικών του συμφερόντων. Ουσιαστικά είναι ένα σύστημα το οποίο θεωρείται ότι είναι υποκατάρρευση, γι' αυτό και παρεβαίνει ο στρατιωτικός σύνδεσμος του 1909. Ξέρουμε ότι στην ελεύθερη Ελλάδα διαμορφώνονται νέα στρώματα, δηλαδή είναι ένα ημιπροαστικό κοινωνικό σύστημα, η αστική τάξη είναι καχεκτική, συνδέεται απολύτως με το κράτος, αυτή είναι η κυρίαρχη ελίτ. Στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που δεν την έχουμε υπολογίσει, γιατί μετά το Τανζιμάτ ανθίζουν οι Έλληνες κυριολεκτικά, στην ανερχόμενη Οθωμανική αστική τάξη, το 60% του επενδεδημένου κεφαλαίου ανήκει σε Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, η προοδευτική Οθωμανική αστική τάξη προέρχεται κυρίως από Έλληνες και μια τέτοια αντίστοιχη τάξη δεν υπήρχε στην κυρίως Ελλάδα, στο εθνικό κράτος. Είναι εντελώς παράδοξο φαινόμενο στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο Βενιζελισμός λοιπόν, και ο Βενιζέλος ο ίδιος, προέρχεται από τον εξωελλαδικό ελληνισμό. Δεν είναι ελλαδικός. Προέρχεται από μια Κρήτη που μόλις είχε επαναστατήσει. Και βεβαίως ο στρατιωτικός σύνδεσμος, ο οποίος διεκδικεί την ανόρθωση της Ελλάδας σε μια κατάσταση σύψης και διαφθοράς, τι κάνει? Προσπαθεί να εντοπίσει την πιο ακμαία ελληνική πολιτική ομάδα, ώστε να της αναθέσει τη διαδικασία της ανόρθωσης. Το κίνημα του 9 στο Γουδί δεν ήταν ένα πραξικόπημα, γιατί αυτοδιαλύθηκε. Ήταν, θα λέγαμε, ο καταλύτης μεγάλων εξελίξεων. Και όντως καλεί το Βενιζέλο από την Κρήτη, η οποία δεν είναι ενωμένη με την Ελλάδα, έχει αποκτήσει την αυτονομία της από τους Οθωμανούς, ξέρει πάρα πολύ καλά τη διαδικασία, είναι μέσα στην καρδιά των μεγάλων γεγονότων της Ανατολικής Ευρώπης, να έρθει στην Ελλάδα. Και μέσα από μια διαδικασία πολύ ενδιαφέρουσα, τον Νοέμβρη του 10 θα γίνουν οι τελικές εκλογές, όλο το παλαιοκομματικό σύστημα θα νιώσει πολύ αμήχανα για τους ξενόφερτους που ήρθαν και τους πήραν τη θέση, δεν θα πάρει μέρος στις εκλογές. Και όταν λέμε το παλαιοκομματικό σύστημα, είναι όλους αυτούς που θα τους δούμε στη Μικρασιατική Εκστρατεία στην τελευταία της φάση. Ράλης, Θεοτόκης, Κωνσταντίνος, οι πρίγκιπες. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος ουσιαστικά προσπάθησε να εξυγχρονίσει και το σύστημα. Δηλαδή, αφαίρεσε από τους πρίγκιπες το δικαίωμα να ηγούνται του ελληνικού στρατού. Αυτό το δικαίωμα θα τους το ξαναδώσουν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20 και ακόμα στον πρίγκιπα Ανδρέα, τον πατέρα του Φίλιππου, του άνδρα της Ελισάβετ, όπως ξέρετε, και τον παππού του σημερινού, τον προπάπου μάλλον, όχι, τον παππού του σημερινού Βρετανού βασιλέως, του ανεθέτει το δεύτερο σώμα στρατού στο Σαγκάριο και τα κάνει, πραγματικά, τα κάνει χάλια. Αυτονομείται, αυθαιρετεί και βεβαίως θεωρείται ότι ήταν ένας από τους αίτιους της πρώτης ελληνικής ήττας το καλοκαίρι του 21. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι σε αυτή την πολιτική σύγκρουση των διαφόρων ελλαδικών κέντρων υπάρχει εμπλοκή των μεγάλων ευρωπαϊκών ιδεολογικών ρευμάτων. Ποια είναι τα δύο μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα που διασχίζουν την Ευρώπη σε όλο τον 20ο αιώνα και παλιότερα, θα λέγαμε? Είναι ο διαφωτισμός, ο οποίος διαμορφώνει τις σύγχρονες δημοκρατίες, που ξεσπάει μετά τη Γαλλική Επανάσταση, αλλά διαμορφώνει το κοινοβουλευτικό σύστημα σε Γαλλία και σε Μεγάλη Βρετανία. Και βασίζεται πάνω στις πραγματικές δημοκρατικές αξίες, τις οποίες σήμερα έχουμε κληρονομήσει όλοι. Και είναι και ο γερμανικός φιλετικός μιλιταρισμός. Η Γερμανία δεν θα περάσει ποτέ διαφωτισμό, αλλά οι παλιοί Γιούγκερ, οι παλιοί φεουδάρχες θα δώσουν το δικό τους στίγμα στη διαμόρφωση αυτής της νέας χώρας, η οποία βιαίως θα ενοποιηθεί από τα γερμανικά κρατήδια, η Αυστρία θα την γλιτώσει, και θα φτιάξει τη Γερμανία του Βίσμαρκ, η οποία ονειρεύεται μια αναδιάρθρωση, μια αναδόμηση όλης της Ευρώπης και ετοιμάζει από πολύ νωρίς τον πόλεμο, από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, ως πρίγκιπας ακόμα, ήδη από το 1898, αμέσως μετά την ήττα μας στη Μελούνα, επηρεάζεται, πηγαίνει στη Γερμανία και επηρεάζεται απολύτως και υιοθετεί όλο το γερμανικό μοντέλο.
τον αντικοινοβουλευτισμό, τη μοναρχική απολυταρχία, το αντιδημοκρατικό όλο μοντέλο που υπάρχει μέσα στην γερμανική κυριαρχούσα φιλοσοφία. Και το ίδιο μοντέλο υπάρχει και σε μια σειρά από Έλληνες αξιωματικούς. Πρωτευόντως ο Μεταξάς, ο οποίος θα το κάνει και πράξη το 1936. Από τότε, βεβαίως, και με όλη αυτή την, θα λέγαμε, στροφή και στην υιοθέτηση της γερμανικής ιδεολογίας, ο Κωνσταντίνος θα το νομιμοποιήσει και με ένα γάμο, με τη Βασίλισσα Σοφία, την αδελφή του Κάιζερ. Έτσι λοιπόν, από τότε, από πολύ νωρίς, δηλαδή από τα τέλη του 19ου αιώνα, ουσιαστικά θα αρχίσει να αυτονομείται από τον πατέρα του, από τον Γεώργιο τον Πρώτο, ο οποίος έχει σαφέστατη φιλοβρετανική κατεύθυνση, και θα φτιάξει αυτή τη λεγόμενη μικρή αυλή, η οποία θα παίξει τεράστιο ρόλο στον εθνικό διχασμό. Δηλαδή, Μεταξάς, Δούσμανης, Παπαβασιλείου, Στρέιτ, Έσλιν, αυτή είναι η αυλή η οποία, όταν θα έρθουν τα κρίσιμα γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι αυτή που θα συνεργαστεί με το γερμανικό παράγοντα και θα διαμορφώσει ένα πλέγμα σχέσεων ελέγχου της αθηναϊκής πολιτικής ζωής από τη Γερμανία, σε μια κατεύθυνση βεβαίως συμπόρευσης με τα γερμανικά συμφέροντα. Βεβαίως, αυτή ο παλαιοκομματισμός θα αντιδράσει, ξέρετε, και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην Βαλκανική Συμμαχία, το 12. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα κείμενα, είτε του Δραγούμη είτε του Μεταξά, που δεν νιώθουν, θα λέγαμε, σύμφωνοι με τη γραμμή Βενιζέλου να πάρει η Ελλάδα μέρος στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Αλλά τέλος πάντων ήταν ακόμα πολύ νωρίς και αυτές οι αντιθέσεις δεν είχαν πάρει την εκρηκτική έκταση που θα πάρουν μετά το 14, όταν θα ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ξεκινώντας όμως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όλοι έρχονται μπροστά στις δικές τους ευθύνες. Ήδη από πολύ νωρίτερα υπήρχαν οι τάσεις προς αυτές τις δύο πλευρές. Ήδη από το 1910 θεωρείται ότι ο Κωνσταντίνος προσπαθεί να προσανατολίσει την Ελλάδα σε συμφωνία με τον Κάιζερ προς τις κεντρικές δυνάμεις, στην τριπλή συνεννόηση. Το 12 με 13, τέλη 12 αρχές με 13, ήδη οι Βρετανοί πλησιάζουν το Βενιζέλο μετά τις νικηφόρους δύο Βαλκανικούς πολέμους, ζητώντας του να δώσει ο Βενιζέλος δικαιώματα ναυλόχησης του Βρετανικού στόλου στο Αργοστόλι έναντι της Κύπρου. Η Κύπρος για πρώτη φορά είχε τη δυνατότητα να ενωθεί με την Ελλάδα. Σε δύο φορές κάνανε οι Βρετανοί την πρόταση και τις δύο φορές απορρίφθηκε. Επί Βενιζέλου, θα λέγαμε, ήταν ακόμα πολύ νωρίς τα πράγματα. Δεν ήθελε, παρέμενε προσεκτικός στο να διαλέξει τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπαιρνε μέρος στον πόλεμο στο πλευρό της Σαντάτ. Η δεύτερη φορά που ξανακάνουν οι Βρετανοί την πρόταση στην Ελλάδα για άμεση παραχώρηση της Κύπρου είναι το Σεπτέμβριο του 2015 στην κυβέρνηση Ζαΐμι. Ήδη έχει εκδιωχθεί ο Βενιζέλος, τα ξέρουμε αυτά. Την πρώτη μέρα κάνουν την πρόταση, τη δεύτερη μέρα η μοναρχική κυβέρνηση Ζαΐμι την απορρίπτει. Γιατί οι Βρετανοί μπορούσαν τότε, ήταν η μοναδική φορά, να δώσουν την Κύπρο στην Ελλάδα? Γιατί η Κύπρος εκείνη τη στιγμή ήταν Οθωμανικό έδαφος που ήδη το 1878 είχε παραχωρηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, δεν ήταν Βρετανικό έδαφος. Πότε γίνεται Βρετανικό έδαφος? Με τη Συνθήκη της Λοζάνης του 1923, γίνεται, αναγνωρίζεται ως αποικία, και το 1925 θεωρείται έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο αγώνας του 1955 επί της ουσίας ήταν μάταιος. Δεν υπήρχε περίπτωση οι Βρετανοί το 1955 να αποδώσουν την Κύπρο στην Ελλάδα. Η μοναδική φορά χάθηκε μέσα στο πλαίσιο του εθνικού διχασμού. Ελάχιστα είναι γνωστό, τώρα ετοιμάζω ένα άρθρο πάνω σε αυτό μέσα από κείμενα εκείνης της εποχής, που είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή και άγνωστη σελίδα και όχι τυχαία. Αυτή είναι η γραμμή, θα λέγαμε, η φιλογερμανική γραμμή. Πότε αυτή η φιλογερμανική γραμμή θα αρχίσει να παίρνει μια έκφραση, συγκεκριμένη πολιτική? Όταν στην ένταση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα ζητηθεί από τους Έλληνες, από τους Βρετανούς, το Φλεβάρι του 2015, η Ελλάδα να πάρει μέρος στην εκστρατεία της Καλλίπολης για την έγκαιρη καταπολέμηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή για την κατανίκηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή της μεγάλης συμμάχου της Γερμανίας και της Αυστρίας, τη στιγμή που ξεκινούσαν οι μεγάλες γενοκτονίες κατά των χριστιανικών πληθυσμών. Γιατί οι διώξεις ήταν δεδομένες. Και αυτό. Λίγους μήνες πριν, ο ίδιος ο Μεταξάς είχε καταθέσει ένα πολύ συγκεκριμένο στρατιωτικό σχέδιο πώς η Ελλάδα θα κατακτήσει τα Δαρδανέλια. Ακριβώς για να υποστηρίξει υποστήριξη των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί η Ελλάδα το 12 πήρε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίμνο, Μυτιλίνη, Χίο, Σάμο. Πώς μπορείς να προστατεύσεις αυτά τα νησιά, τα οποία τα εποφθαλμιούσε ρεβασιστικώς να τα πάρει η Τουρκία, αν δεν
ελέγχει στην απέναντι ακτή είναι ένας απλός γεωπολιτικός νόμος. Δείτε το χάρτη, θα το καταλάβετε. Και βεβαίως αυτό το γεωπολιτικό νόμο σήμερα αντιστρόφως τον διακηρύσει η Τουρκία και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είμαστε τόσο ευτυχείς όλη την επόμενη περίοδο, δεδομένου, όπως υπόθηκε και πριν, ότι αναπτύσσεται ένας ακμαίος ισχυρός εθνικιστικός τουρκικός λόγος, ο οποίος συνοδεύει και έναν νεοφανή υπεριαλισμό και πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, η Ελλάδα θα επικρατήσουν οι Φιλογερμανοί, θα αρνηθούν το Φλεβάρι του 2015 η Ελλάδα να πάρει μέρος στη συνθήκη της Καλλίπολης, οι σύμμαχοι μόνοι τους θα πάνε με μια καθυστέρηση και βεβαίως θα κρατήσει η επίθεση ένα εξάμηνο, θα ιτηθούν άνευ Ελλάδος. Θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα ο κρίσιμος παράγοντας. Αυτό υποστήριζαν οι σύμμαχοι. Και βεβαίως ποτέ δεν συγχώρησαν την κυβέρνηση των μοναρχικών, του Λαϊκού Κόμματος και κυρίως προσωπικά τον Κωνσταντίνο για αυτή τους τη στάση. Και θα την πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά, όχι μόνο ο Κωνσταντίνος, αλλά και όλος ο Ελληνισμός και ειδικά ο Μικρασιατικός Ελληνισμός. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια περίοδος εσωτερικών συγκρούσεων, με πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ βασιλικών και βενιζελικών. Θα γίνουν εκλογές, επανειλημμένα εκλογές. Ο μονάρχης έχει αυξημένα δικαιώματα. Μπορεί να παραιτήσει τον εκλεγμένο πρωθυπουργό, όπως το κάνει δύο φορές. Διώχνει τον Βενιζέλο μετά το Φλεβάρι του 2015. Θα ξαναγίνουν εκλογές, θα ξαναβγεί ο Βενιζέλος, θα τον ξαναδιώξει. Θα βάλει στη θέση του το Ζαΐμι και μαζί με τον Γούναρη, ο οποίος είναι και ο μοιραίος άνθρωπος, ο πιο σκληρός, ο πιο φανατικός. Μπορούμε να πούμε ότι τότε αρχίζει η πιο έντονη φάση του εθνικού διχασμού. Η σύγκρουση είναι πολύ έντονη μέσα στην Ελλάδα. Ήδη έχει, πριν ο Βενιζέλος εκδιωχθεί, έχει επιτρέψει να έρθουν οι Αγγλογάλοι και να ανοίξει το μακεδονικό μέτωπο στα πλαίσια της Έλληνο-Σερβικής Συνθήκης. Ή ξέρετε ότι η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να συνδράμει τη Σερβία. Και όταν η Σερβία δέχτηκε την επίθεση από Γερμανοαυστριακούς και Βούλγαρους στη συνέχεια, η Ελλάδα δεν πρέπει να πάρει μέρος. Αλλά η άποψη των Γερμανών ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει ουδέτερη, σε μια φιλογερμανική ουδετερότητα. Τέλος πάντων, έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τον Ιούνιο του 2016 ετοιμάζονταν. Σε 5 λεπτά τελειώνω. Τον Ιούνιο του 2016 ετοιμάζονταν εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές έχουν βγει τα γερμανικά αρχεία και αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό, θα λέγαμε, που έχουμε εμείς ιστορικοί στη διάθεσή μας. Εν ώψη των νέων εκλογών, τι ζητούν ο βασιλιάς και κυρίως ο άνθρωπός του που διαμεσολαβεί προς τους Γερμανούς ο Μεταξάς? Πρώτον, να υποστηρίξει τον προεκλογικό αγώνα των βασιλικών μπροστά στο φόβο του να βγει ο φιλοαντατικός Βενιζέλος. Και δεύτερον, κοιτάξτε, προσέξτε το εντυπωσιακό, το οποίο θα το ξαναζήσουμε σε εκλογές του Νευρίου του 20. Ζητάει η Γερμανία να ζητήσει από τη σύμμαχό της Τουρκία να δώσει γραμμή στους μουσουλμάνους της Ελλάδας των νέων χωρών να ψηφίσουν το βασιλικό κόμμα. Και όντως αυτό θα συμβεί στις εκλογές του 2015. Μουσουλμάνοι και Βούλγαροι της Μακεδονίας δεν έχουν εκδιωχθεί ακόμα, ψηφίζουν το Λαϊκό Κόμμα. Ας πούμε, ο Ιόν Δραγούμης στη Φλόρινα εκλέγεται με τις ψήφους των Βουλγάρων. Για να καταλάβετε πώς αυτή η φοβερή ένταση, αυτός ο φοβερός εμφύλιος πόλεμος, δεν είχε καμιά αρχή, δεν ερωδούσε μπρος σε τίποτα. Αυτά όλα έτσι θα εξελιχθούν, αλλά οι εκλογές του 2016 δεν θα γίνουν, γιατί οι Βούλγαροι θα καταλάβουν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Βενιζελική και η Εθνική Άμυνα σε αντίδραση θα κηρύξουν το κράτος Θεσσαλονίκης. Η προσωρινή διοίκηση που θα διοικεί το κράτος, η Τριανδρία, θα κηρύξει έκτοτε τον Κωνσταντίνο. Την ίδια μέρα στην Αθήνα οι Βασιλικοί θα κάνουν το ανάθεμα κατά του Βενιζέλου. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε ένα σκληρό εμφύλιο πόλεμο με δύο πλέον ελληνικά κράτη. Το φιλοβρετανικό στη Μακεδονία που πολεμά κατά των Βουλγάρων και των Γερμανών και το φιλογερμανικό στην Αθήνα, το οποίο συμμετέχει με τον τρόπο του στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και της Αυστρίας, αλλά και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι θα εξελιχθεί, μέχρι που τον Ιούνιο του 2017, τέλος πάντων, θα εκδιωχθεί ο Κωνσταντίνος, θα επανέλθει ο Βενιζέλος, στη θέση του Κωνσταντίνου θα αναλάβει ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ένας πραγματικά... Η πιο τρυφερή μορφή Έλληνα μονάρχη είναι ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο οποίος παρά τις παρενέσεις του πατέρα του δεν καλεί σε εμφύλιο πόλεμο, δεν καλεί σε εξεγέρσεις βασιλικών στην Αθήνα, αλλά τα βρίσκει με τον Βενιζέλο και έχουμε μια μοναδική συμφωνία μονάρχη και εκλεγμένου πρωθυπουργού. Τέλος πάντων, γίνεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, την τελευταία στιγμή η Ελλάδα συμμετέχει, δίνει δύο μάχες τις οποίες τις κερδίζει, Ραβινέ και Σκρά. Πολύ μικρή συμμετοχή της στη νίκη των συμμάχων, αλλά παρόλα αυτά θα κάτσει στο τραπέζι των νικητών. Όχι όμως με την ίδια δυναμική και με την ίδια αξία, αν συμμετείχε εξ αρχής στον πόλεμο από την εκστρατεία της Καλλίπολης. Η Ελλάδα θα πάρει, όντως θα πάρει τη Σμύρνη, το Σαντζάκι ως Σμύρνης, αλλά όχι ως ενωμένο έδαφος, ακριβώς γιατί την τελευταία στιγμή μπήκε
πήρε λιγότερα, πήρε μάλλον πολύ περισσότερα από τη συμβολή της στη νίκη των συμμάχων. Θα πάρει το 6% του Οθωμανικού εδάφους για το 13 έως 20% του ελληνικού Οθωμανικού πληθυσμού. Και θα πάρει λόγω Σμύρνης και την Ανατολική Θράκη. Θα μπορέσει να τα κρατήσει? Δεν θα μπορέσει να τα κρατήσει. Γιατί? Γιατί τον Αύγουστο του 20, που η Ελλάδα πετυχαίνει στο Παρίσι την ύψιστη διεθνή διπλωματική επιτυχία της Συνθήκης των Σευρών, που επιτέλους η Ελλάδα από ένα προτεκτοράτο νοτιοβαλκανικό μετατρέπεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα μεσαίου μεγέθους, 2,5 μήνες μετά θα γίνουν οι μοιραίες εκλογές. 20 μέρες πριν τις εκλογές, ο Αλέξανδρος θα πεθάνει. Είναι δηλαδή η θεωρία του χάους μπροστά μας. Πραγματικά είναι η θεωρία του χάους μπροστά μας. Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις έρχονται κατακλυσμιές, επανέρχονται στην εξουσία οι βασιλικοί. Οι βασιλικοί έχουν ως ένα μοναδικό στόχο την επαναφορά του Κωνσταντίνου. Δεν έχουν καμιά άποψη για το Μικρασιατικό. Είναι τόσα χρόνια εκτός της εξουσίας και θεωρούν το Μικρασιατικό ότι είναι αντίθετη με τη Μικρασιατική εκστρατεία. Έτσι κι αλλιώς, εξ αρχής. Και αυτή είναι μια άποψη που τη διατύπωσε πρώτος ο Μεταξάς το 1915 στο υπόμνημά του. Και σήμερα τη μερικάζουν πάρα πολλές φορές, θα το ακούσετε, και δεξί και αριστερή. Είχε προβλέψει ο Μεταξάς την ελληνική ήττα στη Μικρασία. Μα αυτό είναι ένα παραμύθι. Ο Μεταξάς το υπόμνημα του 15 που στέλνει στο Μονάρχη το κάνει ότι εμείς δεν πρέπει να δεχθούμε αυτά που μας δίνουν οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί μας αντιμετώπιζαν ως το φιλικό τους κράτος που θα έλεγχε όλη την Αιγύπτου Ανατολή. Γι' αυτό μας έδιναν πλήρη εντολή σε Μικρασία, Πόντο, Ανατολική Θράκη, τα πάντα. Ήμασταν ο αντικαταστάτης για τους Βρετανούς το 15 της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κατέρεε. Εμείς λέει δεν θα πάμε στη Μικρά Ασία, γιατί αν πάμε θα γίνουμε αποικιοκράτες. Δεν υπήρχε καμιά πρόβλεψη περί ήττας. Η ήττα αν έγινε τον Αύγουστο του 22, έγινε γιατί γίναν επανειλημμένα λάθη την επόμενη περίοδο. Πώς? Επαναφορά του Κωνσταντίνου. Το Δεκέμβρη, 5 Δεκεμβρίου του 2020, με ένα νόθο δημοψήφισμα, φέρουν τον Κωνσταντίνο. Το φιλογερμανό Κωνσταντίνο, τη στιγμή που όλοι οι Κάιζερ, όλοι οι αυτοκράτορες, είχαν καταρρεύσει μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ο Γερμανός και ο Αυστριακός. Τα λάθη μετά είναι τρομερά. Μετά τον Νοέμβρη του 1920. Πρώτον, μια διασυμμαχική επιχείρηση μετατρέπεται σε ελληνοτουρκικό πόλεμο, αρχίζουν τα ρουσφέτια στο μέτωπο, δεν υπάρχουν άξιες στρατιωτικές ηγεσίες. Από εκεί και πέρα, τον Αύγουστο του 22 θα έρθει η συντριβή. Βεβαίως, οι σύμμαχοι θα αλλάξουν, πολλοί σύμμαχοι θα αλλάξουν γραμμή, Ιταλοί, Γάλλοι αμέσως μετά την επαναφορά του Κωνσταντίνου και οι Σοβιετικοί που για δικούς τους λόγους θα είναι η μεγάλη δύναμη που θα υποστήριζε τον Κεμάλ. Λοιπόν, έτσι ιτηθήκαμε και ακριβώς επειδή οι ευθύνες της ήττας είναι εσωτερικές ευθύνες, εμείς προκαλέσαμε τη δική μας ήττα, γι' αυτό επιλέξαμε μετά να ξεκάσουμε τα πάντα. Και πόσα είναι τα θύματά μας, αυτό θα σας πω και τελείωσα. Ξέρουμε σήμερα, έχουν γίνει μια πολύ σημαντική μελέτη τον Αλεξανδρή Κιτρομιλίδη, οι αγνοούμενοι μας από τα 2,2 εκατομμύρια την περίοδο 14 έως 22 είναι 780.000. Δεν ξέρουμε αυτές οι 880.000 τι έγιναν. Σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν, εξισλαμίστηκαν. Είναι όμως ο πληθυσμός που λείπει. Σε ποια εποχή? Σε μια εποχή που η Ελλάδα είχε 4,5 εκατομμύρια Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αξίδη για την ενθύμηση έτσι των πολιτικών γεγονότων της περίοδου 14-22 και την προσπάθεια που έγινε για να συνδεθεί η μικρασιατική καταστροφή με τον εθνικό διχασμό. Και ολοκληρώνουμε με την τελευταία ομιλία της συνεδρίας μας από τον κύριο... Τον κύριο Βίγκα, ο οποίος είναι ένας Ρωμιός της πόλης, άρχον, μέγας χαρτοφύλαξ της Εκκλησίας, πρόεδρος της κοινότητας Νιχωρίου του Βοσπόρου, υποστηρικτής ελληνικής οικογένειας στην πόλη. Κύριε Βίγκα, ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Μετά από την βαρισίμαντη και μεστή ομιλία του εξαρχοντάτου κύριου Προέδρου και την περιστατωμένη ομιλία του κύριου Αξίδη, νομίζω δεν θα είναι εύκολο για μένα να ακολουθήσω αυτές τις ωραίες ομιλίες, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω ενσυνείδητα, αλλά με την αποφασιστική φωνή της ομογένειας, της ρωμιοσύνης της πόλης, για το τι είμαστε τώρα, τι κάνουμε και ποια θα είναι η πορεία μας και ασφαλώς θα είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Εξοχότατε τέως πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Προκόπη Παυλόπουλε, σεβασμιότατε, κυρία Έφη Ζικέλου, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιαννίνων, κυρία Νικόλα Μπανταλούκα, πρόεδρε του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας, αγαπημένες και αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες, κύριοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πρόεδροι,
Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση που μου απευθύνατε για να συμμετάσχω στις εργασίες του συνεδρίου με θέμα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή από το 1922 στο 2022, αν και δεν είμαι ιστορικός. Και να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία και την απομεινών οργάνωση, ώστε να είναι όλα άψογα και συντονισμένα. Η μικρασιατική καταστροφή για εμάς τους Έλληνες, αν και θεωρείται ως πόλεμος ανεξαρτησίας από τον τουρκικό λαό, απορφάνισε την καθημάς ανατολή από τη Ρωμιοσύνη, αποψήλωσε τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, ερήμωσε τα εκπαιδευτήρια και τις εκκλησίες, εκτόπισε περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο, με αποτέλεσμα να χαθούν παιδιά και να διαλυθούν οικογένειες. Ήταν το βίαιο τέλος μιας εποχής, της εποχής των πολυπολιτισμικών αυτοκρατοριών και της ανάδυσης του εθνικού και ομοιογενούς κράτους. Πέρασαν 100 ολόκληρα χρόνια από τον εκπατρισμό των γηγενών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής. Ενσωματώθηκαν οι πρόσφυγες, ακολούθησαν άλλες γενιές, αλλά δεν ξεπεράστηκε το δεγενειακό τραύμα στους Έλληνες, αλλά κυρίως στις κοινότητες προσφυγικής καταγωγής. Εμείς στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο, οι λιγοστοί πλέον Ρωμοί που μας επιτράπει να παραμείνουμε στις πατρογονικές μας αιστείες, κάτω από τις νέες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, δώσαμε τη δική μας μαρτυρία τον 20ο αιώνα. Δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε τον αγώνα της επιβίωσης με πίστη και με διάθεση χάραξης μιας μελλοντικής πορείας, προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα, στις δυναμικές της κοινωνίας και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Ως μέλος μιας συρρυκνούμενης κοινότητας, αλλά με γνώμονα την αρχή της διασφάλισης της ελληνοορθόδοξης ταυτότητάς μας, και την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνετή και γόνιμη παρουσία μας εντός των ισορροπιών των εμπλεκόμενων πολιτικών πλευρών, δυστυχώς δεν εξαρτάται μόνο από μας, δηλαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ομογένεια το μέλλον μας στην Τουρκία, οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί στο όνομα της αρχής της αμοιβαιότητας επέφεραν την πληθυσμιακή μας συρρήκνωση με επιπτώσεις στην παιδεία και στην κοινωνική και επιχειρηματική μας παρουσία. Εδώ και αρκετά έτη από τη δεκαετία του 2000 προσπαθούμε να ανατρέψουμε κάποιους όρους και συνθήκες που μας απειλούν. Υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια η οποία και συνεχίζει από μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ομογένειας να θεραπεύσουμε τις πληγές μας, να δημιουργήσουμε νέους στόχους και να ανανεώσουμε την ψυχική μας διάθεση με συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική. Απαριθμώντας μερικές προσπάθειές μας που έρχονται στο νου το συνέδριο το παρόν και το μέλλον της μειονότητας το 2006, οι εκλογές και ο εκδημοκρατισμός, η αφύπνιση της συνείδησης για τις βάσεις και αξίες της ταυτότητάς μας, αναβάθμιση της μητρικής μας γλώσσας, επανίδρυση σχολείων στην Ήμβρο, ευρωπαϊκά προγράμματα, δυναμική παρουσία στην κοινωνία των πολιτών με την προώθηση των θεσμικών μας δράσεων. Επίσης, η δυναμική παρουσία και οι τοποθετήσεις του Παναγιωτάτου προς την τουρκική κοινωνία, καθώς και οι περιοδίες του σε πόλεις Ανατολής και της Θράκης, η συμμετοχή των τουρκόφωνων και άλλων ορθοδόξων λαών γύρω από τη δική μας κοινότητα, η καλλιτεχνική δραστηριότητα, κυρίως μέσα από την μουσική των νέων πολιτών αλλά και ακαδημαϊκών στα πανεπιστήμια, οι δράσεις και ο ρόλος των νεοειδρυθέντων σωματείων, όπως η ΣΥΡΚΙ, ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαϊκών Κοινοτικών Ιδρυμάτων, ο ΑΕΠΣΥ, Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος στην Ήβρο, ο Φιλολογικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος της Σμύρνης και βέβαια οι νεοσύστατες ορθόδοξες κοινότητες σε διάφορες πόλεις της Μικράς Ασίας και Θράκης δημιούργησαν μια νέα αντίληψη και αυτοπεποίθηση αλλά και αποδοχή από την κοινωνία. Μέσα από τα εκκλησιαστικά μας βακούφια, δηλαδή τα ιδρύματα, παράλληλα με την λατρευτική ζωή, διαφυλάττουμε τη μνήμη του πολιτισμού και με τους νέους στόχους και θεσμούς μετατρέπουμε τη δυναμική αυτή σε μοχλό επιβίωσης και ανάπτυξης. Αυτήν την περίοδο έχουμε δύο βασικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, τις εκλογές στα 69 βακούφια μας, 63 τα οποία είναι στην πόλη, 5 στην Ήμβρο και 1 στην Τένεδο, που έχουν να διενεργηθούν από το 2013.
Η διενέργεια εκλογών αποτελεί μάλιστα έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους και εύρυθμης λειτουργίας των Ιδρυμάτων μας. Γιατί δεν ανανεώνεται με αυτόν τον τρόπο μόνον το στελεχειακό δυναμικό, αλλά εμπεδώνεται και ο δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας. Ενισχύεται δε η λογοδοσία και η διαφάνεια. Βασισμένοι μονάχα σε αυτές τις αρχές μπορούμε να αλλάξουμε την οτροπία διοίκησης στα κοινοτικά. Ο δεύτερος στόχος που έχουμε θέση είναι η έναρξη και η βιώσιμη λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου της σχολής Γαλατά. Επιθυμία μας είναι να οικοδομήσουμε ένα θεσμό που θα διαχειρίζεται κεντρικά την πολιτιστική κληρονομιά της Ρωμιοσύνης. Και όταν αναφερόμαστε σε διαχείριση εννοούμε πρώτον διάσωση της μνήμης. Σήμερα υπάρχουν κοινοτικά αρχεία διασπαρμένα στις κατατόπους κοινότητες. Αυτά πρέπει να συγκεντρωθούν, να ταξινομηθούν, καταλογραφηθούν, να ψηφιοποιηθούν και να είναι προσβάσιμα σε ερευνητές και σε ιστορικούς. Επίσης, χρειάζεται εκμεταλλευόμενοι τα μεθοδολογικά εργαλεία της προφορικής ιστορίας να καταγράψουμε τις μαρτυρίες των Ρωμιών, όσοι ζουν στην πόλη και όσοι στην Αθήνα, και ειδικά των ηλικιωμένων, γιατί εκτός από τις επίσημες αρχαιακές πηγές, υπάρχουν οι πρωταγωνιστές της σύγχρονης ιστορίας, οι οποίοι από τη δικιά τους οπτική θα μας διαφωτίσουν για το παρελθόν μας. Έπειτα, θα μπορούμε να διοργανώσουμε συνέδρια, να ενισχύουμε νέους ερευνητές και να δώσουμε βήμα στην επιστημονική κοινότητα, όπως ιστορικούς, κοινωνιολόγους, εθνομουσικολόγους που έχουν ως αντικείμενο έρευνας την Κωνσταντινούπολη και τη Ρωμιοσύνη. Δεύτερον, προβολή και ανάπτυξη του ρωμαϊκού πολιτισμού. Ρωμιοσύνη δεν είναι μόνο οι εκκλησίες και η λατρευτική ζωή. Υπήρχε μια πλούσια λαογραφική παράδοση, συνδεδεμένη φυσικά κυρίως με τις θρησκευτικές μας γιορτές. Αυτή την παράδοση επιβάλλεται να την αναδείξουμε, να την προβάλλουμε στην πλειονότητα και όπου υπάρχει ανάγκη να αναβιώσουμε ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Τρίτον, στήριξη του σύγχρονου πολιτισμού. Τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μετά την εγκατάσταση ελαιδητών στην πόλη, που συνηθίζω να τους αποκαλώ νεοπολίτες, έχουν αναπτυχθεί ειδικά στο πεδίο της μουσικής, συνεργασίες με Τούρκους, Αρμένιους και άλλα, γίνονται συναυλίες, έρευνες για Ρωμιούς μουσικούς και ανάδειξη της μουσικής τους. Κίνηση βέβαια υπάρχει και στις εικαστικές τέχνες. Αυτά τα σχήματα πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και να τα ενισχύσουμε παντιοτρόπως. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνει το Πολιτιστικό Κέντρο Γαλατά, να αποτελέσει τη στέγη νέων καλλιτεχνών και δημιουργών. Προφανώς όλα αυτά τα και ακόμα περισσότερα γίνονται με την ευλογία και τον συντονισμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του οποίου έχουμε την τύχη να ηγείται ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που με την αναγνωρισμένη προσωπικότητά του και την ηγετική του στάση δεν σταμάτησε να ταξιδεύει και να επικοινωνεί όχι μόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, αλλά και στις πάλε ποτέ εστίες του ελληνισμού. Λειτουργήσε όπου του επιτράπει, προσκύνησε επί δεκαετίες τους εγκαταλελειμμένους ναούς, επισκέφτηκε τα μνημεία, έστω και αν ο πανδαμάτορ χρόνος τα μετέτρεψε σε ερείπια. Πίεσε τάφους και κημητήρια. Όλα αυτά τα χρόνια επικοινώνησε με τις τοπικές κοινωνίες με αμεσότητα και ειλικρίνεια. Επί Πατριαρχίας του δημιουργήθηκαν κοινότητες, Μητροπόλεις, σύλλογοι, έπειτα από 90 χρόνια. Γίνονται λειτουργίες σε πόλεις που υπάρχει σλαβόφωνο πίμνιο, όπως στην Προύσα, όπου αγοράσαμε δύο ναούς, παλιούς και ιστορικούς, Σαμψούντα, Τραπεζούντα και Άγκυρα. Στην περιοχή της Ατάλιας, της Σίδης και Αλάνιας, δραστηριοποιήθηκε με πλούσιο ιεραποστολικό έργο ο μακαριστός Μητροπολίτης Πισιδίας κυρός Σωτήριος και δημιούργησε τρεις δυναμικές ενορίες. Στη Μητρόπολη Σμύρνης συνεχίζεται η εντατική δουλειά της τοπικής κοινωνίας, που είναι μια πολύ μικρή κοινωνία, αλλά έχει γύρω της πάρα πολλούς σλαβόφωνους αδελφούς μας, και με τον Μητροπολίτη κύριο Σμύρνης, κύριο Βαρθολομαίο. Στην Αδριανούπολη λειτουργούνται οι δύο ναοί της βουλγαρικής κοινότητας. Στη Σιλιβρία αγοράστηκε ένα κτίριο όπου έγινε ένα παρεκκλήσιο για τον Άγιο Νεκτάριο. Βουρλά, στα Γανόχωρα γίνονται λειτουργίες, αγοράστηκαν κατοικίες που μετατράπηκαν σε παρεκκλήσια. Στην Κωνσταντινούπολη παραχωρήθηκαν ναοί στις κοινότητες των Ρουμάνων, Γεωργιανών και Ουκρανών, με ιερείς αντίστοιχης εθνικής καταγωγής, ενώ οι ναοί των Ρώσων και Βουλγάρων αναλυπώς εξακολουθούν να εξυπηρετούν τις θρησκευτικές ανάγκες των κοινοτήτων τους.
Τέλος, πριν από λίγες εβδομάδες, διοργανώθηκε το πρώτο συνέδριο Ορθόδοξης Νεολαίας που ζει στην Τουρκία. Ορθόδοξη ελληνικής καταγωγής, Αντιοχής, Ρώσοι, Ουκρανοί, Γεωργιανοί, Καγκαρούζοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, αλλά και πολλοί άλλοι βρέθηκαν, Τουρκόφωνοι, βρέθηκαν μαζί, συζήτησαν, άκουσαν και ακούστηκαν κυρίως. Και για πρώτη φορά όλοι μαζί έστειλαν ενωτικό μήνυμα πορείας υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ευχής έργο είναι ότι να δημιουργηθεί ένα δυναμικό γραφείο νεολαίας, το οποίο θα συντονίζει τις ανάγκες αυτών των νέων ανθρώπων, που είναι πολλές χιλιάδες σε διάσπαρτες μέσα στην Μικρά Ασία και στη Θράκη. Κλείνοντας, θέλω να σας διαβιβάσω το αισιόδοξο μήνυμα της κοινότητάς μας, η οποία παρά τις δυσκολίες που απορρέουν κυρίως από το πληθυσμιακό μας πρόβλημα και τα εμπόδια που κατά καιρούς αντιμετωπίζουμε, από την εφαρμογή της αμοιβαιότητας, δηλώνει την αποφασιστικότητά της και τη διάθεση να πορευτεί και να ανασυγκροτηθεί με αναπτυξιακό πνεύμα και σύγχρονες προδιαγραφές. Εγώ θα ήθελα, αν επιτρέπετε, να πω και μερικά έτσι του προχείρου. Έχω. Ναι. Πόσα λεπτά. Δύο. Ωραία, λίγα. Ωραία. Για το θέμα της μικρασιατικής καταστροφής και ανταλλαγή πληθυσμών, και εμείς μέσα στις δυνατότητές μας, κάναμε αρκετές εκδηλώσεις και ιδιαίτερα δια του πολιτισμού. Επικοινωνούμε με την ευρύτερη κοινωνία μέσα από τον πολιτισμό. Δεν είμαστε μια κοινότητα που μπορεί να εκφράσει πολιτική άποψη, ούτε να κάνει πολιτική. Αντιλαμβάνεστε, με 2.000 άτομα, και ούτε αυτή είναι η παράδοσή μας και ούτε αυτό ήταν ο στόχος μας. Αλλά ο στόχος μας είναι να επιβιώσουμε, να δημιουργήσουμε μια παρουσία και μια υπόσταση η οποία έχει κύρος, έχει μέλλον, έχει προδιαγραφές θεσμικές, έχει δημοκρατική αντίληψη. Προσπαθούμε μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, ως ομογένεια, όχι μόνο ως Οικουμενικό Πατριαρχείο, γίνεται πραγματικά ένα θαύμα. Όλοι οι συμπολίτες μας και στην πόλη και στην Ήμβρο και οι ελάχιστοι που είναι στην Τένεδο δημιούργησαν μια αφύπνιση, δημιουργήθηκε μια αφύπνιση του χρέους και πίστης στο παρελθόν, αλλά και ένα πολύ μεγάλο πείσμα για το μέλλον. Εμείς σε αυτό το πείσμα για το μέλλον, όσο και φαντάζομαι πολλοί από εσάς να το θεωρείτε ρομαντικό, ουτοπικό, να μας νομίζετε θεροβάμονες, βλέπουμε συγκεκριμένες εξελίξεις. Δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνετε, σε 85-90 εκατομμύρια, όταν μένετε μόνο 2.000 άτομα και θέλετε να διευρύνετε τη δική σας παρουσία, την κάνετε υπολογίσιμη, θέλει μεγάλη θυσιαστική παρουσία, καθημερινή. Όσοι έχουν παιδιά και όσοι δεν έχουν παιδιά, γέροντες και νέοι, όλοι προσπαθούν. Όπως θα έλεγε ο Παναγιώτατος και εμένα προσωπικά, ότι, ότι είμαστε, και εγώ το πιστεύω αυτό, συνέχεια σε μία γρήγορση. Σε μία γρήγορση αγωνίας, αλλά και αποφασιστικότητας για το μέλλον μας. Ξέρω και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες, και εγώ έχω παιδιά και καταλαβαίνω και για αυτούς τους νέους ανθρώπους ότι δεν είναι εύκολο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η διατήρηση της ταυτότητας, της γλώσσας μας, που είναι βασικό στοιχείο, η ελληνική γλώσσα. Η Εκκλησία είναι δυναμική, αλλά στο θέμα της γλώσσης προσπαθούμε όλοι να δουλέψουμε. Υπάρχουν πολύ σοβαροί θεσμοί και από την Ελλάδα και οι Μητροπόλεις Νέων Χωρών που μας βοηθάνε και δέχονται, και όπως και στη Θεσσαλονίκη, η Μητρόπολης Νεαπόλεως δέχεται συνέχεια παιδιά από την πόλη για την ελληνομάθεια και στηρίζει, και εκείνοι στηρίζουν από το περίσσευμά τους με ό,τι μπορούν. Έρχονται άνθρωποι στην πόλη, συνέχεια προβάλλουμε τους θεσμούς μας, έστω και αν υπάρχουν παλιοί θεσμοί. Και βλέπετε ότι και μέσα από αυτό το γραφείο νεολαίας που επιδιώκουμε να κάνουμε στα πλαίσια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προσπαθούμε να φέρουμε κοντά όλες τις άλλες ορθόδοξες κοινότητες. Βεβαίως και αν πάτε σε μια εκκλησία και αναζητείτε στην πόλη που έχουμε πολλές εκκλησίες που λειτουργούν κάθε Κυριακή, αναζητήστε μόνον τους Έλληνες, όπως θα λέγαμε εμείς οι ντόπιοι τους Ρωμιούς, είμαστε ελάχιστοι. Αλλά οι εκκλησίες μας έλκουν. Έλκουν διότι έχουμε ένα δυνατό πολιτισμό, έναν πολιτισμό που είμαστε υπερήφανοι, έναν πολιτισμό που με πολύ διαφάνεια και με πολύ αυτοπεποίθηση τον προβάλλουμε, δίχως να ενοχλούμε κανέναν, σεβόμενοι όλους τους άλλους πολιτισμούς που υπάρχουν γύρω μας και αγκαλιάζοντας όλους τους ανθρώπους που μας πλησιάζουν. Βρίσκουμε μεγάλη ανταπόκριση από τη νέα κοινωνία της κοινωνίας των πολιτών των Τούρκων. Όπως και φέτο εγώ στην κοινότητά μου στο Νεοχώρι και όπως κάθε χρόνο κάνουμε μία σειρά εκδηλώσεων το καλοκαίρι στα πλαίσια των Θεοτοκίων, επειδή είναι Παναγία και εκεί, ο κυρίως ναός, και κάνουμε
υπό τον τίτλο Θεοτόκια. Είναι καθαρά ένας ορισμός ορθόδοξος και όμως έτσι πέρασε και στην τουρκική κοινωνία το Φεστιβάλ των Θεοτοκίων. Κάθε χρόνο κάνουμε καθαρά εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλους. Είναι τελείως μέσα σε μια πλήρη διαφάνεια. Δεχόμαστε όλο τον κόσμο όσοι χωράνε στον αυλόγυρο της Εκκλησίας. Και φέτος είχαμε ως θεματολογία την ανταλλαγή των πληθυσμών και εκτός από τη γαστρονομία κάναμε την παρουσίαση ενός βιβλίου για τους εξισλαμιστέντες Ρωμιούς και ήρθε ένας νέος άνθρωπος, Μέρτ Καγιά, του οποίου η καταγωγή έρχεται από μια τέτοια οικογένεια από τη Σμύρνη. Είχαμε μια άλλη πολύ ωραία εκδήλωση με επιστήμονες και φέραμε και κάναμε την ομιλία μεταξύ των απογόνων των Βαλάδων και Καπαδοκών. Κάναμε τέτοια πολύ ωραία σύγκριση και επικοινωνία σε ένα τέτοιο πάνελ. Είχαμε εξαιρετική συναυλία, όπως κάθε χρόνο. Φέραμε μια ομάδα ρεμπέτικο και ένα ωραίο σχήμα από τα Γρεβενά. Για πρώτη φορά βγαίναν από την Ελλάδα στο εξωτερικό νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν. Και σας λέω, όταν η πολιτική ήταν πολύ σκληρή στους λόγους των, εμείς προσπαθούσαμε μέσα σε εκείνο το μικρό το κλίμα, μέσα σε εκείνο το μικρό αυλόγυρο, να προβάλλουμε ενισχύοντας μέσα από μία αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλον τη δική μας παρουσία, αλλά και επιδιώκοντας ένα μέλλον. Παρακαλώ να πιστέψετε ότι δεν τελείωσε αυτή η ιστορία της ιστορίας των Ελλήνων της Τουρκίας. Απλώς πρέπει να δουλέψουμε πολύ. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν αγκυλώσεις, στερεότυπα, υπάρχουν τα πολιτικά δρόμενα, υπάρχουν οι ρεαλισμοί της πολιτικής, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι σαν και εμάς που πιστεύουμε σε ένα μέλλον και θέλουμε να το περάσουμε και στα παιδιά μας. Και νομίζω τώρα οι εκλογές που θα έχουμε στα ιδρύματά μας θα μας επιτραπεί να μας δοθεί ευκαιρία να βάλουμε περισσότερους νέους ανθρώπους των τελευταίων δεκαετιών που δεν είναι στα πράγματα, διότι εδώ και 10 χρόνια δεν μπορέσαμε να κάνουμε εκλογές, να μπουν περισσότερο στο πνεύμα αυτό της ανάδειξης της ταυτότητάς μας, διότι με πολύ λίγα άτομα έχουμε και πολλούς μεικτούς γάμους, αλλά παρόλο που υπάρχουν πολύ μεικτοί γάμοι, οι άνθρωποι κρατάνε τη δική τους ταυτότητα και προσπαθούν να την προσπεράσουν και στο ζευγάρι τους ή στον έτερό τους. Ευχαριστώ και πάλι κυρίως και θέλω να ευχαριστήσω εδώ την κυρία Λένα Μπανταλούκα, η οποία ήταν η πρώτη επαφή μαζί μου για να έρθω εδώ. Ομολογουμένως δεν ήξερα για την Άρτα, δεν ήξερα την ιστορική διαδρομή της Άρτας, δεν ήξερα το πόσο σημαντικό ήταν, μόνο το γεφύρι της Άρτας ήξερα. Αλλά όταν με τηλεφώνησε, δεν ήξερα ούτε το περιεχόμενο της, μόνο τον τίτλο ήξερα. Δεν ήξερα πολλά πράγματα για τους ομιλητές, για τους έγκριτους ομιλητές και το περιεχόμενο, το πανελλήνιο μεγάλο, πραγματικά και επιτυχημένο συνέδριο που έγινε για αυτή την ιστορική καμπή του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης, για την Ελλάδα. Αλλά η αγάπη της, το πάθος της, ο παλμός της, αυτός που αισθάνθηκα στο τηλέφωνο, έκανε, πραγματικά με συνεκίνησε και είπε όπου και αν είναι η Άρτα, όσα χιλιόμετρα και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται θα πάω, διότι αυτή η γυναίκα πέρασε αυτόν τον παλμό, αυτό που αισθανόμαστε και εμείς εκεί στο δικό μας τον τόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, συγχαίρω όλους. Και σας μεταφέρω αυτή την αποφασιστική φωνή της Ρωμιοσύνης και εύχομαι να σας δούμε και στην Κωνσταντινούπολη και όπου άλλου νομίζετε, γιατί και η Ήμβρος είναι μια εστία πολύ δυναμική αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια μετά τα εκπαιδευτηριά της και η Σμύρνη. Και όχι μόνο την Κωνσταντινούπολη, παρακαλώ να επισκέπτεστε και αυτές τις εστίες, γιατί η δική σας παρουσία εμψυχώνει και τους ανθρώπους μας εκεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βίγκα για αυτή την ενημέρωση που μας έκανε για την κατάσταση της ελληνοορθόδοξης κοινότητας στην Τουρκία. Συγχαρητήρια επίσης ευχόμαστε στο έργο σας, κύριε Βίγκα. Και ολοκληρώνουμε τώρα το συνεδριό μας, τη συνεδρία μας, με λίγες ερωτήσεις, οι οποίες θα τεθούν προς τους δύο ομιλητές μας, τον κύριο Αχτσίδη και τον κύριο Βίγκα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Εγώ εξαιρώ τον κύριο Παυλόπουλο, γιατί κάνατε μία, ας πούμε, συνολική παρουσίαση. Αν θέλετε εσείς, αν θέλετε να απαντήσετε, γιατί φοβάμαι ότι θα είναι πολλές, έτσι.
Λοιπόν, ωραία, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Παυλόπουλο. Λοιπόν, κύριε Τσίνα, ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εξωπάτατε, κύριε Πρόεδρε, να σας εκμεταλλευτούμε μία που σας έχουμε, παραμένοντας την επικαιρότητα, όπως πολύ επικαιρότητα είναι το ζήτημα που αναφέρατε. Συνθήκη της Λοζάνης και καθεστώς στρατιωτικοποίησης των νήσων. Είναι ένα θέμα που οι περισσότεροι Έλληνες δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουν διαβάσει τη συνθήκη της Λοζάνης και αν τη διαβάζαμε, προφανώς δεν μπορούμε, δεν έχουμε το background για να δούμε το διπλωματικό της υπόβαθρο και τι προνοεί. Ξέρουμε όμως ότι κάτι υπάρχει εκεί. Γιατί υπάρχει? Γιατί αν δεν υπήρχε, θα λέγαμε ότι είναι ανύπαρκτο το ζήτημα, δεν το συζητάμε. Και επιπλέον γνωρίζουμε ότι κάθε αγόρι νεαρό, όταν φτάσει να στρατευτεί, αν μεν είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα πάει σε ένα σχηματισμό του ελληνικού στρατού. Αν πάει στα νησιά, όμως, θα πάει σε ένα σχηματισμό της χωροφυλακής παλιότερα, της εθνοφυλακής σήμερα. Άρα κάτι υπάρχει. Εμείς λέμε ότι τα νησιά φέρουν την δύναμη, την αμυντική δύναμη που αποπαιτείται, ώστε να αμυνθούν. Και δεν είναι καθόλου επιθετικό. Οι Τούρκοι λένε, και το λένε και σήμερα πολύ έντονα, και όχι μόνο ο Ερντογάν, αλλά το συνολικό πολιτικό σύστημα, ότι και συρρήτη να υπάρχει εκεί πάνω, αμφισβητούμε την κυριαρχία και μια νύχτα θα έρθουμε να τα πάρουμε. Σας ερωτώ λοιπόν, συνθήκη της Λοζάνης και στρατιωτικοποίηση των νήσων. Τι ισχύει, τι προβλέπετε? Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσατε να με έχετε καλέσει να το ξανακάνουμε όλο αυτό το θέμα, γιατί είναι από τα θέματα που ως πρόεδρος Δημοκρατίας το ανέλησα εκτενέστατα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για όλο το θέμα των νησιών δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την αμυντική του θωράκιση, όπως την αποκαλώ. Για μένα τα Δωδεκάνησα και για ένα λόγο παραπάνω. Γιατί η συνθήκη μεταξύ των δυνάμεων που είχαν νικήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Ιταλία, δεν έχει μέρος στην Τουρκία. Επομένως, ακόμα και αν είχαμε πρόβλημα σε ό,τι αφορά το είχαμε κάνει, πέστε κατά παράβαση που δεν το έχουμε κάνει, θα σας εξηγήσω. Η Τουρκία πώς μπορεί? Είναι αυτό που λέμε στο διεθνές δίκαιο, αυτό είναι res interalios acta. Δεν μπορεί να επικαλεστείς μια διεθνή συνθήκη όταν δεν είσαι μέρος της. Και τους το έχουν πει τόσες φορές. Αλλά το αφήνω, γιατί αυτό είναι δευτερεύον επιχείρημα. Το επιχείρημά μας ισχύει για όλα τα νησιά του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε το απόλυτο δικαίωμα αμυντικής θωράκισης και θυμηθείτε ότι εγώ είχα ξεκινήσει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον τότε αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Αποστολάκη, από το 17 και επέκεινα. Πήραμε γραμμή όλα τα νησιά από την Ψέριμο και όλα. Και εκεί που έλεγαν έξω αστυνομική σταθμή, έτσι υπήρχαν τότε, είναι στρατιωτικά φυλάκια. Ευθέως. Γιατί? Πράγματι, ισχύει κατά τη συνθήκη της Λοζάνης, κατά τη συνθήκη των Παρισίων 47, αλλά όχι προς την πλευρά της Τουρκίας, αυτή η αποστατικοποίηση, όπως λεγόταν, κάποιων νησιών. Αυτή έχει καταργηθεί de facto. Γιατί? Έχει καταργηθεί de facto διότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθένας, κάθε κράτος, έχει το δικαίωμα αμυντικής θωράκισης των νησιών του και του εδάφους του, ανεξαρτήτως αν προβλέπεται αποστατικοποίηση, εφόσον δέχεται, λέει, επίθεση το άρθρο 51. Αυτό ερμηνεύθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη στην πορεία, ότι δεν καλύπτει μόνο την επίθεση, αλλά την ευρύτερη έννοια της απειλής και πολύ περισσότερο της επικείμενης απειλής και πολύ περισσότερο της απειλής χρήσης βίας, όπως συμβαίνει εδώ με την Τουρκία. Αυτό δεν ίσχυσε από την εποχή κυρίως των δίδυμων πύργων που το χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε απόφαση του Γενικού Γραμματέα για την ερμηνεία που σας δίνω τώρα και που είναι κοινώς γνωστή και που βεβαίως ισχύει και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΟΗΕ, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Είναι ευρωπαϊκό δίκαιο. Μέρος του ευρωπαϊκού δίκαιου. Άρα, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα αμυντικής θωράκισης όλων ανεξαρτήτως των νησιών της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ανεξάρτητα από το τι προβλέπετε, επειδή έχει να αντιμετωπίσει βάσει του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, σε άλλες περιπτώσεις επικείμενη απειλή ή σχεδόν σε όλες επίσης ακόμη χειρότερα απειλή χρήσης βίας. Πώς το βλέπουμε αυτό? Πρώτον, κατοχή του κυπριακού εδάφους. Τι άλλο χρειάζεται? Η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό έδαφος.
Δεύτερο, η στρατιά του Αιγαίου, Ορντού Φορ, η τέο στρατιά της Σμύρνης. Αυτή είναι αποβατική στρατιά και το λένε και οι ιδιοτουργέτες την έχουν εκεί. Δηλαδή τα αποβατικά τα έχουν να πάνε πού? Να περάσουν απέναντι στην Ελλάδα στο χερσαίο χώρο? Μα τι λέμε τώρα? Ομολογημένο και το κυριότερο. Κυρίες και κύριοι, όταν η Τουρκία κραδένει το κάζους μπέλι, παράνομο εντελώς. Τι μας λέει? Αν πάμε να χρησιμοποιήσουμε το νόμιμο κατά τη δίκη του Μοντεγκομπέι του 1982, τη δίκη του δικαίου της θάλασσας, δικαίωμά μας για την επέκταση της αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια, αν πάμε να το κάνουμε, λέει, θα σου κήρυξω τον πόλεμο. Είναι η επιτομή, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο που ταιριάζει στην περίπτωση, της απειλής χρήσης βίας. Σου λέει, μην ασκήσεις νόμιμο δικαίωμά σου, εγώ θα κάνω πόλεμο εναντίον σου. Άρα λοιπόν, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα αμυντικής θωράκισης και την υποχρέωση αμυντικής θωράκισης, που επιρρονείται, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο, έτι περαιτέρω από το γεγονός ότι σε αυτή την προσπάθεια η Ελλάδα μπορεί να ζητήσει την αλληλεγγύη των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Ρίξτε μια ματιά, το έχω πει πολλές φορές, η έννοια της αλληλεγγύης δεν είναι μόνο μια αρχή της Ευρώπης, γενική αρχή. 17 άρθρα υπάρχουν συγκεκριμένα τα οποία καθορίζουν. Ένα από αυτά είναι το 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι αν ένα κράτος υφίσταται κατά το 51, παραπέμπει στο 51, για όσους εξημώνεστε νομικοί, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει ότι είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, όπως ερμηνεύεται το 51, τότε υποχρεούνται τα κράτη να συνδράμουν το άλλο κράτος προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, εμείς ανά πάσα στιγμή και μπορούμε να θωρακίζουμε τα νησιά μας και το κάνουμε, και μπορούμε στην προσπάθεια αυτή, και αν προκύψει περαιτέρω θέμα, να ζητήσουμε την αμυντική συνδρομή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας το είχα πει πολλές φορές και το είχα τονίσει και προς τον Εμμανουέλ Μακρόν στην επίσκεψή του, την πρώτη του επίσκεψη ως πρόεδρος της Δημοκρατίας που είχε έρθει στην Αθήνα. Άρα, ας αφήσουν τα φιλινά θύματα, κυρίες και κύριοι, σας κούρασα και πάλι. Αλλά μου ανοίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο σας είπα και πάλι. Θα χρειαζόταν να κάνουμε άλλη μια ομιλία μόνο για το καθεστώς της αμυντικής θωράκισης των νησιών. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρομπόπουλος, την επόμενη ερώτηση. Και... Εξοχότη κύριε Πρόεδρε, με χαρά άκουσα στην ομιλία σας ότι αναφερθήκατε στο θέμα του Μουφτή. Φυσικά με την ακαδημαϊκή αισθητότητα μας είπατε ξεκάθαρα ότι δεν νοείται σαρία, δηλαδή δικαστικού λειτουργήματος με αιρετούς, αλλά πέρα από εκεί είπατε ότι ούτε στην Τουρκία δεν εκλέγεται. Και δεν εκλέγεται μόνο, όχι στη σύγχρονη Τουρκία, αλλά... Παλιά, ναι, το συμφωνώ. Ποτέ στην ιστορία δεν εκλεγόταν η Μουφτής, γιατί έχει και την δικαστική ιδιότητα. Μήπως όμως είναι καιρός οι ελληνικές κυβερνήσεις να πούν σε αυτούς που είπατε ότι μας λένε ευρέσθετα, όπως και στις τουρκικές κυβερνήσεις? Γιατί ζητάτε κάτι που δεν εφαρμόζετε εσείς? Το λέμε συνεχώς. Αλλά ισότα μη ακουόντων. Πώς θα το πείτε, η Τουρκία δεν καταλαβαίνει. Ακολουθεί αυτή την τακτική, διότι δυστυχώς, συγχωρέστε μου που σας διακόψα, αλλά είναι μαγανακτισμένος, την ανέχονται. Πόσες φορές είχα πει ότι δεν μπορεί, ως πρόεδρος όταν ήμουν εκεί, δεν μπορεί να ανέχεστε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Τι να κάνουμε? Στο Γενς Στόλτεμπεργκ, τελευταία φορά τον Οκτώβριο, του είχα πει μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, υπάρχει το σχετικό βίντεο, του είχα πει μη συνεχίσετε αυτή την τακτική. Και κυρίως μη συνεχίζετε να μας λέτε ότι κατά το άρθρο 5 του καταστατικού χάρη του οργανισμού του ΝΑΤΟ, γιατί και αυτό ισχυρίζονται, το ΝΑΤΟ είναι για να στηρίζει τα μέλη του αν υποστούν επιθέσεις από τρίτα κράτη. Όχι εάν ένα κράτος στραφεί εναντίον άλλου. Του λέω, πού το βρήκατε αυτό? Δεν το περιγράφει με το 5, γιατί το θεωρεί αυτονόητο ότι είναι αδιανόητο να γίνει κάτι τέτοιο. Αμυντική συμμαχία είναι. Αν ένα κράτος παραβιάζει αυτόν τον κανόνα, δηλαδή η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα, παραβιάζει στην πραγματικότητα την πεμπτουσία του ιδίου του ΝΑΤΟ. Επομένως, τι είναι αυτά που μας λέτε? Αυτά υπάρχουν σε βίντεο. Δεν μιλούσε μιλιά μπροστά. Δεν τόλμησαν ποτέ να θίξουν αυτό το θέμα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστεί, αν συμβεί, όχι απλώς θα το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε και γεγονία τη φωνή, διότι τώρα καταλαβαίνει το ΝΑΤΟ τι είναι στη Τουρκία με όλες τις παρασπονδίες που κάνει με τη Ρωσία. Γιατί η Τουρκία, να ξέρετε ένα πράγμα, για την Τουρκία ένα πράγμα ισχύει, ο Παράς. Ο Παράς, τον Παξίση,
και βεβαίως το παζάρι. Όπου βρουν θα το κάνουν. Δεν θα το βρουν εδώ εφ' εξής. Τελείωσε. Ούτε εμείς, ούτε οι συμμαχοί μας. Οι συμμάχους δεν θα το επιβάλλουμε. Σας είπα, έχουμε τα μέσα. Ένα βέτο να κραδένουμε όταν χρειαστεί και πρέπει να το κάνουμε, δικαίωμά μας και υποχρέωσή μας. Ένα βέτο θα καταλάβετε και θα καταλάβουν και εκείνοι τι εστί όλη αυτή η ιστορία. Για σκεφτείτε το, αν το κάνουμε, δεν μας κοστίζει τίποτα. Και σας είπα, δεν υπερασπιζόμαστε τον τόπο μας. Υπερασπιζόμαστε τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Γιατί αυτό που προσβάλλουν οι Τούρκοι δεν είναι μόνο την ελληνική κυριαρχία. Είναι τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Νικολάου. Μισόλεπτο, κύριε Νικολάου. Θα σας πω, κύριε καθηγητά, με την τιμητική αυτή. Ισχύει ακόμα, κύριε Σωστομά Επιστήμη, και κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, καθηγητά, αναφερθήκατε στις διώξεις 63-64. Οι περιουσίες, ιδίως οι ακίνητες των Ελλήνων, υπέσαν κάποιο είδους δίμευση, θα έλεγα. Δίμευση. Ενθυμούμε αποφάσεις δικαστικές των τουρκικών δικαστηρίων, οι οποίες απέρριψαν, ας πούμε, αγωγές των Ελλήνων πολιτών, γιατί αντίκεται στην κρατούσα εκεί ένωμη τάξη. Δηλαδή το Οθωμανικό Δίκαιο, το Τουρκικό Δίκαιο δεν επιτρέπει διεκδικήσεις τέτοιες. Έχουμε το γεγονός όμως ότι προ 20 ετίας περίπου μία Ελληνοκύπρια, κυρία Λοϊζίδου, είχε προσθέσει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και δικαιώθηκε. Αλλά βέβαια για τα κατεχόμενα. Για τα κατεχόμενα, ναι. Δηλαδή εκεί στερήθηκε η ιδιοκτησία. Έτσι είναι. Εδώ έχουμε κάτι ανάλογο να προσφύγει κάποιος. Σαφώς. Ή έχουμε παραγραφή. Όχι, προσέξτε. Επιτρέπετε, συγγνώμη. Πράγματι θα μπορούσε να επιστρέψει. Παραγραφή λένε ότι δεν υπάρχει σύμφωνα με το φυσικό δίκαιο. Αλλά δεν ισχύει το πράγμα. Συγχωρέστε μου που θέλω να πάω γρήγορα όσο γίνεται για να δώσω και το λόγο στην κυρία. Μπορεί να προσφύγει ή έχουμε παραγραφή. Ακούστε. Κατά μία άποψη έχουμε παραγραφή αν πάρουμε τη νομική ενέργεια. Πάλι απευθύνουμε σε νομικούς. Από τότε που συντελέστηκε η δικαιοπραξία. Αλλά μπορεί να γίνει το εξής, επειδή η παραβίαση του εμπράγματος δικαιώματος συνεχίζεται. Να γίνει νέα προσφυγή, γιατί ξέρετε πρέπει να υπάρχει απόφαση του εσωτερικού δικαστηρίου, νέα προσφυγή με οποιαδήποτε αφορμή, νομή, κατοχή, οτιδήποτε άλλο, δεν είμαστε οικολόγος, αλλά αυτά είναι ολίγο κοινά, θα απορριφθεί από τα τουρκικά δικαστήρια και τότε μπορεί να πάει στο δικαστήριο. Πρέπει να γίνει νέα προσφυγή τώρα για να προκληθεί νέα τουρκική απόφαση. Εντάξει. Κάτι και θέλετε να ρωτήσετε και τον κύριο Αγτζίδη, όμως. Στη συνέχεια. Συγγνώμη για αυτό που ρωτήσατε. Επειδή έχει προηγηθεί μία περίοδος, αν θυμάστε, υπήρχε η διαδικασία του Νταβός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εκεί πολλές από αυτές τις περιουσίες, με μία απόφαση που πάρθηκε μεταξύ των δύο χωρών, αποδόθηκαν. Δεν πήραν την ακίνητη περιουσία τους, πήραν αποζημίωση. Όχι. Το ρωτήσατε αυτό για τις περιουσίες το 64. Από την Τουρκία έγιναν οι απελάσεις και όλοι οι Έλληνες υπήκοοι αυτοί έχασαν τις περιουσίες τους. Δεν αφορούσε μόνο το Κυπριακό αυτό που είπατε. Το 64 έγινε και στην Κωνσταντινούπολη αυτό το πράγμα. Οι Έλληνες υπήκοοι στην διαδικασία αυτή του Νταβός που είχε γίνει αυτή η συμφωνία πήραν αρκετές περιουσίες, δεν πήραν ακριβώς τις περιουσίες, πήραν αποζημιώσεις. Οπότε δικαστικά έχει λήξει το θέμα όσοι προσέφυγαν και προσφεύγουν στην Τουρκία. Εκεί μπορούν να πάρουν αποζημιώσεις. Στην Κύπρο είναι διαφορετικά, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος. Συγγνώμη, κύριε Αξίδη. Κύριε συνάδελφε, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση, μάλλον δύο ερωτήσεις. Θεωρείτε αυτή την περίοδο λογική την πολιτική μας προσέγγιση όσον αφορά την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα πρέπει να πάρουμε αλλιώς? Και το δεύτερο ερώτημα. Οι Αλεβίτες, σύμφωνα με τις γνώσεις σας πάντα, έχουν λόγο στα δρόμενα της Τουρκίας? Αρχίζω από το δεύτερο. Θα μπορούσαν. Δεν τους το επιτρέπουν για τους γνωστούς λόγους. Το ξέρετε, γιατί για ποια θρησκευτική ελευθερία μιλάμε στην Τουρκία, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας είδους στο σημείο αυτό. Αλλά είπατε προηγουμένως
για το αν είναι επίκαιρη η στιγμή. Πώς το είπατε? Ναι. Ναι. Είπατε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο επίκαιρο το θέμα ακόμα της αίτησης της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια το έχει τορπιλήσει. Ξέρετε, εάν πούμε εμείς και αρχίσουμε καμιά μάχη να πούμε για την Τουρκία σταματήστε τις διαδικασίες, χαίρετε να φύγει, θα πει η Τουρκία, βεβαίως η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία αυτή την ώρα έρχεται και τορπιλίζει. Ενώ το να έχουμε αυτή τη στιγμή και να λέμε, μα η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκό κράτος με τη συμπεριφορά της. Αφήστε τη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κανένα βήμα. Έχουν διακοπεί όλα τα βήματα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί να το κάνουμε εμείς? Δεν είναι ορθότερο να αφήσουμε την Τουρκία να εκτίθεται πολύ περισσότερο και να η ίδια να αποφασίζει ότι ακολουθεί άλλο δρόμο? Γιατί εάν την αφήσουμε και το αποδείξει, έχουμε πολύ περισσότερα πιστήρια για να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Γιατί τις κυρώσεις τις ζητάμε κατά της Τουρκίας και εξαιτίας του ότι υπάρχει αυτή ακόμα η διαδικασία. Αν η Τουρκία μια μέρα έπαβε να θέλει αυτή τη διαδικασία, τι κυρώσεις θα μπορούσε να της επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να μου πείτε? Πώς? Θα μου πείτε όπως επιβάλλει παραδείγματος χάρη στη Ρωσία που δεν είναι καθόλου μέλος. Ναι, αλλά εκεί τα πράγματα θα δυσκόλευαν λόγω ΝΑΤΟ. Αν με ρωτάτε λοιπόν, όχι ως καθηγητή, αλλά ως πολιτικό που άσκησα καθήκοντα και σε αυτό το επίπεδο, θα σας έλεγα. Ίσα-ίσα πρέπει να μένουμε στους Ευρωπαίους, αυτούς έχετε μπροστά σας. Και γι' αυτό όχι μόνο δεν έχουν μέλλον, κυρώσεις εδώ και τώρα. Τις πιο αυστηρές κυρώσεις μπορείτε να επιβάλλετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ξέρετε. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Κάτι την εκτίμησή μου πάντοτε. Γιατρέ. Ευχαριστώ. Εξαιρετική τιμή να έχω την δυνατότητα αυτή να απευθυνθώ προς εσάς. Κύριε Πρόεδρε, ουδής μπορεί να διαφωνήσει έστω και κατά κεραίαν σε όσα είπατε. Είναι όμως το δι γενέστε. Το όντως γίγνεστε. Τι προσλαμβάνει ο πολίτης και κυρίως ο ελληνισμός της διασποράς που έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας. Ότι το σύστημα, το πολιτικό σύστημα είναι έτοιμο να τα παραχωρήσει. Και εάν σφάλω, θα χαρώ να το ακούσω. Πού βασίζεται αυτό? Υπουργός Εξωτερικών, όχι ο νυν, δήλωσε. Μην είμαστε μοναχοφάιδες για το Καστελόριζο και την ΑΟΣ. Ναι ή όχι, το είπε. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, πρώην υφυπουργός, δήλωσε. Το Καστελόριζο είναι πολύ μακριά. Στην Άγκυρα είναι κοντά, προφανώς. Και τα Φόκλαντς ήταν μακριά. Πώς θα διαπραγματευτεί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ή ο Έλληνας διπλωμάτης όταν από επίσημα πολιτικά πρόσωπα προβάλλονται αυτά τα στοιχεία? Και αυτό που εισπράττει κανείς είναι ότι η Τουρκία γνωρίζει to win by fright, not by fight, να κερδίζει μόνο με την απειλή. Και είναι εδραιωμένο στον ελληνισμό του εξωτερικού αυτό. Είναι ένα σοβαρό ατόπιμα, είναι τυχαία η υπόθεση αυτή ή κατευθυνόμενη? Ή μας προετοιμάζουν? Και υπάρχει και η άλλη δήλωση. Θα προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου μπορεί με να χάσουμε τα μικρά νησιά, θα κερδίσουμε τα μεγάλα. Τώρα δεν τα έχουμε τα μεγάλα. Σας παρακαλώ, μία ερώτηση, έτσι, ναι, να υποβάλλετε. Ναι. Και μία δεύτερη ερώτηση. Ο όρος αναθεωρητισμός είναι εύστοχος, είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε από τα κομμουνιστικά κόμματα μετά την κρίση της Τσεχοσλοβακίας. Περί αναθεωρητισμού έχουμε να κάνουμε ή περί επεκτατισμού, επεκτατικής πολιτικής που έχει σημασία να το ακούσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι διπλωμάτες, οι ξένοι, οι δημοσιογράφοι, διότι έχει σημασία ο όρος που χρησιμοποιείται. Λοιπόν, να σας απαντήσω πολύ σύντομα γιατί... Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία σας και ιδιαίτερως θα επισημάνω ένα σημείο. Εξεπέμψατε ένα πνεύμα δημοκρατικό και ενωτικό, όσοι αναγνωρίζουν τους όρους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με την Τουρκία έχουμε να κάνουμε με επεκτατισμό, τον οποίο τον καλλιεργεί μέσω αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός είναι το μέσο για να διαμορφώσει τον επεκτατισμό. Πώς το κάνεις, έτσι,
Πάει να θεωρήσει τη δίκη Λοζάνης, ό,τι βρει μπροστά, πάει να διαστρέψει το διεθνές δίκαιο και να πει αυτό μου δικαιολογεί τις τάδες απαιτήσεις και να μας προκαλέσει. Γι' αυτό σας είπα ότι ισχύει εδώ προς την Τουρκία μία λέξη και μόνο. No pasaran, μόνον λαβέ. Δύο λέξεις, τρεις μάλλον για την ακρίβεια στην Τουρκία. Στο άλλο που είπατε, όλα αυτά είναι δηλώσεις επεαπτερόεντα. Οι εθνικές μας θέσεις είναι εδώ, ξεκάθαρες. Τώρα το να έκανε και καμία ανόητη δήλωση κάποιος, δεν γράφτηκε στο site του Υπουργείου Εξωτερικών για να ξέρουμε, ούτε πρέπει να την επικαλούμε, να ξέρετε. Γιατί εμείς αδυνατίζουμε, δεν το είπα το κάνατε εσείς, προς Θεού, αλλά εμείς αδυνατίζουμε τις θέσεις μας. Όταν αυτό λέτε, ή προχτές, εγώ αισθάνθηκα περήφανο 22 Ιουλίου, όταν τώρα που δεν είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί γερουσιαστές, ο Ραπτάκης, ο Πάπας, όλοι αυτοί, ζήτησαν από μένα και πήγαμε στο Καστελόριζο, στη Ρο, στο Ρογγύλι, και τους μίλησα για το καθεστώς της ΑΟΣ που έχει το Καστελόριζο. Θυμάστε τι έγινε εκείνη την ημέρα, 22 Ιουλίου, τις προάλλες. Οι Αμερικάνοι είχαν έρθει και το αναγνωρίζανε. Και το έκαναν επίτηδες με την επίνευση του Τζο Μπάιντεν. Και επίσης κυρίως με του Ρόμπερτ Μενέντες που είχαν έρθει εκεί. Και πήγαμε και πετάξαμε με το Σινούκ από πάνω μαζί με τον αρχηγό του και τον Νίκο τον Χαρδαλιά. Πετάξαμε πάνω από τη Ρόκη και από τη Στρογγύλη. Έπρεπε να ακούγατε. Τι ακούγαμε, αλλά δεν πειράζει. Ξέρουμε πολύ καλά. Από εκεί καταλαβαίνεις. Είμαστε πάνω από το κεφάλι τους. Φωνάζανε, κάνανε, διάχνανε, αλλά πού να τολμήσουν. Από εκεί να καταλάβετε την Τουρκία, παιδιά. Συγγνώμη για την έκφραση έτσι που σας το λέω. Ένα τίποτα είναι. Ποτέ δεν μας κέρδισαν χωρίς τη συμπαράσταση άλλων. Είπε ο κ. Αξίδης, και να συμφωνήσω, ότι κάναμε λάθη τότε. Ναι, κάναμε λάθη. Αλλά και εκεί ακόμα δεν φτάνανε τα λάθη μας, κύριε συνάδελφε και φίλε. Έπρεπε δυστυχώς για να εκδικηθούν τα λάθη που κάναμε και προς το Βενιζέλο και τις επιλογές που κάναμε, να αποδεχθούν και να ανασυστήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έστω και εν μέρη. Αυτό είναι το ηθικό και το δίκαιο της διεθνούς πολιτικής. Δηλαδή, επειδή οι Έλληνες συμπεριφέρθηκαν έτσι, ξεχνάμε όλους τους αγώνες, όλη την ιστορία τους που ήταν πάντα μαζί, αυτοί που εξέφρασαν το όριο Ανατολής και Δύσης, και τώρα θα τους εκδικηθούμε για να δικαιώσουμε τον Κεμάλ, σφαγέα λαών. Θα συμφωνήσω, αλλά σας είπα και πάλι, μην τους δικαιώνουμε. Να τους το θυμίζουμε, μόνο έτσι οι σύμμαχοί μας καταλαβαίνουν, όταν αισθάνονται τις ενοχές τους για το πόσο άδικα φέρθηκαν σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το λαό. Και ιδίως απέναντι στην Κύπρο. Και εκεί κάναμε λάθη. Αλλά είναι αιτία αυτό. Να ανοίξουν τον δρόμο για να μπουν οι Τούρκοι που δεν θα έμπαιναν με τίποτα και να λένε στον όσο στρατό μας είχε απομείνει πάλι από λάθη δικά μας. Να του λένε άσκηση είναι, μην κάνεις τίποτα. Και όταν αποφασίσαμε να αμυνθούμε, ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ιδίως μπροστά στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Μακρηγόρησα και πάλι, αλλά ώρες-ώρες, ξέρετε, αντιλαμβανόμαστε και πρέπει να καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο από όσο φαίνεται το πόσο δίκιο έχουμε, αλλά πόσο αυτό πρέπει να μάθουμε να το διεκδικούμε. Όχι με έπαρση και αλαζονία, αλλά με πίστη. Δεν υπήρξαμε ποτέ αλαζόνες. Αλλά αν χρειαστεί, πρέπει να δείξουμε ποιοι είμαστε. Συγχωρέστε με. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην νεολαία. Σε ένα μαθητή. Μία ερώτηση μόνο σας πάγα. Όχι, τη βαριέμαι εγώ, προς Θεού. Εξοχότατε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ομιλία σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Επειδή αναφέρατε το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής και όλα αυτά τα πρακτοριλίκια, θα ήθελα να ρωτήσω την προσωπική σας άποψη, αν θεωρείτε ότι αν τυχόν, όποτε και αν πάντα, κλείσει το προξενείο, αν αυτά τα πρακτοριλίκια, οι διάφορες μεθοδεύσεις τέλος πάντων, θα σταματήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Με ό,τι τρόπο βρουν οι Τούρκοι θα το κάνουν. Αλλά σε ό,τι με αφορά, έτσι μπορεί να έχω άδικο, θεωρώ λάθος να κλείσει το προξενείο της Κομωτινής, γιατί ξέρουμε τι θα συμβεί από πλευράς Τουρκίας σε αυτήν την περίπτωση. Και δεν θέλω να πω σε περαιτέρω κουβέντες. Αλλά όσο υπάρχει αυτό, πρέπει να τους εμπροστιάζουμε εκεί πάνω. Πώς φέρεται το τουρκικό προξενείο. Αυτά είναι εύκολο να τα βγάλουμε μπροστά. Εύκολο να τους συμπεριφερθούμε όπως ταιριάζει. 5 χρόνια ως πρόεδρος της Δημοκρατίας το έπραξα. Δεν δέχτηκα ποτέ ούτε κανένα μουφτή, ούτε καν κουβέντα με τον πρόξενο, ούτε καν κουβέντα με αυτόν. Και ό,τι είχα να τους το πω, τους το είπα. Μέσα στην Ξάνθη, μέσα στην Κομωτινή. Στα ίσια. Και όταν
Και πάλι σας κουράζω. Όταν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ο Ερντοάν και μου ζήτησε να πάει επάνω, του είπα εντάξει, θα το συμφωνήσουμε, αλλά μην τολμήσεις και πεις μία λέξη παραπάνω από όσα είχες πει ως Πρωθυπουργός επί Κώστα Καραμανλή, όταν είχε ο Κώστας Καραμανλής. Ήταν ο Ερντοάν τότε Πρωθυπουργός, επί Κώστα Καραμανλή, είχε πάει ο Ερντοάν και είχε επισκεφθεί. Και είχε πει να σέβεστε το κράτος του οποίου είστε υπήκοοι και τον αγκατάλλο. Του είπα, θυμίσου, τα έχεις τα λόγια που είχες πει. Τα είδα, έπεις και τώρα. Ο Περκέ γένετο. Τι είπε ο Ερντοάν στη Δία, πάρτε τα βίντεο, υπάρχουν. Τι είπε όταν πήγε Στράκη. Αλλά αυτά πρέπει να τα βάνεις κάτω στα ίσια. Συ βάνεις τους όρους, εμείς δηλαδή, βάζουμε τους όρους που ανεχόμαστε. Την Τουρκία σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Συγγνώμη κύριε συνάδελφε, η σειρά. Θα ήθελα να πω όμως ότι ο χρόνος μας έχει σχεδόν τελειώσει, γιατί ορισμένοι από τους καλεσμένους μας θα πρέπει να αποχωρήσουν. Γι' αυτό νομίζω μία ερώτηση ακόμα, όχι στον κύριο Παυλόπουλο όμως. Για τον κύριο Αξίδη. Για τον κύριο Αξίδη. Κύριε Αξίδη, γεια σας. Φράκας λέγουμε. Θίξατε το θέμα του εθνικού διχασμού. Απορώ όμως με κάτι. Βρέθηκα κάποτε στη Γερμανία υπηρεσιακά στην πόλη Γκιόρλιτς και συνάντησα κάποιους Έλληνες συμπτωματικά και ρώτησα από πού είστε και μου λένε από εδώ. Και λέω τι από εδώ. Και εκεί εξελίχθηκε μια ιστορία. Κάπου στο 15-16, θα το ξέρετε καλύτερα, παραδώσαμε 16. Μια στρατιά. Το τέταρτο σώμα στρατού. Το τέταρτο σώμα στρατού. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, την έρευνα που έκανα, βρήκα λίγα γι' αυτό. Γιατί δεν έχει γίνει θέμα αυτό, γιατί δεν μιλάμε για λίγους και μάλιστα βρήκα και από την Άρτα συμπατριώτη μας που ήταν εκεί. Ναι, το τέταρτο σώμα στρατού με εντολή της Αθήνας τότε στα πλαίσια του εθνικού διχασμού από τους φιλογερμανούς της Αθήνας παραδίδεται στους Γερμανούς, ενώ οι Βούλγαροι εισβάλλουν και παραδίδουν το Ρούπελ. Δηλαδή το Ρούπελ παραδόθηκε χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά. Και έτσι έχουμε την δεύτερη βουλγαρική κατοχή, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, που κρατάει από το 16 έως το 18, οι οποίοι προσπαθούν να την ενσωματώσουν, φυσικά στη Βουλγαρία. Είναι και γίνανε πάρα πολλά εγκλήματα κατά του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί η μεγάλη ιδέα των Βουλγάρων, όπως ξέρετε, ήταν η έξοδος στο Αιγαίο. Και αυτό το επιτρέψαμε στα πλαίσια του εθνικού διχασμού να συμβεί. Αυτό λοιπόν το τέταρτο σώμα στρατού, οι Γερμανοί το μετέφεραν στον Γκέρλιτς ως εχμάλωτους του πολέμου. Κάποιοι από αυτούς παρέμειναν. Ήδη έχουν γίνει μελέτες, υπάρχουν δύο βιβλία για την περιπέτεια αυτή του Γκέρλιτς. Αυτά. Έχουμε άλλη ερώτηση ή να το κλείσουμε. Κύριε Αχτσίδη, εάν και κατά πόσον επηρέασε το 1922, πρώτον, η Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία το 1917 και δεύτερον, η μεταστροφή της Γαλλίας, από ό,τι διαβάζουμε, ήταν γεγονότα αυτά καθοριστικά. Και τα δύο αυτά γεγονότα επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη της μικρασιατικής εκστρατείας. Η Μεν Γαλλία της επιτρέψαμε εμείς να αποστεί των συμμαχικών. Της δώσαμε την ευκαιρία δηλαδή να υλοποιήσει τις δικές της εθνικές βλέψεις στον χώρο της Ανατολής, κάνοντας συμμαχία με τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά, με την επαναφορά του Κωνσταντίνου. Δηλαδή είχε αυτό το συμβολικό και πολύ πραγματικό αποτέλεσμα αυτή η πράξη. Το δεύτερο, η επανάσταση των Μπολσεβίκων που ανατρέπουν τη δημοκρατική κυβέρνηση του Κερένσκι, έτσι, η μεγάλη επανάσταση στη Ρωσία, κάτι που λίγο πολύ είναι ασαφές ακόμα και στην Ελλάδα. Γίνεται το Φεβρουάριο του 2017. Τότε καταραίει ο τσαρισμός και ανεβαίνουν πάνω οι δημοκρατικές δυνάμεις. Ο Κερένσκι που ανατράπηκε ήταν σοσιαλδημοκράτης, δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Η ανατροπή λοιπόν του Κερένσκι από το Λένιν θα οδηγήσει σε μια στροφή της νεαρής Σοβιετικής Ρωσίας προς τη γερμανική, προς μια φιλογερμανική κατεύθυνση. Η οποία στη συνέχεια, στα πλαίσια της μεγάλης σύγκρουσης πλέον που προκύπτει μεταξύ της νεαρής Σοβιετικής Ρωσίας και της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι η μεγάλη αποικιοκρατική δύναμη, θα πάρει τη μορφή της συνεργασίας των Σοβιετικών με όλο το δίκτυο των παντουρκιστικών, εθνικιστικών, ισλαμιστικών κινημάτων της Ανατολής που έχουν αντιαποικιοκρατικά χαρακτηριστικά. Στα πλαίσια αυτά, από το Αφγανιστάν, το Ιράν, την Ινδία έως την Τουρκία, έχουμε μια σειρά συμφωνιών και έτσι το Μάρτιο του 2021 θα υπογραφεί η Σοβιετοτουρκική Συνθήκη Φιλίας, η οποία θα
δώσει ένα πακτολό χρημάτων, στρατιωτικής βοήθειας και κυρίως συμβούλων. Οι δύο μεγάλοι σύμβουλοι πλάι στο στρατό του Κεμάλ ήταν ο Φοροζίλοφ και ο Φρούνζε. Είναι μια τεράστια ιστορία. Αλλά η Σοβιετική Ρωσία δεν ήταν φιλική χώρα, δεν ήταν συμμαχική χώρα προς τους Έλληνες, ήταν εχθρική χώρα. Στα πλαίσια λοιπόν της εχθρικής αντιπαράθεσης συνεργάστηκε με τον εχθρό του εχθρού. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για λοιπές ερωτήσεις νομίζω ότι μπορείτε να δείτε έτσι κατηδίαν στη συνέχεια τους ομιλητές μας. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους. Δεν έχουμε τελειώσει όμως. Δεν έχουμε τελειώσει όμως παρόλα αυτά. Λοιπόν, θα ακολουθήσει τώρα η απόδοση μερικών αναμνηστικών στους συνέδρους και στη συνέχεια θα κλείσουμε το συνέδριο έτσι με κάποια γενικά συμπεράσματα. Έτσι, θα ακολουθήσει αυτό. Θα ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Παρακαλώ η χορηγία, αν είναι κάτω, να ανέβουν επάνω στην αίθουσα. Σεβασμιότατε, ένα αναμνηστικό πρώτα σε εσάς. Σειρά σας. Τον κύριο Βίγκα θα ήθελα. Κύριε Βίγκα. Τον κύριο Τομπουλίδη, που κανονικά θα έπρεπε να τον βάλουμε πρώτο. Αλλά... Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Δημήτρη μου. Κοίτα, Κωνσταντή. Τον κύριο Ψαθά, κύριο Ψαθάς. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Είστε καλά. Ο κύριος Φιτούρης. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία την οποία είχαμε. Ελπίζω να την επαναλάβουμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το κύριο Μιχάλη. Ο κύριος Μιχάλης είναι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια φωτογραφία. Φωτογραφία. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια που μας δώσατε. Από το Δημαρχείο είναι κάποιος εκπρόσωπος. Πού είναι ο κύριος? Α, ελάτε. Κύριε Βαγγέλου.
αλλά το λαμβάνατε εκ μέρους για το Δημαρχείο. Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, εξοχότατε Πρόεδρε, σεβασμιότατε τον καθηγητή μας που έκανε μια εξαιρετική ανάλυση. Πραγματικά μας κάνετε σοφότερους με όσα μας είπατε. Εμείς ως Δήμος Αρταίων και ο Δήμαρχος, ο Τσιρογιάννης ο Χρήστος, βρισκόμαστε δίπλα σας σε όποιες προσπάθειες. Βρισκόμαστε κοντά στον ελληνισμό μας. Θέλουμε να προσφέρουμε. Όποτε μας ζητηθεί, θα είμαστε κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε σίγουρος ότι θα το ζητήσουμε. Από την εταιρεία We Care. Ναι, περνάμε στους χορηγούς μας τώρα. Ανεκτήμητη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Από την εταιρεία Καράλης. Βλέπω γυναικείες εκπροσώπους. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Συνεχίζεται, βλέπω, η γενική παρουσία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Θα πρέπει να αναφέρουμε τώρα τους υπολείπους χορηγούς. Να αναφέρουμε τους υπολείπους χορηγούς. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Από τη Φαρμαχίτας, Αποστολίδης ΑΕ, Εργοτέκ, Καρατζάς Euronics, Ιον, Φώτης Χόμ και το Βυζάντιο με την τροποδοσία που μας έκανε. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Νομίζω, ελπίζω μάλλον να είχε επιτυχία το συνέδριό μας και ελπίζω να το επαναλάβουμε με διαφορετικό. Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ο κύριος Φιλτούρης, θα διατυπώσει κάποιες τελικές σκέψεις για το συνέδριο. Μαρτυλαρά, παρακαλώ. Α, η κυρία Μαρτυλαρά. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Μπορείτε να έρθετε εδώ, κυρία Μαρτυλαρά. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώνοντας σήμερα τις εργασίες του συνεδρίου μας για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις, οι οποίες είναι αλήθεια σκόρπιες, καθώς πρέπει πάντοτε σε μια καταληκτήρια ομιλία να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις τελικές εισηγήσεις, οι οποίες σκέψεις μου γεννήθηκαν αυτό το τρίμερο. Σκέψη πρώτη. Το συνέδριο αυτό οργανώθηκε και φιλοξενήθηκε σε μια περιοχή και σε μια πόλη που δεν λογίζεται ως προσφυγούπολη. Όπως μας παρουσίασε και ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Κώστας Κωνσταβασίλης, οι εγκαταστάσεις των προσφύγων υπήρξαν μικρές αριθμητικά, αλλά με χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την εδώ εγκατάσταση από εκείνη στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, τα έχετε ακούσει. Υπήρχε λόγος λοιπόν να γίνει ένα τέτοιο συνέδριο στην Άρτα. Και το ερώτημα είναι γιατί όχι. Στην Άρτα εγκαταστάθηκαν λιγότερο πονεμένοι πρόσφυγες. Στην Άρτα είχαν διαφορετικά προβλήματα από τους άλλους πρόσφυγες της υπόλοιπης Ελλάδας. Στην Άρτα η συμβίωση με τους ντόπιους ήταν πολύ διαφορετική από αλλού. Και τέλος,
Η τραγωδία του 22 έπληξε διαφορετικά τον κάτοικο της Σάρτας, αλλά και της Ηπείρου σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ακόμα και να δεχθούμε μία ή περισσότερες διαφοροποιήσεις, η αναγέννηση, όπως ονομάσαμε το δεύτερο τμήμα του συνεδρίου μας, της χώρας μετά το 1922, προφανώς περιλαμβάνει και την Άρτα και την Ήπειρο. Συνεπώς, είχαμε κάθε λόγο να βρεθούμε εδώ και, όπως πολύ σωστά είπατε, να ξαναβρεθούμε κάποια στιγμή. Δεύτερη σκέψη. 100 χρόνια μετά την καταστροφή, τι απομένει στη δημόσια σφαίρα από το γεγονός? Η βιολογική απώλεια των πρώτων προσφύγων και σε σημαντικό βαθμό και της πρώτης γενιάς των παιδιών των προσφύγων θέτησε νέες βάσεις στην ιστορική μελέτη, μεταθέτοντας βασικά πεδία της έρευνας από τη μνήμη στις αναπαραστάσεις και τις επιτελέσεις ενός κομβικού ζητήματος για την ιστορία της χώρας γεγονότος. Η κουλτούρα των προσφύγων έχει προπολού ενταχθεί λειτουργικά στις προϋπάρχουσες νοοτροπίες και συμπεριφορές σε βαθμό που να είναι συχνά δύσκολο ή και ανώφελο να υπογραμμίζεται μια πολιτισμική διαφοροποίηση. Και γιατί εξάλλου να πρέπει να επισημαίνεται μια τέτοια διαφορετικότητα στο δημόσιο χώρο? Θα έλεγα μόνο για διδακτικούς λόγους. Οι διαφορετικές πολιτισμικές συμπεριφορές, όταν συνυπάρχουν σε ένα κοινό πλαίσιο, νομικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό, μπορούν να αναδείξουν μια νέα πολιτισμική ταυτότητα ή νέες πολιτισμικές ταυτότητες που από υβριδικές σίγουρα σταδιακά θα γίνουν κυρίαρχες. Και από μέσα αυτές τις ταυτότητες θα γεννηθούν νέες, με τις νέες μετακινήσεις πληθυσμών. Τι διδασκόμαστε επιπρόσθετα από αυτή την εμπειρία? Ότι καμιά ταυτότητα και καμιά συμπεριφορά που σχετίζονται με έννοιες όπως το έθνος και η κυρίαρχη κουλτούρα δεν μένουν σταθερές, αναλύωτες και διακριτές στο πέρασμα των χρόνων. Οι εισηγήσεις που ασχολήθηκαν ειδικά με τη μουσική και γενικότερα με την τέχνη το επιβεβαίωσαν. Όπως σωστά αναφέρθηκε από τον Ηλία Σκουλίδα, αλλά από μια άλλη σκοπιά από τον Άρη Ραβανό, ο κοινός στόχος ή η κοινή απειλή, παραδείγματος χάρη του 1940, επιτάχυναν την ενσωμάτωση των προσφύγων και την ανάδειξη της νέας ελληνικής ταυτότητας που οφειλόταν ως επιτοπλίστων στη μικρασιατική εμπειρία. Διδασκόμαστε λοιπόν ότι οι νέοι πληθυσμοί που εγκαθίστανται και συμβιώνουν σε μια γη, όπως η ελληνική για παράδειγμα, έχουν ανάγκη ένα βάπτισμα σε στόχους κοινούς και σε δοκιμασίες κοινές, ώστε να δημιουργήσουν μια νέα κοινή βάση. Και κλείνω λέγοντας ότι το μικρασιατικό ζήτημα μας θυμίζει και κάτι ακόμη πολύ απλό. Η ιστορική έρευνα έχει ανάγκη την πολύπτυχη τεκμηρίωση και την εις βάθος χρήση των πηγών. Δεν θα μπορούσαμε όμως να κατανοήσουμε αυτό το κεφαλαιόδες γεγονός ξεκομμένο από τον διεθνή περίγυρο και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Η εμπειρία του προσφυγικού μας επιτρέπει να καταλάβουμε την ανθρώπινη φύση και πιο συγκεκριμένα την επισφάλεια της ίδιας της ανθρώπινης φύσης. Στη θέση του πρόσφυγα μπορούμε να βρεθούμε όλοι μας. Φαντάζονταν ποτέ οι Σμυρνοί, οι Κωνσταντινοπολίτες του 20, του 55 ή του 63-64 ότι θα εγκατέλειπαν την πατρίδα τους? Φαντάζονταν ποτέ οι Κύπροι ότι θα βίωναν το ίδιο πράγμα το 74? Ή μήπως το φαντάζονταν οι Βόσνοι και οι Σέρβοι, οι Σύριοι πρόσφατα και ακόμα πιο πρόσφατα οι Ουκρανοί? Η έκφραση «αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί εδώ» δεν ισχύει στην ιστορία. Και αυτό, αντί να μας δημιουργεί φόβο, θα έπρεπε να μας οπλίζει με κατανόηση και αλληλεγγύη για όσους δίπλα μας βρίσκονται να βιώνουν μια παρόμοια κατάσταση με εκείνη του Έλληνα πρόσφυγα του 1922. Και αυτό είναι, νομίζω, ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα που μπορούμε να κρατήσουμε από την εμπειρία του μικρασιατικού ζητήματος. Ευχαριστώ όλους και όλες οι οποίοι συνέβαλαν στη διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τον Μουσικοφρή Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Αρταίων για την εξαιρετική φιλοξενία στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μικρασιατική Καταστροφή από την Καταστροφή στην Αναγέννηση. Ευχαριστίες οφείλω και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για το δυναμικό του και τις επιστημονικές του φιλίες υψηλού επίπεδου.
Ο τόπος άλλωστε μας είναι οικείος και ιδιαίτερα προσφυλής, καθώς έχουμε μέχρι σήμερα διοργανώσει 3 μεγάλα επιστημονικά συνέδρια με θέματα που συνδέονται άμεσα με τον ιστορικό χώρο, όπως το συνέδριο για το φιλελληνισμό, τη φιλική εταιρεία και το Σκουφά, τη βία στο Κομμένο, με την αρρωγή και την αγάπη του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Αυτό είναι το 4ο συνέδριο εδώ στον χώρο της Άρτας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, μέσα από πολύπλευρες προσεγγίσεις, αλλά και με νέο αρχιακό υλικό, αναδείξαμε τη διαπίστωση ότι κάτω από το γενικό τίτλο «Ανατολικό ζήτημα» υπήρχε ένα κουβάρι από διαφορετικά ιστορικά νήματα και αφηγηματικές γραμμές. Τα αφηγήματα της εθνικής ολοκλήρωσης, οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων, οι αποικιακές πολιτικές και νοοτροπίες. Σε ένα πρώτο επίπεδο, μελετήθηκε το πνεύμα του ελληνισμού της Ανατολής, σημαντικές προσεγγίσεις για την ιδέα και τη γένεση του μικρασιατικού ζητήματος το 1914-1915, τους τόπους υποδοχής των προσφύγων και τους τρόπους υποδοχής, με παραδείγματα από την Πελοπόννησο, από την Άρτα, από την Ήπειρο γενικότερα. Αναλύθηκε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος μέσα από άγνωστο υλικό των σοβιετικών διπλωματών στην Τουρκία, τοποθετήθηκε η δίκη των ΕΚ στο πλαίσιο της αποτύπωσης στον τύπο και προβλήθηκε η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων στα Ιωάννινα του Μεσοπολέμου. Σε ένα δεύτερο, αλλά εξίσου σημαντικό επίπεδο, συζητήσαμε όψεις της ταυτότητας των προσφύγων, αναδείξαμε τον πολυεθνοτισμό της Μικράς Ασίας μέσα από την όσμωση διαφορετικών παραδόσεων, μελετήσαμε όψεις των μνημονικών αφηγημάτων μέσα από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Επαναστοχαστήκαμε τέλος τη Μικρασία και το δράμα των προσφύγων μέσα στο ευρύτερο, αλλά εξίσου πραγματικό, βαλκανικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν στο επίπεδο της έρευνας, ώστε να αναδειχθεί και σε καθημερινό επίπεδο η βία ανάμεσα σε όλους εμπλεκόμενους, ο εθνικισμός ως ένα έφλεκτο υλικό ανάμεσα σε πρώην ειρηνικούς γείτονες, η αποικιοκρατία της Δύσης με τις απίστευτες δυνάμεις αλαζονίας, μνησικακίας προς μικρότερα έθνη και κράτη. Η εικόνα του πρόσφυγα, τα θλιμμένα μάτια των παιδιών, η απελπισία και η φτώχεια, απότοκο του ειρηνικού και εξυγχρονιστικού 20ου αιώνα, μας καλεί σε ψύχρεμη έρευνα για το παρελθόν, αλλά και δράση για το παρόν και για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Τέλος, εδώ τελειώνει το συνεδριό μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή για την εργασία της, την Τιμητική Επιτροπή, την Οργανωτική Επιτροπή, καθώς επίσης και την Γραμματεία του Συνεδρίου, που όλοι συνετέλεσαν στην επιτυχία αυτής της επιχείρησης, θα έλεγα, γιατί πρόκειται για επιχείρηση, με πάρα πολλά θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να